Καλησπέρα σε όλους και όλες. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία στην προεκλογική συζήτηση που διοργανώνει το rproject.gr με θέμα η ριζοσπαστική αριστερά μπροστά στις εκλογικές μάχες. Θεωρούμε ότι είναι ότι οι επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, ξεκινώντας από την 21η Μαΐου και πιθανότερα και τις δεύτερες εκλογές που θα έρθουν μετά, είναι μια συζήτηση που αφορά τη ριζοσπαστική αριστερά, αφορά τον κόσμο της ριζοσπαστικής αριστεράς. Μετά από 4 χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη και Νέας Δημοκρατίας που έχουν λειτουργήσει ως πολεμική μηχανή του κεφαλαίου και απέναντι στην συστημική και χλιαρή αντιπολίτευση που έχει ασκήσει ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει η συζήτηση για το πώς μπορεί να υπάρξει το πιο αποτελεσματικό μαύρισμα, αν θέλετε, του Μητσοτάκη, χωρίς να υπάρχουν αυταπάτες για το ότι μπορεί η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ να είναι λύση, είτε ως ΣΥΡΙΖΑ, είτε ως ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, είτε ως μία κάποια προοδευτική διακυβέρνηση απέναντι στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Με αυτό το πλαίσιο και με τη διατυπωμένη θέση των συντρόφων και των συντροφισσών που εντάσσονται γύρω από τη συζήτηση που έχει οργανώσει το rproject.gr, ότι ψηφίζουμε σε αυτές τις εκλογές όχι για κυβέρνηση, δεν επιλέγουμε τον καλύτερο διαχειριστή για μια ακόμα τετραετία σκληρού νεοφιλελευθερισμού, αλλά επιλέγουμε δυνάμεις αντιπολίτευσης, επιλέγουμε να στηρίξουμε την αριστερά, την αριστερή αντιπολίτευση απέναντι στην επόμενη κυβέρνηση, γνωρίζοντας τις αδυναμίες που υπάρχουν στους υπάρχοντες σχηματισμούς της αριστεράς. Θεωρούμε ότι αυτή η συζήτηση πρέπει να συνδυάζεται και με την ανάγκη να πάρθουν από τις δυνάμεις που συζητάμε οι απαραίτητες και αναγκαίες πρωτοβουλίες για να μπορέσει να υπάρξει μια μαζική, ενωτική, ριζοσπαστική αριστερά που θα είναι στήριγμα των αγώνων και θα είναι πολύτιμο εργαλείο για τους αγώνες που θα έχουμε να δώσουμε και μετά τις εκλογές. Οι σημερινοί ομιλητές στη συζήτηση θα είναι ο σύντροφος ο Γιώργος Σαπουνάς από την Αντικαπιταλιστική Πολιτική Ομάδα και η συντρόφισσα η Μαρία Ιμπόλαρη από τη Διεθνιστική Εργατική Αριστερά. Θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις, τις οποίες θα ανακοινώσουμε στην πορεία μετά τις 2 εισηγήσεις. Δίνω το λόγο στον σύντροφο τον Γιώργο. Καλησπέρα συντρόφισσες και σύντροφοι. Σε λίγες μέρες είναι οι εκλογές. Φτάσαμε στο τέλος μιας ολόκληρης τετραετίας της κατά τη γνώμη μας χειρότερης κυβέρνησης ενάντια στα συμφέροντα της εργατικής τάξης, των ελευθεριών, της δημοκρατίας, των κινημάτων και νομίζω και συνολικότερα της κοινωνικής πλειοψηφίας στη χώρα στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Έχουμε ζήσει 4 χρόνια με μια κυβέρνηση που εκτός από την υπερβολική αλαζονία προκλητική προς τα κοινωνικά ακροατήρια ταυτόχρονα αποτελεί μια σύμφυση δογματικού νεοφιλελευθερισμού και ακροδεξιάς. Αν δεν απατώμε, πρέπει να είναι η κυβέρνηση με τους περισσότερους ανοιχτά χαρακτηρισμένους φασίστες υπουργούς μέσα στην κυβέρνηση. Προφανώς ο Μητσοτάκης ανέλαβε να ολοκληρώσει και να φέρει σε πέρα στη δουλειά που ξεκίνησε ο πατέρας του και συνέχισε με ένα άλλο στυλ, αλλά σαφώς την ίδια ρότα, ο Σιμίτης μετά από αυτόν. Την νεοφιλελεύθερη επέλαση και αν είναι δυνατόν από την πλευρά του να στρίψει την κοινωνία σε μια σχετικά πιο μόνιμη δεξιά πλειοψηφία. Δεν αντιμετώπισε μαζικό ρεύμα ανατροπής στα χρόνια αυτά. Πολιτικό κινηματικό ρεύμα ανατροπής. Πλην του τελευταίου διαστήματος που ένας ολόκληρος κόσμος εκφράστηκε μέσα από την αφορμή του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών και σε συνδυασμό με μια κλιμάκωση εκείνη την χρονική συγκυρία των κινητοποιήσεων στην παιδεία και στον πολιτισμό. Παρά τα αυτά, στην τετραετία υπήρξαν εμβληματικές κινητοποιήσεις και υπήρξαν ευκαιρίες κατά τις οποίες ο κόσμος του κινήματος και της αριστεράς βρήκε την ευκαιρία να εκφραστεί και να εκφραστεί δυνατά. Στη Νέα Σμύρνη, σε κάθε αντιφασιστική ευκαιρία, στη Χρυσή Αυγή, στις επετείους του θανάτου του Παύλου του Φίσα, και επίσης με ορισμένες στιγμές δυνατές του εργατικού κινήματος στον ιδιωτικό τομέα η Κόσκο και η Food και στο δημόσιο η παιδεία, κυρίως οι πρωτοβάθμιοι και οι φοιτητές και οι επίμονοι αγώνες στην υγεία και πρόσφατα και στον πολιτισμό. Αποκορύφωμα η γενική απεργία στις 9 του προηγούμενου Νοέμβρη και νομίζω δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι για έναν κόσμο της αριστεράς
κόσμο του κινήματος, το σύνθημα να πέσει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη από τα κάτω και από τα αριστερά είναι αυτό το οποίο τον ενοποιεί και περιγράφει τις προσδοκίες του. Εκτιμούμε όμως ότι αυτό το σύνθημα δεν έχει σε αυτή τη φάση αντίστοιχο ψηφοδέλτιο που να εκπληρώνει πλήρως τους όρους του συνθήματος. Να πέσει από τα κάτω και από τα αριστερά. Δυστυχώς, κατά την άποψή μας, η αριστερά βρίσκεται σε μια κατάσταση που η λέξη που την χαρακτηρίζει και κυρίως τα ψηφοδέλτια της αριστεράς είναι η αμηχανία. Δεν προκύπτει προς την κοινωνία ένα ισχυρότατο σχέδιο διεκδικητικό με αυτοπεποίθηση, βασισμένο σε συμπεράσματα διατυπωμένα για το πρόσφατο παρελθόν, σχέδιο εναλλακτικό, το οποίο να διεκδικεί, να συγκεντρώσει τον κόσμο αυτόν και να τον βάλει σε κίνηση ώστε να μπορεί να διεκδικήσει την υλοποίηση του από τα κάτω και από τα αριστερά. Ο κόσμος θα μοιραστεί. Θα μοιραστεί ο κόσμος της αριστεράς, ο αριστερός κόσμος, αυτός που θέλει να φύγει ο Μητσοτάκης. Θα μοιραστεί ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΚΚΕ, στη συμμαχία του ΜΕΡΑ με τη ΛΑΕ και στην Ανταρσία. Οι πιο πολλοί ασφαλώς θα ψηφίσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Παρά τα αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφές ότι μετά την Κολοτούμπα και το μνημόνιο του 2015 είναι πλέον πολιτογραφείται κανονικότατα εκεί που πολιτογραφείται όλη η ευρωπαϊκή σοσιαλφιλελεύθερη σοσιαλδημοκρατία. Με ένα βασικό μειονέκτημα έναντι των υπόλοιπων ευρωπαϊκών όμορων κομμάτων. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στην ατυχή θέση να μην έχει παρελθόν, να μην έχει ρίζες μέσα στην κοινωνία, να μην έχει μνήμες νίκης του κινήματος. Όπως πλείστα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας στην υπόλοιπη Ευρώπη με μακρά ιστορία. Αντίθετα, η πιο ισχυρή μνήμη που έχει είναι η ίδια η Κολοτούμπα. Από αυτή την άποψη δεν εκπλησόμαστε, παρότι μας δημιουργεί μια δυσφορία, οι δηλώσεις οι τελευταίες του Τσίπρα ότι είναι αυτός που θα φτιάξει την κυβέρνηση των Άριστων και όχι ο άλλος ο ψευτοάριστος, αυτός είναι ο καλός ο Άριστος που παίρνει τους καλούς τους διανοούμενους έναντι του Μητσοτάκη. Και αν αυτό είναι λίγο κωμικοτραγικό σαν δήλωση, η επιλογή να δηλώνει προεκλογικά ξεκάθαρα ότι δεν επιδιώκει την αυτοδυναμία, ότι δεν επιδιώκει να νικήσει, επιδιώκει προκαταβολικά κυβέρνηση συνεργασίας, λες και αυτό το προτείνει σαν να είναι, ας το πούμε, και πώς να το πούμε, γραμμή οικοδόμησης, ας πούμε, εναλλακτικής. Στην πραγματικότητα είναι τα πιο καθαρά διεπιστευτήρια που δίνει το κόμμα από όλα τα κόμματα, ούτε η Νέα Δημοκρατία δεν το κάνει αυτό, απέναντι στον κίνδυνο που διατρέχει το πολιτικό σύστημα να μπει σε περιπέτειες. Και βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει, παιδιά, εμείς είμαστε οι πρώτοι διαθέσιμοι να κάνουμε κυβέρνηση συνεργασίας. Επιβεβαιώνοντας τη διαρκή δεξιά στροφή της ηγεσίας του κόμματος αυτού. Για τον ΚΚΕ δεν θέλω να πω πολλά πράγματα, είναι επαφατορίζουσα η συμπεριφορά του, τη μια μέρα λέει τέτοια, την άλλη αλλιώτικα, έχει κάνει ένα σωρό στριφογυρίσματα κυρίως στα εργατικά, μια τα ανοίγει, μια τα κλείνει, αλλά όμως νομίζω ότι δεν πρέπει να χάνουμε από τα μάτια μας ότι ο πυρήνας της πολιτικής βρίσκεται ακριβώς εκεί που βρισκότανε όταν αντιμετώπισε τα φαινόμενα της ταξικής και της πολιτικής πάλης ανάμεσα στο 10 και το 15. Απόσταση. Αποστασιοποίηση και από τις πολιτικές διεργασίες και από τις ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν και παρουσιάστηκαν πρώτα στο ΚΚΕ που ήταν συγκροτημένο κόμμα και μετά στον τότε νεαρό ΣΥΡΙΖΑ. Και σήμερα το ίδιο κάνει. Την αποφυγή της ευθύνης σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Για άλλη μια φορά θα πετύχει ένα ποσοστό το οποίο σε κάθε περίπτωση θα είναι αναντίστοιχο από την πραγματική κοινωνική του γύρωση. Για την Ανταρσία θα πω ότι τον προηγούμενο χρόνο εξελίχθηκαν πρωτοβουλίες, χωριστές πρωτοβουλίες από τους δύο βασικούς συντελεστές της, τις δύο μεγαλύτερες οργανώσεις, τον ΝΑΡ και το ΣΕΠ. Και οι δύο οργανώσεις, η καθεμιά με το δικό της στυλ, ξετύλιξαν από τη σειρά τους πρωτοβουλίες προκειμένου να διευρυνθεί η Ανταρσία και η ηγεμονία της κάθε οργάνωσης ξεχωριστά μέσα στην ίδια την Ανταρσία. Τα αποτελέσματα πτωχά, δεν περπάτησαν οι πρωτοβουλίες. Οπότε είμαστε πάλι στα ίδια όπως ήμασταν σαν να μην πέρασε μια μέρα από τις προηγούμενες εκλογές. Με τα γνωστά σε θύματα. Τέλος αφήνω την συνεργασία του ΜΕΡΑ με τη ΛΑΕ, το οποίο αποτελεί, αν θέλετε, ένα νέο στοιχείο, μια νέα συνεργασία. Δύο λόγια θα πω για το ΜΕΡΑ ΛΑΕ. Θα πω ότι είναι μια συνεργασία εκλογική, η οποία δίνει την εντύπωση ότι σχεδιάζεται καθοδόν
και επιδιώκει το μαζικό ακροατήριο, αναλαμβάνει ρίσκα για να βρεθεί ενδεχομένως σε πολύ δύσκολες συνθήκες, για τις οποίες φοβάμαι ότι δεν υπάρχουν προϋποθέσεις. Θα δείξει τι θα γίνει. Από αυτή την άποψη, τουλάχιστον στην αντικαπιταλιστική πολιτική ομάδα, καταλήξαμε ότι είναι θεμητή κάθε επιλογή αριστερού ψηφοδελτίου, όπως ο καθένας και η καθεμία το αντιλαμβάνεται, με βάση τις δικές του ιδέες και τις δικές της προτεραιότητες, στον αγώνα που όλη αριστερά δίνει, ο καθένας και η καθεμία με τον τρόπο, το δικό της, να φύγει ο Μητσοτάκης. Τώρα θέλω να περάσω σε ένα δεύτερο κομμάτι όμως, που βασίζεται στην αντίληψη, στην άποψη ότι για να μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε πιο ουσιαστικά και πολύ περισσότερο εμείς που συνδιοργανώνουμε αυτή την εκδήλωση, που οργανώνουμε στο Art Project αυτή την εκδήλωση, αλλά και οι καλεσμένοι σύντροφοι και συντρόφισσες από τις φίλιες οργανώσεις που θα λάβουν μέρος παρακάτω στη συζήτηση, ότι δεν είμαστε ενταγμένοι σε κάποιο ψηφοδέλτιο και άρα από αυτή την άποψη δεν είναι ουσιαστικά μία, πώς θα το πούμε, εκδήλωση προεκλογικής αγωνίας. Ψηφίστε μας και σταυρώστε μας. Άρα ψάχνουμε να βρούμε κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι εδώ είναι απαραίτητο όμως να πούμε 2-3 πράγματα για τους απολογισμούς του αμέσως προηγούμενου διαστήματος, των προηγούμενων ετών, και κάπως να περιγράψουμε το πλαίσιο στο οποίο συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία βιώνουμε. Από αυτή την άποψη, θέλω να πω ότι η σφοδρή νεοφιλελεύθερη επίθεση που εκτέλεσε ο Μητσοτάκης την πρώτη τετραετία, προκειμένου να σαρώσει ό,τι είχε απομείνει από τις κατεκτήσεις του μαζικού εργατικού κινήματος στα χρόνια της μεταπολίτευσης, δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο αφορά μόνο την Ελλάδα. Μπορεί να έχει κάποια χαρακτηριστικά ενδεχόμενα χρονικά πιο καθυστερημένα από άλλες χώρες στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, εντάσσεται σε μια συνθήκη δεκαετιών που χαρακτηρίστηκε από την ηγεμονία, το μονόδρομο το νεοφιλελεύθερο, που εκτός από οποιαδήποτε, ας το πούμε, οικονομική προσέγγιση μπορεί να κάνουμε και είναι ο νεοφιλελευθερισμός, μπορούμε να κάνουμε μια καθαρά ταξική προσέγγιση και να πούμε ότι πρόκειται για την πιο εκτεταμένη ταξική αντεπίθεση των από πάνω, ακριβώς όπως επιχειρεί ο Μητσοτάκης σε όλη την κλίμακα, σε όλη την Ευρώπη, στις κατακτήσεις και τις νίκες του εργατικού κινήματος από την τελευταία μεγάλη έκρηξη, τον Παγκόσμιο Μάη της δεκαετίας του 70. Είναι μισός αιώνας επιθέσεων. Φυσικά, μέσα σε αυτό τον μισό αιώνα υπήρξαν πολλές και διάφορες συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις. Η ταξική πάλι δεν σταματά. Παρά τα αυτά, έχουμε 50 χρόνια νεοφιλελεύθερης επίθεσης, η οποία μάλιστα μετά το 89 και την πτώση των ανατολικών καθεστώτων επιταχύνθηκε ενισχυόμενη και με τα ιδεολογικά στοιχεία. Νέες ιδέες λέγαν τότε, τώρα βέβαια δεν τα λένε πια αυτά. Ποια είναι η διαφορά? Υπάρχει μια διαφορά σε αυτή τη φάση που ζούμε με το βαθύτερο παρελθόν. Η διαφορά είναι ότι σήμερα η νεοφιλελεύθερη στρατηγική είναι σε βαθιά κρίση. Ο πόλεμος, να μην πω διέλυσε, να πω ότι δημιούργησε βαθύτατες ρογμές στο ιδεολόγημα και στο αρχιτεκτόνημα της παγκοσμιοποίησης. Η πανδημία και η ακρίβεια σκόρπισαν τις ιδέες για την αυτορυθμιζόμενη αγορά, για την αντιπληθωριστική πολιτική, για το κακό κράτος. Το κράτος αποκαλύφθηκε πάλι ότι είναι το αστικό κράτος και είναι πάντα χρήσιμο. Αλλά τα ιδεολογήματα για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούσε ο νεοφιλελευθερισμός έχουν πάει στην πάντα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχει μια σχετική επιβεβαίωση της συζήτησης που γινόταν πριν από πολλά χρόνια ανάμεσα στον Λένιν και τον Γκάουτσι για τον υπερυμπεριαλισμό, όπου ο Λένιν από την πλευρά του έλεγε ότι, εντάξει, κατήγγειλε τις απόψεις βέβαια του Γκάουτσι και είναι γνωστή η σχέση αγάπης που είχαν σε αυτή τη συζήτηση, αλλά αυτό που έλεγε επί της ουσίας είναι ότι δεν μπορούμε να προδικάσουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Αυτό που μπορούμε με τα βεβαιότητας να πούμε είναι ότι οι αντιθέσεις και οι αντιφάσεις θα παράξουν πολλές ευκαιρίες μέσα από την κρίση που θα παθαίνει το σύστημα, οι οποίες θα είναι ευκαιρίες για μας για την ανατροπή. Πράγματι, βαθύτατη κρίση, αλλά αυτό δεν είναι αυτομάτως καλά νέα. Διότι για να υπάρξουν οι ευκαιρίες πρέπει να μπορούν να τύχουν και εκμετάλλευσης. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο δεν βρίσκεται
κατά την άποψή μου, τόσο πολύ στο κοινωνικό υποκείμενο, όσο βρίσκεται στο πολιτικό, στην ίδια την αριστερά. Λείπει η ισχυρή αντικαπιταλιστική αριστερά, η οποία να μπορεί να παίξει ρόλο και να επιδράσει στη μετατροπή των κρίσεων σε ευκαιρίες. Θα πω όμως ότι δεν λείπει μόνο η ισχυρή αντικαπιταλιστική αριστερά. Λείπει η αριστερά εν γέννη, όπως την αντιλαμβάνει η κοινωνία, η μαζική αριστερά. Και στην πραγματικότητα μιλάω για την κατάρρευση της σοσιαλδημοκρατίας. Την ιστορική κατάρρευση της σοσιαλδημοκρατίας, η οποία σε όλο αυτό το διάστημα του μεσαίου αιώνα υποτάχθηκε στον νεοφιλελευθερισμό, τον υπηρετεί, το οποίο σημαίνει ότι έχασε τα δικά της ιστορικά χαρακτηριστικά και έχει μπει σε μια πορεία εκφυλισμού που σε ορισμένες περιπτώσεις και μετάλλαξης, που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει να χάνει ακόμα και στα λόγια την ταυτότητά της. Στην Ελλάδα ζήσαμε το φαινόμενο της κατάρρευσης του ΠΑΣΟΚ μέσα από τη συγκυβέρνηση και τα μνημόνια, όμως όποια θέλει να δει αυτή την εξέλιξη ως μια ελληνική ιδιαιτερότητα, κάνει λάθος. Η πασοκοποίηση έγινε, πώς το πούμε, διεθνής όρος. Μετά προσφέραμε και άλλον, και τον όρο Κολοτούμπα έχω δει γραμμένο στα λατινικά. Δώσαμε όρους στη διεθνή συζήτηση. Παρ' όλα αυτά όμως, στη Γαλλία και στην Ιταλία, εμβληματικές χώρες για το κίνημα και την αριστερά, δεν υπάρχει ούτε 8 με 10% πασοκάρα. Ένα ακόμα κάτι παίρνει ο σοσιαλδημοκράτης η Γαλλία, δεν κάνω λάθος. Και ισχυρίζομαι ότι πρόκειται για πλήρη μετάλλαξη, για εξαφάνιση της σοσιαλδημοκρατίας, για δημιουργία άλλου πολιτικού χώρου. Χρησιμοποιείται ο όρος ακραίο κέντρο, εγώ θα πω Δημοκρατικό Κόμμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Μοντέλο. Δεν είναι ρεφορμισμός. Δεν είναι αριστερά. Και δεν το διεκδικεί και για τον εαυτό της. Τα κριτήρια για το τι είναι ρεφορμισμός είναι κρίσιμα για να μπορέσουμε να συζητήσουμε και για την πάλη της αντικαπιταλιστικής αριστεράς, η οποία είτε το θέλουμε είτε όχι είναι πάντα σύμφυτη και με την πάλη μαζί και χώρια με τον ρεφορμισμό και σίγουρα με τον αυθόρμητο ρεφορμισμό των Οαζών. Και άρα, πολιτικός ρεφορμισμός σημαίνει αντικαπιταλιστική στρατηγική και μεταρρυθμίσεις, ο δημοκρατικός δρόμος. Να δούμε τις εκπτώσεις που γίνανε στο πέρασμα του χρόνου, αλλά να μην φτάσουμε να λέμε ότι κάθε τι που είναι ενάντια στην κλασική δεξιά είναι ρεφορμισμός. Διότι το τι είναι έχει σημασία με το τι τακτικές μπορούμε να κάνουμε απέναντι σε αυτά τα υποκείμενα. Ο νεοφιλελευθερισμός έχει φτάσει σήμερα μέσα από δημιουργώντας μια γενικότερη κρίση στα χρόνια αυτά του πολιτικού συστήματος, έχει φτάσει σήμερα σαν στρατηγική και σαν νεοφιλελεύθερο κράτος, θα πω, να έχει δημιουργήσει, πώς θα το πούμε, κρατικές εξουσίες, οι οποίες μέσα στην Ευρώπη ενσωματώνουν πολλά στοιχεία της ακροδεξιάς μέσα στο κράτος, έχουν ακραία ταξική μονομέρεια και ταυτόχρονα τη συνδυάζουν και με έναν υποκριτικό, θα έλεγα, κρατικό ρεφορμισμό στο ζήτημα των δικαιωμάτων. Είναι δηλαδή και δικαιωματικοί και λίγο φασίστες και σκληρά ταξικά μονομερείς. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα η οποία βολεύεται στη νέα, αν θέλετε, στο νέο, δεν είναι και πολύ νέο, έχει πολλές δεκαετίες, με τα μοντέρνο πλαίσιο της ιδεολογικής και πολιτισμικής διαπάλης, που μπορεί και βολεύει τα πάντα μεταξύ τους. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι παράγει διαρκώς διευρυνόμενες κοινωνικές ανισότητες. Και την ώρα που αυξάνονται οι κοινωνικές ανισότητες, μειώνεται η δυνατότητά τους να εκφραστούν πολιτικά, να έχουν πολιτική εκπροσώπηση, και αυτό δεν είναι μια διαπίστωση την οποία κάνουν διανοούμενοι της αριστεράς μόνο. Είναι μια διαπίστωση την οποία την κάνουν και διανοούμενοι του συστήματος των αστών και είναι πρόβλημα προς όλες τις κατευθύνσεις. Γι' αυτό λέω γενικότερη κρίση του πολιτικού συστήματος. Διότι οπωσδήποτε ας το πούμε, σε κανονικές συνθήκες λειτουργία του συστήματος επιδιώκει τις κοινωνικές συνενέσεις. Και οι κοινωνικές συνενέσεις για να επιτεθούν χρειάζονται πολιτικούς οργανισμούς οι οποίοι να τις επιτυχάνουν. Οι πτυχές του προβλήματος αυτού, της διαρκώς μειούμενης δυνατότητας πολιτικής εκπροσώπησης των από κάτω, που διαρκώς αυξάνονται μέσα από την νεοφιλελεύθερη στρατηγική, δεν είναι μόνο η Γαλλία και η Ιταλία που ανέφερα, δεν είναι μόνο το ελληνικό φαινόμενο, το οποίο θα πούμε και κάποια πράγματα περισσότερο, μπορούμε να δούμε παντού τέτοια στοιχεία. Η πορεία του Αγγλικού Εργατικού Κόμματος, που ήταν
ίσως και ο πρώτος διδάξας στην Ευρώπη σοσιαλδημοκρατίας που έστριψε και προσκύνησε την νεοφιλελεύθερη στρατηγική, να βγάλει τον Κόρμπιν, να τον ξαναφάει τον Κόρμπιν. Αυτά όλα είναι σπαράγματα μιας, πώς θα το πούμε, εντοπίζει την αδυναμία να επικοινωνήσει με τα κοινωνικά ακροατήρια. Είναι πραγματικό αδιέξοδο. Και από την αντίστροφη πλευρά, μετά τον Ατλαντικό, απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια χώρα που επί πολλές δεκαετίες δεν υπάρχει πολιτικός ρεφορμισμός, παρόλα αυτά, η αναζωπήρωση της συζήτησης στα αριστερά του Δημοκρατικού Κόμματος, η σχετική φασαρία που έχει γίνει σε δύο τουλάχιστον εκλογικές αναμετρήσεις για τις θέσεις και την ακροαματικότητα του γερουσιαστή Σάντερς, η ομάδα των οργανώσεων και των στελεχών στα αριστερά του Δημοκρατικού Κόμματος του DSA, που έβαλε αφόρητες πιέσεις στην επαναστατική αριστερά και δυστυχώς τα καθημάς δημιούργησε διαλυτικά προβλήματα στην ιστορική οργάνωση του ISO, είναι όλα αυτά ενδείξεις του προβλήματος, του πολιτικού προβλήματος που υπάρχει ακριβώς στη δυνατότητα να εκπροσωπούνται οι από κάτω που ολοένα και διευρύνονται. Την τελευταία 20ετία αναπτύχθηκε το κίνημα ενάντια, πριν από 20 χρόνια, ενάντια στην νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση. Γέννησε τις πολιτικές πρωτοβουλίες των πλατιών κομμάτων. Δεν ήταν ίδια όλα παντού, σε κάθε χώρα ήταν διαφορετική η σύνθεση, παιδί αυτής της διαδικασίας υπήρξε και ο ΣΥΡΙΖΑ και ουσιαστικά ήταν μια κίνηση κομματιών της αριστεράς που αντιλήφθηκαν αφενός την ανάγκη να υπάρχει αντινεοφιλελεύθερη αντιπολίτευση, αφετέρου το πολιτικό κενό για τη μαζική πολιτική. Να διεκδικηθεί το πολιτικό κενό που άφηνε η σοσιαλδημοκρατία. Τα δύο εμβληματικά παραδείγματα στην Ευρώπη είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως γιατί έφτασε μέχρι το τελευταίο σκαλί της σκάλας και αντιμετώπισε το πρόβλημα της κυβέρνησης, ως ένα κόμμα που συγκροτήθηκε από δυνάμεις προερχόμενες και από τη ρεφορμιστική και από την άλωση που είναι επαναστατική αντικαπιταλιστική αριστερά, και από την άλλη πλευρά είναι το MPA στη Γαλλία, το οποίο υπήρξε το υπόδειγμα που προσπάθησε να κάνει την ίδια δουλειά γύρω από μια επαναστατική οργάνωση, από την Λίγκα, την LCR. Πολύ πρόσφατα, το Γενάρη δηλαδή, έδωσε μια συνέντευξη ο Φρανσουάζ Αμπαντό, ο αρχιτέκτον αυτής της προσπάθειας που μετέτρεψε τη Λίγκα σε MPA και που επιχείρησε να διεκδικήσει ένα μερίδιο από τη μαζική πολιτική. Έχει ενδιαφέρον, μπορείτε να την ψάξετε, να την βρείτε στο International Viewpoint. Εγώ μερικά σημεία μόνο θα βάλω, συμφωνώ με τα συμπεράσματα του συντρόφου και γι' αυτό τον αναφέρω. Το 89 υπήρξε το τέλος του σταλινισμού, αλλά δυστυχώς υπήρξε και το σημείο στο οποίο αντιληφθήκαμε την πτώση της δυναμικής επίδρασης της Οκτωβριανής Επανάστασης, λέει ο σύντροφος. Αντιμετωπίζουμε ένα καθεστώς νεοφιλελεύθερο που επί μισό αιώνα, από το 80 και μετά, λέει αυτός, ξυλώνει κατακτήσεις. Η τελευταία σοσιαλιστική επανάσταση με σοσιαλιστική δυναμική που είδε ο πλανήτης ήταν η Νικαράγουα το 79. Μιλάμε για μισό αιώνα επιθέσεων, χωρίς παράλληλα παραδείγματα επαναστάσεων σοσιαλιστικής δυναμικής. Προσέξτε, σοσιαλιστικής δυναμικής, διότι ταξική πάλι δεν σταματά, ούτε και οι επαναστάσεις σταματάνε και είδαμε πολλές. Δεν είχαν όμως τέτοια χαρακτηριστικά και με πιο, ας το πούμε, ηχηρό παράδειγμα που υπήρξε γνήσια επανάσταση και καταστράφηκε σε όλες τις χώρες στις οποίες εκτελέχθηκε, είναι η Αραβική Άνοιξη. Για το ίδιο την προσπάθεια που έκανε το ΕΠΑ, το οποίο ΕΠΑ, το νέο αντικαπιταλιστικό κόμμα στη Γαλλία, όταν δημιουργήθηκε τράβηξε την προσοχή όχι μόνο των όμορων κομματιών που προέρχονται από την τροτσκιστική μήτρα, αλλά και πολύ περισσότερων οργανώσεων. Θυμάμαι τους εκπροσώπους που είχαν έρθει όλοι στο Παρίσι εκεί πέρα να χαιρετήσουν και να δουν τι γίνεται. Και ήταν σωστό αυτό. Ήταν σωστό, γιατί πράγματι ήταν ένα σημαντικό γεγονός που τράβηξε την προσοχή. Το ΕΠΑ λοιπόν λέει σήμερα ο Σαμπαντό, κάναμε λάθος γιατί υποτιμήσαμε τον Μελανσό και τη συμμαχία που έκανε τότε με το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Υποτιμήσαμε ότι δεν μπορούμε να το φτιάξουμε μόνο με δυνάμεις της επαναστατικής αριστεράς. Δεν έπρεπε να προσπαθούμε να γεφυρώνουμε, έπρεπε να προσπαθούμε να ενώνουμε γύρω από εμάς. Έπρεπε να αφήσουμε ανοιχτή την πόρτα και να πάμε σε πρωτοβουλίες πιο μαζικές.
Με δικά μου λόγια, διαβάστε τη συνέντευξη όσοι ενδιαφέρεστε περισσότερο. Εγώ λοιπόν θέλω να πω ότι μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να κάλυψε ένα σημαντικό μέρος από την καταστροφή του ΠΑΣΟΚ και σήμερα να διεκδικεί να το καλύψει συνολικά συμφιόμενος με το υπολοιπόμενο ΠΑΣΟΚ. Παρόλα αυτά δεν έχει λυθεί το πρόβλημα που περιέγραψα ως πολιτικό κενό, αλλά παραμένει. Και αυτό συμβαίνει διότι δεν μπόρεσε ο ΣΥΡΙΖΑ να δώσει αριστερή απάντηση. Έχουμε απλώς αλλαγή, πώς θα το πούμε, πολιτικού προσωπικού και ούτε κιόλας. Στην ίδια θέση στην οποία βρισκόταν και βρίσκεται η υπόλοιπη ευρωπαϊκή φιλελεύθερη, νεοφιλελεύθερη σοσιαλδημοκρατία. Από αυτή την άποψη θεωρούμε ότι είναι χείρμα θυνσιγενές, το οποίο το τέλος της διαδρομής αυτού του εκφυλισμού είναι το ακραίο κέντρο και ο Μακρόν. Πρόκειται για ρεφορμισμό σε αποδρομή. Και άρα, από αυτή την άποψη, μπορεί σήμερα η εικόνα να είναι αυτή που είναι και τα διλήμματα να είναι αυτά που είναι απέναντι στις εκλογές, όμως όλο το επόμενο διάστημα, ανεξάρτητα θα είναι διαφορετική επιτάξεις ανάλογα το ποιος θα βγει κυβέρνηση και θα κυβερνήσει, αλλά παρόλα αυτά, εάν δεν υπάρξει κάτι μη αναμενόμενο που να αναστρέψει την κατάσταση, η πορεία είναι ακριβώς αυτή. Είναι μια πορεία εκφυλισμού και μάλιστα δυστυχώς το συγκεκριμένο κόμμα έχει και την τεράστια δυναμία που προανέφερα πριν. Δεν έχει μνήμες, δεν έχει να κάψει ως κάψιμα ούτε τις μνήμες. Ο Γεωργάκης ο Παπανδρέου έχει και μνήμες πριν το μνημόνιο. Λεφτά υπάρχουν υπό άνθρωπος. Μιλάμε για αριστερό σύνθημα, όχι αστεία. Τα λεφτά υπάρχουν για να διανομεί το πρόβλημα. Γιατί τα έλεγε αυτά, γιατί είχε την ιστορία του. Εδώ δεν υπάρχει ούτε αυτό. Άρα το πρόβλημα παραμένει. Και η πολιτική πρόκληση επίσης παραμένει. Με εκλογικούς όρους, για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες ολόκληρες, το ερώτημα ποιος ρίχνει τη δεξιά ήταν απαντημένο. Και μάλιστα όχι μόνο ήταν απαντημένο, αλλά διαμόρφωνε πλαίσιο για τις οργανώσεις αντικαπιταλιστικής αριστεράς. Ήταν λυμένο αυτό το θέμα. Και όχι μόνο αυτό, και άλλα θέματα. Η ηγεσία στα συνδικάτα, η οργάνωση των κοινωνικών συλλογικοτήτων και τα διάφορα. Σήμερα αυτά απλά δεν υπάρχουν σε κανένα επίπεδο, όχι μόνο στο εκλογικό, κυρίως στο επίπεδο της οργάνωσης κοινωνίας. Και άρα δεν μπορεί η αντικαπιταλιστική αριστερά να ισχυριστεί ότι πάνω κάτω δεν άλλαξε τίποτα. Το πλαίσιο είναι εντελώς διαφορετικό και αναφύεται ξεκάθαρα μία πρόκληση. Η πρόκληση της κάλυψης του πολιτικού κενού και η διεκδίκηση μαζικής πολιτικής. Όμως, συντρόφισσες και σύντροφοι, θα έρθω λίγο στον τίτλο της εκδήλωσης εδώ πέρα. Συμφωνώ βεβαίως με τον αγαπητό μου σύντροφο Χρήστο, αλλά θα πω και μία παραλλαγή, διότι ο τίτλος μπορεί να ερμηνευτεί με πολλούς τρόπους, με δύο τρόπους. Ο ένας είναι ότι ψηφίζουμε αριστερά, ψηφίζουμε αντιπολίτευση, ίσως το αυτοτικό στοιχείο της αντικαπιταλιστικής αριστεράς, που δεν βλέπει ποτέ την αριστερά στην κυβέρνηση. Μόνο η επανάσταση, να το πω έτσι. Αυτό υπήρξε ταυτοτικό στοιχείο. Για πολλές δεκαετίες. Εγώ έτσι μπήκα στην πολιτική πριν από πάρα πολλά χρόνια, με αυτές τις ατάκες διαχώριζα όταν ήθελα με δύο λόγια να πω την πολιτική μου στράτευση και στα πρώτα χρόνια μόνο δύο λόγια μπορούσα να πω έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, σήμερα όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα και άρα ψηφίζουμε αριστερά, ψηφίζουμε αντιπολίτευση, μπορεί κάλλιστα να σημαίνει και ρέπουμε προφανώς προς αυτό, με αυτά που λέμε, ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι πρωτοπυλών η δυνατότητα της κυβέρνησης αριστεράς. Αλλά είναι στην περίοδο. Έχει ανέβει πάνω στο τραπέζι το ερώτημα της μαζικής πολιτικής και μαζική πολιτική χωρίς προτινόμενο κυβερνητικό πρόγραμμα δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν μπορεί να είναι μαζική. Το τελευταίο στοιχείο που θέλω να πω, για να αρχίσω να κλείνω γιατί ήδη έχω φτάσει, είναι ότι αναγκαστικά θα πρέπει να ανοίξουν και κάποιες συζητήσεις βαθύτερες που αφορούν και ορισμένα θεωρητικά ζητήματα, όπως αν θέλετε και απολογισμούς των ίδιων των παραδόσεων, πολλές εκ των οποίων εξάλλου παραδόσεις που ουσιαστικά έχουν την εκκίνησή τους στο Μάιο του 68 και όχι βέβαια παλιότερα, μεθερμινεύοντας και ενώνοντας διανοητικά με τα νήματα με τον Οκτώβρη. Σήμερα πρέπει κάποια πράγματα να ξαναμπούν στο τραπέζι και να ξαναρχίσουν να συζητούνται συστηματικά. Εάν μιλάμε για μεταβατική μαζική πολιτική, η λέξη μεταβατική έχει γίνει χρησιμοδός τώρα τελευταία, εγώ θεωρώ ότι είναι καλό αυτό, γιατί κάποτε δεν μπορούσαμε ούτε να το πούμε, αλλά όμως θα πρέπει να του δώσουμε και ένα περιεχόμενο.
Μεταβατική πολιτική σημαίνει ότι τα συνθήματα βάζουν με ξεκάθαρο τρόπο επικεφαλής συγκεκριμένες έννοιες. Αναδιανομή ενάντια στην ανάπτυξη. Δεν προτείνουμε μοντέλα ανάπτυξης. Προτείνουμε τρόπους αναδιανομής. Το περιβάλλον έχει εισέλθει επιθετικά στη συζήτηση. Δεν είναι ένα δευτερεύον στοιχείο το οποίο το ξέραμε και από προηγούμενες δεκαετίες. Σήμερα το περιβάλλον είναι η απειλή για όλο τον πλανήτη. Αυτό και αν βάζει απέναντι του την ανάπτυξη. Ελευθερίες, δημοκρατία. Να παλέψουμε με τα κινήματα. Και να προσφέρουμε σαν αριστερά στα κινήματα τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν την προοπτική τους σε μια συγκλίνουσα κατεύθυνση που θα αποτελεί την απελευθέρωση για όλους και όλες. Αντιμετωπίζοντας τη σημερινή κατάσταση των πολιτικών ταυτοτήτων, οι οποίες εδράζονται σε πραγματικές ανησυχίες, σε πραγματικά προβλήματα, αλλά δημιουργούν αποκλίνουσες συνθήκες, ενίοτε σε ορισμένες περιπτώσεις και τραγικές συγκρούσεις ανάμεσα στα ίδια τα κομμάτια των κινημάτων. Και τέλος, ειρήνη στον αντίποδα οποιοδήποτε γεωπολιτικού ρεαλισμού. Δεν μπορεί η αριστερά να προσπαθεί να αντιμετωπίσει καταστάσεις όπως είναι ο πόλεμος, προσπαθώντας να διαλέξει ποιος είναι ο καλός ο υπεριαλιστής. Και βεβαίως και θεωρίες διάφορες για τον πολυπολικό κόσμο και τέτοια πράγματα, τα οποία εμείς λέμε ότι είναι τελείως λάθος. Από αυτή την άποψη, 3 λεπτά. Από αυτή την άποψη, απέναντι στην επικαιρότητα του σοσιαλισμού, που αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα το οποίο πρέπει να υπερασπίσουμε. Επικαιρότητα του σοσιαλισμού δεν σημαίνει ότι είναι έτοιμος να γίνει αύριο το πρωί, σημαίνει όμως ότι το σύστημα στο οποίο ζούμε, ο καπιταλισμός, δεν περιέχει τη δυνατότητα άλλης κοινωνίας μετά από αυτόν, πλην αυτής η οποία θα δημιουργηθεί από την ανατροπή του, δηλαδή τον σοσιαλισμό. Θα πρέπει να απορρίψουμε κάθε πολιτική η οποία υπενήσεται ή και λέει ευθέως κάποια στάδια. Μεταβατική πολιτική είναι μεταβατική πολιτική προς τον σοσιαλισμό. Δεν είναι πολιτική για μια μεταβατική κοινωνία. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και πρέπει αυτή την κουβέντα να την κάνουμε. Και από αυτή την άποψη. Σημαίες για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Σημαίες για την έξοδο από το ευρώ. Σημαίες για την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα και για την έξοδο από το ΝΑΤΟ. Δεν χωρά αμφιβολία ότι είμαστε σκληρά ενάντια σε αυτούς τους διεθνικούς καπιταλιστικούς οργανισμούς. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι συγκρούμαστε και τους καταδικάζουμε. Όμως πρέπει να προσέξουμε τον τρόπο με τον οποίο διαρθρώνουμε τα συνθήματα και τα βάζουμε προς την κοινωνία. Δεν υπάρχει δρόμος στην κατεύθυνση της πρότασης μεταβατικών κοινωνιών. Τα λέω αυτά γιατί αναζωπηρώθηκα στο μυαλό μου και πρόσφατα έχω ακούσει διάφορα στελέχη που κατεβαίνουν τώρα και ζητάνε την ψήφο, ορισμένοι και ορισμένες μάλιστα με ένα στοιχείο καινοφανές, ας πούμε, καινούριο κτλ. Να ακούμε για τις Μητροπόλεις και τις Περιφέρειες, για τις Υποπεριφέρειες, για μια σειρά από θεωρητικές προσεγγίσεις για τον υπεριαλισμό που πράγματι αναπτύχθηκαν όλες τις τελευταίες δεκαετίες και οι οποίες, εάν δεν υποδηλώνουν σαφήνεια, αφήνουν να ανεβαίνει ως λογικό επακόλουθο το στάδιο επάνω στο τραπέζι. Πρέπει να συζητήσουμε για την επικαιρότητα του σοσιαλισμού, πρέπει να πάμε με το πολιτικό μπούσουλα της απόρριψης των σταδίων, πρέπει να διεκδικήσουμε τη μαζική πολιτική και από αυτή την άποψη πρέπει να τολμήσουμε να σκεφτούμε ότι υπάρχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες από αυτές που ιστορικά είχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Χρειάζεται να γίνουν αλλαγές, χρειάζεται να γίνουν ανατροπές, πολλές από αυτές αφορούν και οργανωτικά ζητήματα. Εμείς πιστεύουμε ότι τέτοιου τύπου προοπτικές επιτρέπουν, αν όχι επιβάλλουν, την οργανωτική συνύπαρξη συντρόφων και συντροφιών από διαφορετικές αφετηρίες και από την χοντρή διαχωριστική και από το χώρο της αντικαπιταλιστικής και από το χώρο της ρεφορμιστικής αριστεράς. Είχα και κάτι άλλο για τους συμμετέχοντες και τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί, αλλά μπορούμε να τα πούμε και στο τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον σύντροφο τον Γιώργο. Νομίζω ότι η συμβολή σε αυτή τη συζήτηση, τόσο για την εκτίμηση για τα πολιτικά κόμματα εν ώψη των εκλογών, όσο και για την κορύφωση μιας πεντηκονταετίας νεοφιλελεύθερων επιθέσεων, αλλά και τις δυνατότητες που ανοίγονται σε αυτή την περίοδο, αν θέλετε δυνατότητες και κινδύνους που υπάρχουν σε αυτή την περίοδο και για τις δυνάμεις της ριζοσπαστικής και αντικαπιταλιστικής αριστεράς, είναι μια πολύ πολύ χρήσιμη συζήτηση, την οποία και τα ζητήματα
των μεταβατικών ετοιμάτων αλλά και των πολιτικών διεκδικήσεων, όχι με την έννοια των bulletin των ετοιμάτων, αλλά σαν κατευθύνσεις, είναι μια συζήτηση η οποία πρέπει να μένει ανοιχτή και να επανέρχεται ακόμα και όταν, ακόμα και σε αυτή την περίοδο, ενώ που δεν έχουμε δικό μας ψηφοδέλτιο που στηρίζουμε, τουλάχιστον εμείς που διοργανώνουμε την εκδήλωση, και δεν είναι, ας πούμε, στην ημερήσια ατζέντα. Να πω εδώ ότι τους προηγούμενους 2 μήνες έχουμε προσπαθήσει μέσα από την ιστοσελίδα του R Project, αλλά και μέσα από τις σελίδες της εφημερίδας Εργατικής Αριστεράς, να ανοίξουμε αυτόν τον διάλογο, όπως κάνουμε και σήμερα στη συζήτηση, δίνοντας το βήμα, νομίζω, σε όλες τις οργανώσεις και τα κόμματα της αριστεράς, και στο ΚΚΕ και στο ΜέΡΑ25 και στην Ανταρσία και σε συντρόφους και συντρόφισσες από άλλες οργανώσεις. Θα ακολουθήσει τώρα η παρέμβαση, η εισήγηση της συντρόφισσας Μαρίας της Μπόλαρη από τη ΔΕΑ. Μετά την τοποθέτηση της συντρόφισσας Μαρίας θα ακολουθήσουν, τα λέω με την ονομαστική σειρά, θα παρέμβουν ο σύντροφος ο Νίκος Γιαννόπουλος από το Δίκτυο για τα Κοινωνικά και Πολιτικά Δικαιώματα, ο σύντροφος ο Πάνος ο Καλαβάνος από την Πρωτοβουλία για μια Νέα Κομμουνιστική Αριστερά, ο σύντροφος ο Ανδρέας ο Παγιάτσος από τη Σοσιαλιστική Διεθνιστική Οργάνωση Ξεκίνημα και η συντρόφισσα η Δήμητρα Ρομποτή από την Αναμέτρηση, και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους συντρόφους και τη συντρόφισσα που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα να συμμετέχουν και να συμβάλλουν σε αυτή τη συζήτηση. Ο λόγος στη συντρόφισσα τη Μαρία. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και όλους για την παρουσία τους. Να πω εξ αρχής ότι εμείς στη ΔΕΑ, παρόλο που δεν κατεβαίνουμε και ξέραμε ότι δεν θα κατέβουμε, είχαμε και έχουμε μια μεγάλη αγωνία. Η μεγάλη αγωνία έγινε στο εξής. Μετά από πολλά χρόνια, η δική μας η οργάνωση, όμως και άλλες οργανώσεις που βρίσκονται εδώ, δεν θα συμμετέχουν σε ένα ψηφοδέλτιο. Είναι μια καινούργια συνθήκη, ακόμα και για μας τους παλιότερους. Ευτυχώς εδώ υπάρχει μια σύνθεση παλιότερων και νεότερων αγωνιστών και αγωνιστήρων, ακόμα και για μας παλιότερους έχουν μεσολαβήσει ολόκληρα 20 χρόνια από εκείνη τη στιγμή που παρακολουθούσαμε τις εκλογές, τοποθετιόμαστε βέβαια σε αυτές, αλλά είμαστε απ' έξω από τη μεγάλη εκλογική αντιπαράθεση. Η αγωνία έγινε στο εξής, όχι μόνο για το αποτέλεσμα, αλλά και για το πώς πρώτα εμείς της ΔΕΑ και ο κόσμος γύρω μας, αλλά και άλλοι σύντροφοι και συντρόφισσες, θα έχουν ενεργητική παρέμβαση σε αυτή την πάγη. Θεωρούμε, συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι η αντικαπιταλιστική, η ριζοσπαστική αριστερά δεν μπορεί να υπερπηδήσει το συγκεκριμένο σημείο της συγκεκριμένης εκλογικής αντιπαράθεσης. Έχει να πάρει θέση, έχει να το κάνει με ένα δύσκολο τρόπο, είναι η αλήθεια, και έχει και το ακόμα δυσκολότερο καθήκον να ανοίξει τη συζήτηση για την επόμενη μέρα, για το τι πρέπει να γίνει, οι αγώνες που πρέπει να αναπτυχθούν, αλλά και η δυνατότητα να ανεσυγκροτηθεί η δικιά μας αριστερά, η επαναστατική, αντικαπιταλιστική, ριζοσπαστική αριστερά. Ξεκινώντας λοιπόν, θέλω να πω ότι σε όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται λείπει ένας μεγάλος παράγοντας. Όσοι διαβάζετε τις αστικές εφημερίδες, ακούτε τα δελτία ειδήσεων και ακόμα και συζητήσεις που κάνουμε στον κόσμο εμείς οι ίδιοι, αυτό που λείπει είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής των τελευταίων μηνών, ο λαϊκός παράγοντας, που εισέβαλε βασικά στο προσκήνιο μετά το έγκλημα των τεμπών, μετά αυτό το υποτιθόμενο τυχαίο γεγονός που φώτισε εμπειρίες, συνέδεσε πλήγματα που έχει υποστεί η τάξη μας και η κοινή πλειοψηφία και άνοιξε τη συζήτηση για το τι πρέπει να αλλάξει. Αν επιμένουμε σε αυτό το παράγοντα, είναι διπλός ο λόγος.
Ο πρώτος έχει να κάνει με το ότι συχνά λέμε εμείς στις δικές μας τάξεις ότι χρειάζεται να έχουμε εμπιστοσύνη στην ταξική πάλη, στις ταξικές εμπειρίες, στη δυνατότητα να αναπτυχθούν μαζικοί αγώνες. Καμιά φορά αυτό είναι και σαν παρηγοριά στον άρρωστο και έρχεται στιγμή που αποδεικνύεται ότι γίνεται ακόμα και σε περιόδους όπου είχε πέσει ένας σοβαρός χειμώνας στις πλάτες μας. Και ο δεύτερος λόγος που επιμένουμε σε αυτό είναι γιατί και σε εμάς τους ίδιους, στην αυτή, μην το λέω συνέχεια αριστερά, έδωσε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με άλλους όρους για το τι πρέπει να γίνει, τι είναι αυτό το σύστημα, τι είναι ο νεοφιλελευθερισμός, αλλά και για κάτι άλλο, για τη σημασία και την αποτελεσματικότητα των αγώνων. Ακόμα και αν δεν μπορέσαμε να ανατρέψουμε την κυβέρνηση μέσα από αυτούς και δεν ήταν δυνατόν για μια σειρά λόγους που ο χρόνος δεν μου επιτρέπει, το κίνημα μπήκε στην πολιτική ατζέντα και έτσι εξηγείται όχι μόνο το πώς αγωνιούν για το αποτέλεσμα των εκλογών το ίδιο το σύστημα η αστική τάξη, τα συστημικά κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στην ίδια την ατζέντα, το πόσο μπήκαν τα λεγόμενα κοινωνικά ζητήματα και κυριαρχούν. Ο μισθός, η ακρίβεια, το αν θα υπάρχει ασφάλεια στις συγκοινωνίες, το τι υγεία θα έχουμε. Μέχρι χθες βγήκε ο Μητσοτάκης να μας πει ότι θα κάνει προσλήψεις. Βέβαια δεν μας είπε με τι λεφτά. Όπως επίσης μας είπε ότι αυτές θα γίνουν fast track, γιατί τέλος πάντων αυτή όλη η ιστορία της γραφειοκρατίας, της αδιαφάνειας κτλ. Κτλ. Μια παρέθεση αυτό για να πω και πώς τρευλώνει πράγματα. Αλλά παρόλα αυτά η ατζέντα άλλαξε και άλλαξε λόγω αυτού του γεγονότος. Ένα άλλο πράγμα που κρύβεται είναι τι συμβαίνει οικονομικά. Καιρό ότι γρήγορα θα μπούμε σε μία κατάσταση όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση επιστρέφει στη γραμμή της δημοσιονομικής πειθαρχίας, όπου ξαναέρχονται τα πρωτογενή πλεονάσματα, σε μια στιγμή που το χρέος έχει εκτιναχθεί, τώρα πιάνει στο 170% του ΑΕΠ, που για να επιτευχθούν όλοι αυτοί οι στόχοι θα πρέπει να εξοικονομούνται, καταλαβαίνετε με ποιο τρόπο λέω το εξοικονομούνται, 7,5 με 8 δις το χρόνο. Από πού? Η συνταγή βέβαια είναι το τσάκισμα των μισθών, είναι το τσάκισμα του κοινωνικού κράτους, είναι η συνέχιση και η ευάθυση της φορολιστίας σε βάρος των εργατικών στρωμάτων. Επίσης, θα παρακολουθήσατε μια συζήτηση που έγινε την άνοιξη κυβέρνηση, γιατί θέλει να λέει ότι θα ανέβει η ανάπτυξη, περί επενδυτικής βαθμίδας. Αυτή λοιπόν η επενδυτική βαθμίδα, ένα δεν κατακτήθηκε και ένα δεύτερο, η προειδοποίηση όλων αυτών των οίκων που εκφράζουν το think tank, τέλος πάντων, των αστικών τάξεων παγκοσμίως, επιμένουν ότι όλα θα εξαρτηθούν από το πόσο η επόμενη κυβέρνηση θα μείνει σταθερή στις αντιμεταρρυθμίσεις, σε όλο αυτό που είναι η καθημερινότητα που ζούμε όλες και όλοι μας. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, ένα πράγμα που ήξεραν οι Έλληνες καπιταλιστές, δηλαδή ότι βαδίζουμε σε μία νέα περίοδο οικονομικής κρίσης και γι' αυτό προετοίμαζαν διάφορες λύσεις, έχοντας πρώτα βέβαια την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και μετά άλλα σενάρια συνεργασιών, αυτή τη στιγμή, μαζί με την είσοδο του λαϊκού παράγοντα στο προσκήνιο, έχει γίνει εξαιρετική αγωνία.
θα εξαντλήσουν κάθε περιθώριο για να προκύψει μια κυβέρνηση σταθερή. Από τη δικιά μας τη μεριά, από τη μεριά του κόσμου που αναφερόμαστε, από τη μεριά το δικό μας και το δικό τους ταξικό συμφερόντων, και αυτό έχουμε να το συζητήσουμε με κατανοητούς και μαζικούς όρους με τον κόσμο. Το δικό μας λοιπόν το συμφέρον είναι να προκύψει μια αδύναμη κυβέρνηση, και αυτό προφανώς η μεγάλη δυνατότητα είναι οι αγώνες μας, μόνο που μεσολαβεί μια στιγμή, και αυτή είναι η κάλπη της 21ης Μάη και της 2 Ιούλη. Άρα, με αυτά τα δεδομένα, η θέση μας είναι αυτή που είπε και ο σύντροφος ο Γιώργος προηγουμένως και αυτή που γράφει το πανό. Και εκλογικά έχουμε κάθε λόγο να ενισχύσουμε την αριστερή αντιπολίτευση μέσα στην Βουλή, να ενισχύσουμε τα κοινοβουλευτικά κόμματα, τον Πέρα Αριστερά εδώ, τον Πέρα 25, Συμμαχία για τη Ρήξη, το ΚΚΕ, να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα ψηφοδέλτια και το ψηφοδέλτιο της Αντασία. Στην καινούργια εργατική αριστερά που κυκλοφορεί, υπάρχουν, πέρα από το ότι συνεχίζεται το αφιέρωμα, υπάρχει ένα εξαιρετικό άθρο του σύντροφου του Νταβανέλου για τα προγράμματα των δύο μεγάλων κομμάτων, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα σταθώ σε αυτό της Νέας Δημοκρατίας, θα πω μόνο κάποια λίγα πράγματα για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι ζήσαμε από τα μέσα και με ένταση την εσωτερική διαμάχη στο ΣΥΡΙΖΑ εκείνα τα χρόνια, ξέρουμε ότι υπάρχει μία λέξη που πρέπει να μας φοβίζει πάρα πολύ. Αυτή είναι η λέξη κοστολόγηση. Κοστολόγηση. Όταν έστριβε πια το τιμόνι, άρχισε να στρίβει, ήταν η απολογία. Κοστολογημένο πρόγραμμα, μην τυχόν και πέσει έξω, τέλος πάντων, ο προϋπολογισμός ήταν μετρημένα, ζυγισμένα. Αυτή η λέξη ξαναήρθε στο προσκήνιο με τη συζήτηση των προγραμμάτων. Το δύο κομμάτων τσακώνονται, αν θα, μάλιστα η κυρία Τσιόγλου μας είπε έτσι, με τη γνωστή άνεση με την οποία ομιλεί και κινείται, ότι είναι 5,5 δις. 5,5 δις. Γιατί να τρομάξουμε. Ποιος να τρομάξει ακριβώς. Σε κοιτάξει ο κόσμος που θα ήθελε να είναι κάτι παραπάνω. Τέλος πάντων, για τις υποσχέσεις, θα έλεγα να σταθούμε στο ζήτημα της φορολογίας. Βλέπω τον Νίκο τον Γιαννόπουλο και μου θύμισε μία φράση που την έλεγε συχνά και είναι γνωστή, ότι δεν πρέπει να είσαι μόνο με τους φτωχούς, πρέπει να είσαι ενάντια στους πλούσιους, από κάπου πρέπει να τα πάρεις. Τίποτα σε αυτό το πρόγραμμα περί της φορολογίας του μεγάλου κεφαλαίου, κάτι για τα μερίσματα, το οποίο είναι αστείο. Λέμε ότι δεν είναι άρα αντικαπιταλιστικό, δεν είναι αντιμνημονιακό, γιατί ας πούμε στοιχειώδεις δεσμεύσεις που μας έχει επιβάλει το μνημόνιο, η 13ος, ο 14ος μισθός ή η σύνταξη, με πολλά αν και εφόσον με κάτι φάπαξ επιδόματα παρουσιάζονται, δεν είναι αντιμνημονιακό, διότι ακόμα και μετά το έγκλημα το τεμπών επαναδιαπραγμάτευση θα γίνει με την Ελένη Τρέινς και κάποια συζήτηση εκεί για τις μετοχές της ΔΕΗ, η οποία είναι και πολύ περίπλοκη, αλλά δεν θέλω και να το ανοίξω εδώ, δεν είναι και ακριβώς ανακουφιστικό, γιατί το ζήτημα της ΆΤΑ δεν προσδιορίζεται με συγκεκριμένο τρόπο, αν και αναφέρει. Τώρα, γιατί τα λέω αυτά. Ναι, γιατί τα λέω αυτά. Γιατί είναι αγωνία πολύ κόσμου. Γιατί ο κόσμος που σκέφτεται να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ θέλει να δει έστω μια καλύτερη μέρα από τη μαυρίλα που ζει.
Και χρειάζεται να τον προειδοποιήσουμε, συντρόφισσες και συντροφοί, και να του εξηγήσουμε τι πραγματικά λέει αυτό το πρόγραμμα. Και επίσης έχουν υποθεί δημόσια και άλλα πράγματα. Αυτά των 12 μιλίων δεν είναι της πλάκας και είναι τελείως υποκριτικό σε κάποιες στιγμές να μην ψηφίζουν τους προϋπολογισμούς όταν έχουν τρέξει με τα μπούνια τη συμφωνία επέδωσης ΝΑΤΟ κτλ. Κτλ. Όταν ο Ντίντι, ο Μπόμπι Ντίντι, πώς διάολο το λένε, ο Νετανιάχου, είναι η τέτοια, η συμμαχία, η ΗΠΑ, Ισραήλ, Αίγυπτος, Κύπρος, Ελλάδα, που εμπεδόθηκε στην περίοδο ΣΥΡΙΖΑ, όταν αφήσανε το δρόμο ανοιχτό για να κοστίζουν οι προϋπολογισμοί των εξοπλισμών μόνο για το 2022 7,2 δις. Και τέλος πάντων είναι μεγάλη τροπή, μεγάλη όμως, η συζήτηση για το φράχτη στον Εύρο να γίνεται με τους όρους που την έκανε ο Τσίπερας και το κόμμα του. Είναι, δηλαδή, την αποσύντροφη, είναι κάποια πράγματα που είναι πέρα από ένα ορισμένο σημείο και δεν συγκαταλέγονται ούτε καν στον εκβιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκείνο και τ' άλλο. Το να λες, δεν θα το γκρεμίσουμε, ή το να λες, δεν είναι όπως στη θάλασσα, γιατί στη θάλασσα, λέει, δεν υπάρχουν ακριβώς σύνορα και άρα εκεί κάπως να μην πλήγονται, αλλά στον Εύρο να πυροβολούνται. Έτσι. Λοιπόν, τελειώνω εδώ. Νομίζω όμως ότι το... Ναι. Νομίζω όμως ότι η συζήτηση μεταξύ μας, μεταξύ του κόσμου της αριστεράς, είναι το πολύ δύσκολο ερώτημα και το καταλαβαίνουμε από τη μεριά μας. Ναι ρε παιδιά, σωστά είναι όλα αυτά που λέτε, αλλά μήπως εάν ξαναβγεί η Νέα Δημοκρατία, μήπως αν δεν δώσουμε ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ για να βγει πρώτος, θα είναι καλύτερο για το ξεδίπλωμα του κινήματος. Η απάντηση είναι όχι, συντρόφισσες. Αυτό το είδαμε και στο διάστημα 15-19 που ήταν κυβέρνηση και πολύ περισσότερο στο διάστημα 19-23. Τέλος πάντων, εσύ συμπληρώνω τα 60 χρόνια, δεν έχω δει υποδεέστερη αντιπολίτευση, έστω κοινοβουλευτική, έστω σε αυτά τα έδρανα, από αυτή που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι υποκλοπές των υποκλοπών και ο Φουρθιώτης που είχε σχέση με τον κύριο Πετρίδη. Για να τα λέμε όλα τώρα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πώς επέδρασε σε ένα σημαντικό δυναμικό κόσμο. Δυναμικό που βρισκόταν και βρίσκεται μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ να απέχει από τους αγώνες. Το πόσο μέτρησε η σύγχυση και το πόσο μέτρησε η απογοήτευση, όχι μόνο για την υπογραφή του μνημονίου, αλλά και για τη μη αντιπολίτευση. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, δεν είναι λύση και πάμε παρακάτω. Έχοντας πει ότι... Έτσι το χαρτί μου, Χρήστο. Έχοντας πει ότι ψηφίσουμε, χρησιμοποιούμε τα ψηφοδέλτια των κομμάτων που ανέφερα, δεν σημαίνει συμφωνία, συντρόφισσες και σύντομα. Έχουμε πολλές διαφωνίες. Και μάλιστα ήταν αυτό και μια επιπρόσθετη δυσκολία, ιδιαίτερα για τους νέους μας συντρόφους και συντρόφισσες, να λες ότι ψήφισε η αριστερή αντιπολίτευση και να πρέπει να κάνεις κριτική σε αυτή την αντιπολίτευση. Να πρέπει να πεις για το Μέρα 25, να πρέπει να πεις πως προήλθε η συμμαχία για τη ρήξη, που δεν προήλθε βέβαια και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, από την άποψη της ειλικρινούς ανοιχτής των πολιτικών δεσμεύσεων συζήτηση. Να πρέπει να πεις για το ΚΚΕ, να πρέπει να πεις για την Εταιρεσία. Θα ξεκινήσω από το Μέρα 25, γιατί
το τελευταίο διάστημα δέχεται μια τεράστια επίθεση και χρειάζεται για αυτή τη συγκεκριμένη επίθεση να το υπερασπιστούμε. Ανεξάρτητα από το πρόβλημα που έχει η θέση του Μέρα 25 του Βαρουφάκη, για να είμαστε ειλικρινείς, περί του νομίσματος και της τραπεζικής κρίσης, τα ψηφιακά νομίσματα και οι δίνοντερα κτλ. Ο τρόπος που αναφέρεται η αστική τάξη έχει να κάνει με το μίσος που έχει για την περίοδο του 2015 και βέβαια ξεχωρίζει τον Γιάννη Βαρουφάκη ως το σκιάχτρο και τον μπαμπούλα εκείνης περίοδου. Το 2015 είναι κάτι που έχουμε να το υπερασπιζόμαστε και ευτυχώς είμαστε μάχοι μας και μάχημοι σε αυτή τη μάχη. Δεν το χαρίζουμε. Εξηγούμε βέβαια ποια είναι τα προβληματικά των θέσεων του Μέρα 25 και δεν είναι μόνο αυτά. Υπάρχουν πολλά θολά σημεία από τη μεσογειακή διάσκεψη για την ειρήνη μέχρι το πώς αναφέρεται στο σπάσιμο των γεωπολιτικών συνεργασιών μέχρι το τι πραγματικά λέει για την κρατικοποίηση των τραπεζών και τη διαχείριση των δανείων. Παίζω εδώ τελεία. Συγκεντρώνει όμως ένα δυναμικό που προσδοκά ή μάλλον θέλει να δώσει την ψήφο του σε ένα κόμμα που θυμίζει κάτι από το παλιό ΣΥΡΙΖΑ και που δεν είναι κουκουέ. Και φτάνουμε στο κουκουέ. Κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί τη συμμετοχή του στους αγώνες. Κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί ότι στους εργασιακούς χώρους και εδώ έχουμε συντρόφισσες και συντρόφους που έχουν δουλέψει νέους στην ηλικία, πολύ επίμονα στο κτίσιμο πρωτοβάθμιων σωματείων, ξέρουν καλά και τι σημασία έχει να υπάρχει η οργανωμένη δύναμη του ΚΚΕ, αλλά και τις ζητήματα πολλές φορές μπαίνουν από αυτήν. Ανέφερε κάποια πράγματα και ο Γιώργος. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς προσέξατε την επιμονή του ΚΚΕ στο ζήτημα το κρατικοποίηση με πάθος, πραγματικά. Θα έλεγε κάποιος ότι μέσα στα πλαίσια βημάτων προς τη συζήτηση για το τι είναι καπιταλισμός, τι είναι εργατική εξουσία, που θέλει να κάνει το ΚΚΕ στις θέσεις του, αυτό έχει να κάνει με αυτό. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με τη μη δέσμευσή του σε ένα μάχημο στόχο, που είναι η επιστροφή στο δημόσιο όλων αυτών που ιδιωτικοποιήθηκαν. Γιατί αυτός ο στόχος, εκτός από μάχημος, είναι εξαιρετικά δύσκολος και απαιτεί πολιτικές πρωτοβουλίες και ευθύνες που δεν θέλει να πάρει το ΚΚΕ όπως δεν θέλησε και σε άλλη περίοδο. Για την Ανταρσία, έχουμε ζήσει με αυτούς τους συντρόφους και τις συντρόφισσες κρίσιμες μάχες, μειοψηφικές μάχες. Και αυτό δεν το ξεχνάμε. Μας προβληματίζει πάρα πολύ ο τρόπος που αναφέρονται στο αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα, λες και είναι το κάτι που κατακτιέται αύριο ή είναι σοσιαλιστικό πρόγραμμα, και πολύ περισσότερο μας προβληματίζει η τακτική του που δεν βοηθά τη συγκέντρωση δύναμης σε χώρους, σε σχολές, σε γειτονιές. Συντρόφισσες και σύντροφοι, πηγαίνοντας προς το τέλος, όλες οι εκλογές δεν είναι ίδιες, είναι η αλήθεια. Υπήρξαν εκλογές που το αποτέλεσμα ήταν σχετικά αναμενόμενο. Υπήρξαν εκλογές που ήταν υποχρεωτική η συμμετοχή των δυνάμεων της ριζοσπαστικής αντικαπιταλιστικής αριστεράς. Υπήρξαν εκλογές που κρίθηκε και έμπαινε στην ημερήσια διάταξη το ζήτημα της κυβέρνησης της αριστεράς, διεθελασμένα
μια επιδίωξη του κόσμου να διεκδικήσει την εξουσία. Δεν είμαστε σε αυτό. Είμαστε σε μια εκλογική μάχη εξαιρετικά κρίσιμη, εξαιρετικά όμως, σε μια μάχη που δεν έχουμε δικό μας ψηφοδέλτιο, αλλά μας αφορά, και είμαστε σε μια μάχη όπου είναι πολύ συχνό το ερώτημα και τι θα ψηφίσουμε, ρε παιδιά, και τι θα κάνετε, ρε παιδιά, ή και πώς είχαμε, ρε παιδί μου, και αυτό ότι θα μπορούσε κάτι να γίνει στην αντικαπιταλιστική αριστερά. Είναι εκλογές δυσκολίας και αμηχανίας σε έναν βαθμό, αλλά ανοίγουν δυνατότητες. Χρήστο, πάω στο έφτασε τα 25, σχρήμα. Πάω λοιπόν στο τελευταίο. Η σημερινή εκδήλωση φωτογραφίζει τη διάθεσή μας ως Art Project, την πεποίθησή μας ότι αξίζει να προσπαθήσουμε για την ανασυγκρότηση της δικιάς μας αριστεράς. Ξέρουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες, μα ακόμα και στη Γαλλία με την ανάπτυξη τόσο των αγώνων, η συζήτηση που έχει ανοίξει στην αριστερά είναι πάρα πολύ σύνθετη. Πώς κρατιέται το μαζικό, πώς γίνεται χμηρό, πώς μπορεί να συγκροτηθεί ένα πολιτικό ρεύμα διαφορετικό. Με μεγάλη ένταση έχουμε να αντιμετωπίσουμε και εμείς αυτά τα ερωτήματα με μεγάλη ένταση. Νομίζουμε ότι πρέπει να συγκεντρωθούμε ξανά στο ζήτημα της κοινής δράσης και του συντονισμού. Λέγεται εύκολα, καταχτιέται δύσκολα, υποτιμιέται. Υποτιμιέται και ένας άλλος παράγοντάς του, ότι μέσα από αυτήν την ενωτική πάλη, σε αυτό το μικρότερο επίπεδο και όχι στο κεντρικό πολιτικό, δημιουργούνται γραμμές και επεξεργασίες. Εγώ το έχω δει αυτό και σε σχήματα και στη συνέλευση 8 Μάρτη και άλλες φεμινιστικές πρωτοβουλίες. Στάση, γραμμή και επεξεργασία. Έχει σημασία λοιπόν αυτή η προσπάθεια. Όπως επίσης χρειάζεται να ανοίξει και ένας οργανωμένος πολιτικός διάλογος χωρίς ταμπού και για το 2015 και τα συμπεράσματα, καλά και για το 2025 πρέπει να συζητήσουμε, και για τα ζητήματα του πολέμου. Και σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σήμερα και τι έχουμε να κάνουμε, και στα ζητήματα των δημόσιων αγαθών και πώς ξαναμπαίνουν στην ατζέντα. Τελειώνω λοιπόν. Παρά τις δυσκολίες, παρά τις αδυναμίες μας, παρά και το αδυνάτισμά μας, για να είμαστε πάλι ειλικρινείς, θεωρούμε ότι έχουμε τη δυνατότητα. Μας την έδωσε το κίνημα και η ανάπτυξή του το τελευταίο διάστημα. Μας το δίνει η ανοιχτή συζήτηση που υπάρχει μέσα στον κόσμο και είναι βαθιά πολιτική. Μας το δίνει και ένα άλλο γεγονός, συντρόφισσες και σύντροφοι. Μπορεί να χάσαμε, αλλά δεν χάσαμε με τα χέρια ψηλά. Τη μάχη τη δώσαμε και το 2015 και ανεξάρτητα από τις επιλογές που έκανε η κάθε οργάνωση μετά από αυτό, επιχείρησε να είναι όρθια στη μάχη. Αυτό μας αναγνωρίζει πολλοί κόσμος, ας το κάνουμε πιο δυνατό. Ευχαριστούμε πολύ τη συντρόφισσα τη Μαρία. Νομίζω ότι η συντοποθέτηση και η σημασία, η έμφαση στην επανεμφάνιση με μαζικούς όρους του λαϊκού παράγοντα στο δρόμο, τη δύναμη των αγώνων στο να επιβάλλουν πράγματα και να κερδίζουν, να επιβάλλουν την αλλαγή της πολιτικής ατζέντας στα πιο κοινωνικά ζητήματα, να επιβάλλουν αλλαγή των προεκλογικών σχεδιασμών για τα αστικά επιτελεία, είναι πολύ σημαντικό, όπως νομίζω ότι στην πορεία και προς τις εκλογές
και για τη δική μας παρέμβαση αλλά και για τη συζήτησή μας, νομίζω ότι τα δύο στοιχεία, το ένα της προγραμματικής σύγκλησης Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, αποδεικνύοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό εργαλείο για να φύγει η δεξιά του Μητσοτάκη, αλλά και ότι η ψήφος στην αριστερά δημιουργεί καλύτερες δυνατότητες για την επόμενη μέρα, και με την κριτική την οποία κάνουμε και την οποία έβαλε και ο σύντροφος ο Γιώργος και η συντρόφισσα η Μαρία, είναι ο τρόπος για να ανοίγουμε τη συζήτηση, να δημιουργούμε τις δυνατότητες την επόμενη μέρα να υπάρχει ανοιχτό η δυνατότητα να υπάρξει ένας μαζικός ενωτικός πόλος της ριζοσπαστικής και της αντικαπιταλιστικής αριστεράς. Το λόγο θα δώσω τώρα στον σύντροφο τον Νίκο Γιαννόπουλο από το Δίκτυο για τα Κοινωνικά και Πολιτικά Δικαιώματα. Θα παρακαλέσω τους συντρόφους και τις συντρόφισσες στις παρεμβάσεις να προσπαθήσουν να μείνουν γύρω στα 10 λεπτά. Συντρόφισσες και σύντροφοι, καλησπέρα. Ευχαριστώ το Art Project για την πρόσκληση. Γενικά έχουμε πολύ καλή συνεργασία και με τη ΔΕΑ και με το site. Θα είμαι σύντομος, αφενός γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος, ειδικά όσο μεγαλώνεις γίνεται ακόμα πιο πολύτιμος, και το δεύτερο είναι ότι και από τον εισηγητή και από την εισηγήτρια έχω καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό, οπότε θα είμαι επεγραμματικός και κυρίως θα τονίσω κάποιες ιδιαιτερότητες της δικής μου και της δικής μας τοποθέτησης. Γιατί χτυπάει λίγο το φως, δεν βλέπω και καλά, οπότε εντάξει. Η γνώμη μου είναι ότι η επιθυμία, η πολιτική επιδίωξη να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι ζωτικής σημασίας και για την κοινωνία και για το κίνημα. Δεν κινείται στην αφηρημένη σφαίρα της ιδεολογίας, αφορά την πραγματική ζωή εκατομμυρίων κανονικών ανθρώπων. Επίσης, σε περίπτωση που επανεκλεγεί, θα ολοκληρώσει μία κοινωνική καταστροφή δικαιωμάτων, κατακτήσεων, υποδομών προνοιακών κλπ. Και καθόλου αμεληταίο θα απογοητεύσει, ακόμα και αν αυτή τη στιγμή οι ίδιοι και οι ίδιες δεν το πολύ αντιλαμβάνονται, και τις εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που κινητοποιήθηκαν την τελευταία περίοδο και στις κινητοποιήσεις για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, αλλά κυρίως στις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις για το έγκλημα των τεχνών. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη σίγουρα είναι μακράν η αντιλαϊκότερη και αυταρχικότερη από τη μεταπολίτευση. Κατά τη γνώμη μου όμως έχει και μία ποιοτική διαφορά από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Είναι κατά κάποιο τρόπο, είναι λίγο κάπως αφαιρετικό αυτό που λέω, είναι κατά κάποιο τρόπο αυτό καθ' αυτό το πιο επιθετικό κεφάλαιο αδιαμεσολάβητα στην εξουσία. Εντάξει, πάντα τα αστικά κόμματα διαμεσολαβούν, εκπροσωπούν τα συμφέροντα κεφαλαίου. Εδώ είναι το ίδιο. Αυτό κατά τη γνώμη μου, είναι μεγάλη συζήτηση βέβαια, εξηγεί αρκετά και την εκτεταμένη διαφορά και την παρακολούθηση, τις υποκλοπές κλπ. Γιατί παρακολουθούσε τον αρχηγό του ΧΕΣ για το μοίρασμα των μισών και τους εξοπλισμούς, όχι γιατί φοβόταν να μας προδώσει στους. Αλλά είναι, είπαμε, μια μεγάλη συζήτηση. Θεωρώ λοιπόν ότι η απομάκρυση του Μητσοτάκη από την κυβέρνηση είναι μείζονο σημασίας. Δεν την θεωρώ το πιθανότερο σενάριο. Για πολλούς λόγους, αλλά ο κυριότερος είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μια, δεν μπορώ να βρω, αυτά που λέγεται πριν ο Γιώργος για τον ρεφορμισμό είναι σωστά, δεν μπορώ να πω, μια ψοφοδεία αντιπολίτευση, δηλαδή ελεηνή. Και τώρα κάνει μια προεκλογική καμπάνια ελεηνότερη
από αυτή την ψοφαδερή αντιπολίτευση. Είμαι σίγουρος ότι το επιτελείο της Τσίπρα θέλει την κυβέρνηση του Λίπερ. Θέλει να την πάρει, δηλαδή δεν το κάνει σκόρπα για να χάσει. Αλλά είναι μια μετάλλαξη, αυτό που λέμε οι σοσιαλφιλελεύθεροι μετάλλαξη, η αναζήτηση ενός ανύπαρκτου κέντρου και διάφορα άλλα που κάπως νομίζω εξηγούν αυτή την πολιτική. Από το 2020 ήδη κάποιοι είχαμε κάνει μια πρόταση βασισμένη, αν θυμάστε, και στην κοινή πρωτοβουλία για το κάλεσμα στο Πολυτεχνείο του 20 από ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, ΜΕΡΑ κλπ. Ότι η μόνη πολιτική γραμμή, να το πούμε έτσι, που μπορεί να διώξει αυτή την κυβέρνηση από τα κάτω και από τα αριστερά, είναι ένα ενιαίο μέτωπο στο δρόμο, αλλά και στην κάλπη, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΜΕΡΑ και εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Βέβαια, όταν τη διατυπώναμε και όσο την προπατήσαμε, γνωρίζαμε ότι είναι μη ρεαλιστική. Αλλά επειδή είναι, όπως είπε και η Μαρία μου πριν, και αρκετοί παλιοί εδώ, ούτε η πρόταση του Τρότσκι για το ενιαίο μέτωπο για την αναχέρωση του συγκοινωνισμού ήταν ρεαλιστική, διότι δεν υπήρχαν τα πολιτικά υποκείμενα στα οποία απευθυνόταν που θα την αποδεχτούν. Όμως μια πρόταση, όπως και μια ευρύτερη στρατηγική, δεν εδράζεται μόνο στο ρεαλισμό της, ειδικά όταν ο ρεαλισμός της εξαρτάται από άλλους και όχι από σένα που την κάνεις. Εξαρτάται εν πολλής από τη λειτουργία που έχει στη διαμόρφωση συνειδήσεων και συσχετισμών. Η γνώμη μου λοιπόν είναι, αν και δεν μου αρέσει να ασχολούμαι με περσινά ξένα τα φίλια, ότι αν εκείνη η πρόταση είχε περπατήσει μειοψηφικά έστω, θα ήταν διαφορετικό και το κλίμα σε αγώνες και το ηθικό και ίσως και κάποιες συγκροτήσεις και αποκρισταλώσεις σε έναν ευρύτερο χώρο. Τώρα θα μπω λίγο στα δύσκολα. Κοιτάξτε, είπα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ψηφοδεΐστατη αντιπολίτευση. Δηλώνω εξ αρχής ότι δεν προτείνω την ψήφισή του. Θέλω όμως να διευκρινίσω κάτι. Για μένα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι προτιμότερος για πολιτικός αντίπαλος από τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω, το λέω με σαφήνεια, και αυτό δεν είναι κάτι που μπορούμε να το αναθέσουμε σε κάποιους άλλους, είναι μια συζήτηση που αφορά και εμάς. Γι' αυτό, αν και δεν συμμερίζομαι την άποψή τους, καταλαβαίνω πολλούς συντρόφους και συντρόφισσες που με πιασμένη τη μύτη θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, ορθότατο αυτό που Μαρία, ότι πρέπει να τους προειδοποιήσουμε, γιατί θυμόμαστε τι έγινε και το 2015-2019. Και πρέπει να λέμε, παιδιά, δεν γίνεται έτσι. Εδώ μπαίνει ένα ζήτημα. Είπα από τον προτιμό για αντίπαλο. Θα πω και κάτι ακόμα. Ότι προτιμώ να δίνουμε, γιατί για μένα κυρίως το ζήτημα του αγώνα είναι το βασικό, όχι της κάλπης. Όχι, το παίζω και καλά αντιεκλογικός, δεν εννοώ αυτό. Αλλά το ζήτημα του αγώνα εκεί χτίζεται, πάνω στην πράξη και στον αγώνα χτίζεται τη συνείδηση. Προτιμώ, αντί να αμυνόμαστε κάθε εβδομάδα σε μια νέα επίθεση του Μητσοτάκη, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει λίγα και από αυτά τα λίγα που λέει, οπωσδήποτε οι ρυθμοί της επίθεσης θα υποστούν μια ύφεση. Αυτό το πιστεύω. Τουλάχιστον σε κάποια επίπεδα. Προτιμώ λοιπόν μια πίεση στα κομμάτια του κινήματος δική μας για ένα μέτωπο αγώνα. Όχι αυτά, ρε παιδιά, τα έχω βαρεθεί. Να βάλουμε 3.000 κατώτερο μισθό. Να διαλυθεί τώρα τον ΝΑΤΟ. Να ζητήσει συγγνώμη, δεν ξέρω εγώ ποιος, ο Biden, από μένα. Δεν γίνεται έτσι. Το πρόγραμμα αγώνα δεν γίνεται έτσι. Θα πεις τα βασικά, δηλαδή ετοιμάζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη την ιδιωτικοποίηση του νερού, την προχωράει. Και έχει ιδιωτικοποίηση τη ΔΕΗ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει με το δειλό τρόπο αυτό ότι θα το πάει. Εγώ νομίζω ότι οι διεκδικήσεις πρέπει να είναι και τέτοιου τύπου.
Ωραία, τώρα, επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ. Δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Να γυρίσουν τα κρατικά μουσεία, καλά το είπα, τα κρατικά μουσεία στο δημόσιο. Στην εκπαίδευση, την αξιολόγηση κλπ. Νομίζω ότι είναι μία λογική αυτή που βοηθάει την κεντρική μας πολιτική του ενιαίου μετώπου στον δρόμο. Η δική μου, και αρκετών από εμάς, αλλά όχι όλων, η δική μου, εν πάση περιπτώσει, επιλογή είναι η υποστήριξη στο μέρα συμμαχία για τη ρήξη. Ισχύουν πολλά που υπόθηκαν, δεν υπόθηκαν πολλά, ισχύουν αυτά που υπόθηκαν. Έχω παρακολουθήσει και έναν καλό διάλογο ηλεκτρονικό για το ΜΕΡΑ που είχε ενδιαφέροντα στοιχεία. Εγώ νομίζω ότι για μια στοιχειωδώς ορατή αριστερή αντιπολίτευση η επιλογή του ΜΕΡΑ είναι ορθή. Μέχρι εκεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση με κορμό το ΜΕΡΑ ή με το ΜΕΡΑ μαζί με τη ΛΑΕ να φτιαχτεί ένας κορμός ανασυγκρότησης της αντικαπιταλιστικής αριστεράς. Δεν το πιστεύω αυτό. Και όχι μόνο λόγω της, ας πούμε, της φιγούρας του Βαρουφάκη, και για άλλους λόγους. Δηλαδή η ΛΑΕ είναι πιο οργάνωση από το ΜΕΡΑ. Το ΜΕΡΑ είναι πιο κλαμπ. Τέλος πάντων. Τώρα, εγώ αποκλείω το κουκουέ. Δεν με έχει πιάσει καν στερκός αντικομμουνισμός. Είμαι καλός τύπος. Αλλά το αποκλείω το κουκουέ. Ισχύουν όσα υπόθηκαν για το κουκουέ. Και το ρίζωμά του. Εγώ και τα παλιά χρόνια που ήμουν πολύ ενεργός συνδικαλιστής είχα συνεργαστεί με το κουκουέ για να πάρουμε το σωματείο. Δεν έχω τέτοια αισθήματα. Άρα για μένα ότι είναι θέμα αρχής δεν είναι τόσο που υπάρχει η ανθενωτική του πολιτική. Παιδιά, για μένα και νομίζω για τη δικιά μας αριστερά πρέπει να έχει μια βαρύτητα, είναι το κόμμα που δεν έχει απολογίσει το καθεστώς του τρόμου, τα γκούλακ, τη σταλινική τρομοκρατία. Εγώ δυσκολεύομαι. Τελειώνω. Είπα και πριν ότι μεγάλη σημασία έχει το σύντομα του αγώνα. Νομίζω, και σε αυτό η ιδέα μου, η πρότασή μου απευθύνεται πρωτίστως στις συντρόφισσες και στους συντρόφους της ΔΕΑ, ότι αμέσως μετά τις εκλογές πρέπει να κουβεντιάσουμε. Να μην παλαβώσουμε σε ένα γενικολαϊκό διάλογο μαξιμαρίσματος προγραμμάτων και γενικευμένων προπαγανδισμών μεταξύ μας. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ, κουράζομαι, αλλά νομίζω κουράζονται όλοι. Και αν εγώ κουράζομαι δεν πειράζει, απάθηκε τίποτα. Αλλά κουράζονται και νεότερες και νεότεροι. Και δεν χρειάζεται τώρα μεταξύ μας να καταστρεφόμαστε, νομίζω. Άρα να βάλουμε ένα πλαίσιο για έναν ενιωμετωπικό αγώνα στον δρόμο, ο οποίος να έχει μεταβατικό χαρακτήρα, ξεκινώντας όμως από άμεσα και κατανοητά σε ένα κομμάτι των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων κατανοητά αιτήματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον σύντροφο τον Νίκο τον Γιαννόπουλο. Ήταν και εντός του χρόνου του. Να σειρά έχει ο σύντροφος ο Πάνος ο Καλαβάνος από την Πρωτοβουλία για μια νέα κομμουνιστική αριστερά. Καλησπέρα και από μένα. Προσπαθώντας να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομος, ευχαριστούμε και εμείς από την πλευρά μας την πρόσκληση για τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Η προσπάθειά μας προέρχεται από μια κίνηση ενοποίησης των δύο οργανώσεων της αριστερής ανασύνθεσης και του σύγχρονου κομμουνιστικού σχεδίου, αλλά και σειράς ανένταχτων αγωνιστών και αγωνιστριών που προέρχονται από την μαχόμενη αριστερά, σε μια κατεύθυνση αναζήτησης μιας σύγχρονης κομμουνιστικής προοπτικής και μιας σύγχρονης μεταβατικής κομμουνιστικής οργάνωσης, αντιλαμβανόμενοι ότι σήμερα ακριβώς και τα ζητήματα που συζητάμε εδώ, αλλά και μια σειρά ζητημάτων με τα οποία καλούμαστε καθημερινά να καταπιαστούμε και να απαντήσουμε, χρειάζονται και απαιτούν πιο βαθιές επεξεργασίες και απαντήσεις, που η στρατηγική προοπτική είναι πολύ σημαντική προς αυτή την κατεύθυνση.
Βέβαια η προσπάθειά μας, ακριβώς επειδή ξεκίνησε σε έναν ενεργό πολιτικά και κοινωνικά χρόνο, θεωρούμε ότι δεν υποτιμήσαμε και όλη τη συζήτηση γύρω από τις πολιτικές διεργασίες, όπως αυτές έμπαιναν στο τραπέζι γύρω και από την προαναγγελία των πολλαπλών εκλογικών αναμετρήσεων, των βουλευτικών τώρα και εν συνεχεία των αυτοδιοικητικών εκλογών και μετέπειτα των ευρωεκλογών, αλλά ότι εμπλακήκαμε, ας πούμε, ενεργά σε αυτή την προσπάθεια. Θα πω και στη συνέχεια μερικά πράγματα και νομίζω ότι υπ' αυτό το πρίσμα, ας πούμε, ερχόμαστε να συμβάλλουμε και στην σημερινή κουβέντα. Δεν σας κρύβω ότι το πρώτο μου αντανακλαστικό όταν υπήρξε η συζήτηση για την σημερινή εκδήλωση ήταν ότι ενδεχομένως σε έναν πιο παραέξω κόσμο μια τέτοιου είδους εκδήλωση με τοποθετήσεις ανθρώπων προεχόμενων από δυνάμεις οι οποίες δεν συμμετέχουν στις επερχόμενες εκλογές, ούτε μάλιστα βγάζουν και μια κατεύθυνση συγκεκριμένης ψήφου προς την τάδε ή προς την δύναμη, ότι υπήρχε ο κίνδυνος να φαινόταν ως μια εκδήλωση η οποία χρονικά είναι προεκλογική, αλλά στην ουσία της είναι αντιεκλογική. Στην πραγματικότητα όμως, και νομίζω ότι αυτό έχει αναδειχθεί και από τις συζητήσεις και από όλη την κουβέντα που έχει δεξαχθεί εδώ σήμερα, αναδεικνύεται η ανάγκη, οι δυνάμεις της μαχόμενης ριζοσπαστικής αντικαπιταλιστικής αριστεράς να συζητήσουν και για την παρέμβαση στις εκλογές και για την ανάγκη του να προκύψει μια λαϊκή εργατική αριστερή αντιπολίτευση μέσα και έξω από τη Βουλή, το οποίο νομίζω ότι είναι κοινός τόπος όλης της συζήτησης μέχρι τώρα. Πολύ περισσότερο όμως και για την επόμενη μέρα που τόσο έχει ανάγκη και η ίδια η αριστερά, αλλά κυρίως το κίνημα, η εργατική τάξη, ο λαός και η νεολαία. Νομίζω ότι το πεδίο στο οποίο διεξάγονται οι συγκεκριμένες εκλογές και στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς ορίζεται από το βάθεμα της κρίσης του συστήματος και από την προσπάθειά του και πάλι να την υπερβεί μέσα από την επίταση της και την ευάθμιση της επίθεσης στα εργατικά και λαϊκά δικαιώματα. Και νομίζω ότι στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια από το 19 και μετά το έχουμε ζήσει στο πετσί μας όλο αυτό. Εγώ νομίζω κωδικά ότι η τοποθέτηση που είχε κάνει ο σύντροφος ο Λεωνίδας ο Βαδιώτης μετά τις εκλογές του 19 κωδικοποιεί ακριβώς την κυβέρνηση που ζήσαμε, ότι είναι η πιο ταξικά συγκροτημένη κυβέρνηση για τα συμφέροντα των λίγων προφανώς από τη μεταπολίτευση και μετά. Και νομίζω ότι το βασικό επίδικο σε αυτές τις εκλογές είναι το να καταδικαστεί και να τσακιστεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα και καμιά φορά αυτό μπορεί να το υποτιμούμε στις πιο εσωτερικές συζητήσεις, ακριβώς επειδή δεν έχουμε κόσμο ο οποίος μπορεί να ταλαντεύεται για να στηρίξει τον ΣΥΡΙΖΑ για να πέσει η Νέα Δημοκρατία, αλλά έξω, στη μεγάλη εικόνα, στα μεγάλα κρατήρα υπάρχει όντως, και πιάστηκε αυτό από τις προηγούμενες παρεμβάσεις, πάρα πολλής κόσμος ο οποίος στην προσπάθειά του να πέσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μπαίνει στην λογική του να στηρίξει με ή χωρίς αυταπάτες το ΣΥΡΙΖΑ. Και νομίζω ότι εδώ όλη η συζήτηση η οποία έχει γίνει, κυρίως όχι για το κατά πόσο ήταν αποτυχημένη ή όχι η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση που ήταν, αλλά ότι στην πραγματικότητα παρουσιάζει ένα ακριβώς ίδιο μείγμα πολιτικής με αυτό της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο κωδικοποιείται σε τρεις βασικούς πυλώνες που νομίζω ότι είναι και οι βασικοί άξονες με τους οποίους η αστική τάξη προετοιμάζει την επόμενη μέρα, που είναι η πλήρης υποταγή στις δεσμεύσεις και στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρώ, η πλήρης πρόσδεση της χώρας στο άρμα του ΝΑΤΟ και η προσπάθεια μετακύλησης και πάλι του κόστους της κρίσης, στις πλάτες των εργαζομένων και της νεολαίας. Άρα από αυτή τη σκοπιά οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει την επόμενη της 21ης Μαΐου ή των μετέπειτα εκλογικών αναμετρήσεων μέχρι τη συγκρότηση ενός κυβερνητικού σχηματισμού, θα είναι μια κυβέρνηση η οποία θα έρθει να εφαρμόσει βαθιά αντεργατικές και αντιλαϊκές πολιτικές. Και άρα πράγματι αυτό το οποίο κρίνεται για τις δικές μας δυνάμεις το σήμερα είναι το αν θα μπορέσει να υπάρξει μια λαϊκή μαζική αντιπολίτευση και στην Βουλή και στους δρόμους την επόμενη μέρα, που θα μπορέσει όντως να ψηλαφίσει μια κατεύθυνση ρήξης και ανατροπής απέναντι σε αυτήν την επίθεση. Θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο περιγράφουμε, το οποίο κινείται κυρίως πάνω σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι η ανάγκη για τη μέγιστη δυνατή συγκέντρωση δυνάμεων σε όλα τα επίπεδα,
Και άρα αυτό άφεται και της κοινής δράσης των πολιτικών δυνάμεων στο επίπεδο του μαζικού κινήματος, στο οποίο νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια με αφορμή και την πανδημία ήταν κάτι στο οποίο τα πήγαμε αρκετά καλά. Δηλαδή πράγματι οι δυνάμεις του χώρου της μαχόμενης ριζοσπαστικής αντικαπιταλιστικής αριστεράς αναβάθμισαν την κοινή τους παρουσία και δράση γύρω από μια σειρά ζητημάτων για το περιβάλλον, για τα δημοκρατικά δικαιώματα, για την έμφυλη βία. Είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να τα κρατήσουμε. Και το δεύτερο σχέδιο είναι η δυνατότητα στο σήμερα του να μπορούν να υπάρχουν νίκες, να μπορούν να υπάρχουν κατακτήσεις. Δηλαδή ότι παρά τον αναπτυκτικό σχετισμό που επικρατεί, ότι μπορούν να υπάρξουν πέραν από την άμυνα απέναντι στην επίθεση που δεχόμαστε και εκείνες οι ρογμές στην επίθεση του αντιπάλου που θα ξημερώσουν καλύτερες μέρες, ας πούμε, για το κίνημα για να μπορέσουμε να αναμετρηθούμε με πιο ουσιαστικό και εν τέλει αποτελεσματικό τρόπο. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό στοιχείο το οποίο διαφοροποιεί το δυναμικό το οποίο συζητάμε σήμερα τόσο από τις δυνάμεις της ρεφορμιστικής αριστεράς όσο και από τις δυνάμεις της πλειοψηφίας της Ανταρσία και θα εξηγήσω τι εννοώ. Νομίζω ότι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος είναι η έλλειψη πίστης στις δυνάμεις αυτές ότι στο σήμερα μπορούμε να υπάρξουν νίκες. Αυτό από την πλευρά των δυνάμεων της ρεφορμιστικής αριστεράς μεταφράζεται ως μια αδυναμία στο σήμερα να κερδίσουμε έστω και μικρές αποσπάσεις, κατακτήσεις από την επίθεση του αντιπάλου και άρα γι' αυτό πάμε σε μια ενίσχυση των κομμάτων μας και σε έναν κοινοβουλευτικό δρόμο άμυνας επί της ουσίας και από την άλλη πλευρά μπορεί να μεταφράζεται ως μια κατεύθυνση ότι ακριβώς επειδή δεν μπορούν να υπάρξουν νίκες στο σήμερα όλοι ας πούμε αναβάλλονται για μετά την επανάσταση σε μια άλλη κοινωνία. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο μας διαφοροποιεί βαθιά. Η κουβέντα γύρω από τις εξελίξεις μετά το τραγικό συμβάν των ΤΕΠΟΝ είναι πάρα πολύ σημαντική. Οι δυνάμεις του ΚΚΕ δεν είναι απλά μια κλασική αντιπαράθεση που μπορεί να δώσαμε γύρω από το αν μπορούν να υπάρχουν σε αυτό το συσχετισμό δύναμη, σε αυτό το καπιταλιστικό κράτος εθνικές συγκοινωνίες. Δεν είναι μια αντιπαράθεση γύρω από αυτό. Ήταν στην πραγματικότητα μια σαφής προσπάθεια από την πλευρά του ΚΚΕ να αποδείξει ότι το αίτημα για κρατικοποίηση, εθνικοποίηση των συγκοινωνιών με δημοκρατικό, κοινωνικό και εργατικό έλεγχο είναι κάτι το οποίο είναι λάθος και κάτι το οποίο στην πραγματικότητα δεν παίχτηκε από την πλευρά του κινήματος και τελικά οδήγησε όντως σε ένα κίνημα το οποίο περισσότερο να μείνει στην ιστορία ως ένα κίνημα έκφρασης μεν της λαϊκής οργής αλλά χωρίς εκείνα τα αιτήματα που θα μπορούσαν να το κάνουν τακτικά επικίνδυνο και προοπτικά να μπορεί να είναι και αποτελεσματικό αφήνοντας και κάποιες παρακαταθήκες. Από αυτή τη σκοπιά θεωρούμε ότι η στήριξη με όρους συνεργασίας με το ΚΚΕ δεν μπορούσε να επιτελέσει τους όρους για μια άλλη ανασύνθεση του χώρου της μαχόμενης αριστεράς όπως συζητάμε. Πέραν του γεγονότος ότι οι οποιασδήποτε απευθύνσεις που έκανε ήταν για κατά μόνας συμπόρευση μαζί του και δεν άφηνε το περιθώριο για μια ισότιμη πολιτική και οργανωτική συνεργασία. Με διαφορετικό τρόπο, αλλά για εμάς με την ίδια κατάληξη, κάνουμε και την κριτική στο Μέρα 25. Παρότι θεωρούμε ότι υπάρχει αναγκαιότητα και δυνατότητα στο σήμερα για αναβαθμισμένη κοινή δράση σε επίπεδο κινήματος μαζί τους, όπως και με το ΚΚΕ, στην πραγματικότητα δεν τηρούνταν εκείνες οι προϋποθέσεις για μια ισότιμη πολιτική και οργανωτική συνεργασία η οποία όντως θα μπορούσε να εξυπηρετήσει το μεγάλο διακύβευμα που είναι η επόμενη μέρα της ανασυγκρότησης του χώρου της μαχούμενης ριζοσπαστικής και αντικαπιταλιστικής αριστεράς. Δεν είναι τυχαίο ότι η κριτική η οποία γίνεται από τη Νέα Δημοκρατία στο ΣΥΡΙΖΑ αφορά στην πραγματικότητα το εντός αγωγικών αριστερό παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ φωτογραφίζοντας τον Βαρουφάκη και την ενδεχόμενη συνεργασία κυβερνητικά μαζί του, κάτι το οποίο απεμπολεί κατευθείαν ο ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι έχουμε ξεκόψει με αυτό, αλλά δούμε για παράδειγμα ότι και το ίδιο το Μέρα 25 μέσω του Γιάννη του Βαρουφάκη ας πούμε δήλωνε την προηγούμενη εβδομάδα ότι κανένας δεν θα μας βγάλει από το ευρώ, αφήνοντας την πραγματικότητα έξω από τη συζήτηση ακόμα και το στοιχείο ενός ενδεχομένου ατυχήματος, το οποίο είναι κάτι το οποίο πάντα είναι με έναν τρόπο ανοιχτό. Στοιχεία δηλαδή τα οποία δεν ευνοούν τους όρους για μια πολιτική και εκλογική συνεργασία μαζί του στο σήμερα. Εμείς προσπαθήσαμε, είναι η αλήθεια, και νομίζω ότι δώσαμε με μια συνέπεια τη μάχη αυτή προκειμένου να μπορέσει αυτή η ανάγκη την οποία συζητάμε σήμερα
να μπορέσει να αποτυπωθεί και στις εκλογές μέσα από την ενωτική κίνηση για εκλογική συνεργασία η οποία συγκροτήθηκε πέρυσι το φθινόπωρο, και νομίζουμε ότι και η προσπάθεια αυτή έμεινε ημιτελής, αφενός επειδή και η κίνηση, ας πούμε, το βήμα που έκανε η μειοψηφία συντασία εκπροσωπούμενη από το ΣΕΚ και κάποιους ανέταρκτους και ανέταρκτες αγωνιστές και αγωνίστριες, ήταν ένα μισό βήμα, δεν έκανε την ολική ρήξη, αφετέρου επειδή και οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες από την ΛΑΕ επέλεξαν το δρόμο της Συμμαχίας για τη Ρήξη μέσα από το Μέρα 25. Προφανώς στη συζήτηση αυτή υπάρχει και η αναγκαία κριτική γύρω από την πλειοψηφία της Τσαντασία, η οποία ακολούθησε έναν δρόμο σεκταριστικό που δεν άφησε τα περιθώρια για εκλογική συνεργασία, βάζοντας το αντικαπιταλιστικό μεταβατικό πρόγραμμα με όρους προαπαιτουμένου του αποκλεισμού και όχι με όρους να ανοιχτούν δρόμοι για ρήξεις, συνεργασίες και για συνεργασίες και για ρήξεις πάνω σε αυτό. Και είναι μια κατάσταση η οποία τη βλέπουν και οι νεότεροι σύντροφοι και οι νεότερες συντρόφισσες, ας πούμε, και στα πανεπιστήμια με τα ΕΑΚ, η οποία δεν ξέρω πραγματικά, ας πούμε, και τι μπορεί να αφήσει στη συνέχεια. Για εμάς λοιπόν, γι' αυτό και τίθεται το ζήτημα ότι δεν επιλέγουμε να ταυτιστούμε εκλογικά με κανέναν από τους συνδυασμούς αυτούς, ωστόσο θεωρούμε ότι η στήριξη των κομμάτων, μορφωμάτων αυτών στις εκλογές είναι κάτι το οποίο και μπορεί να εξηγηθεί και σίγουρα δεν κόβει τους διάβλους επικοινωνίας για τη μεγάλη προσπάθεια που έχουμε να κάνουμε στο μέλλον. Θεωρούμε ωστόσο ότι δεν χρειάζεται και δεν πρέπει να υπάρξει καμία εκλογική ταύτιση, ακριβώς επειδή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις όπως προσπάθησα να περιγράψω και παραπάνω. Έχουμε μπροστά μας το μεγάλο ζήτημα της επόμενης μέρας, ένα ζήτημα το οποίο προσπαθήσαμε να το βάλουμε στην ατζέντα ήδη από το 2019, που συζητούσαμε για τη συγκρότηση του χώρου σε μια κατεύθυνση, ας πούμε, για μια λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη όπως εμφανιζόταν, την αυτοδύναμη κυβέρνηση Μητσοτάκη όπως εμφανιζόταν, και είναι ένα στοίχημα το οποίο το χάσαμε. Νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας κρίσιμα σταυροδρόμια. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές είναι κοντά και μακριά, αλλά είναι κάτι το οποίο άπτεται τη συζήτηση αυτής και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε, ας πούμε, με την δυνατότερη προσήλωση, ας πούμε, και να μπορέσουμε να όλα αυτά τα οποία συζητάμε σήμερα για την επόμενη μέρα να τα κάνουμε πράξη όντως την επόμενη μέρα. Κλείνοντας, επειδή όλοι λίγο πολύ οι προαλαλήσαντες και οι προαλαλήσασα αναφέρθηκαν στον Τρότσκι, ο Τρότσκι μεταξύ άλλων έλεγε ότι η ευθύνη γεννιέται όταν δεν λέμε έγκαιρα όχι. Εγώ νομίζω ότι σήμερα αυτό το οποίο βγαίνει είναι ότι πρέπει να πούμε έγκαιρα ναι και να μπορέσουμε να σηκώσουμε το γάντι της επόμενης μέρας. Όχι με όρους αυτοδικαίωσης της μίας ή της άλλης πολιτικής λογικής και κατεύθυνσης, αλλά να μπορέσουμε να ψηλαφίσουμε τους δρόμους για την ανασυγκρότηση και την ανασύνθεση, ας πούμε, της μαχόμενης ροσπαστικής αριστεράς για τις μάχες που έρχονται. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ τον σύντροφο τον Πάνο τον Καλαβάνο. Το λόγο τώρα έχει ο σύντροφος ο Ανδρέας ο Παγιάτσος από τη Σοσιαλιστική Διευθυντική Οργάνωση Ξεκίνημα. Το κάνω λίγο έτσι για το φως. Αν κάθεσαι εγώ. Εμείς που φοράμε γυαλιά, πρέπει να δεχόμαστε. Καλησπέρα και από μένα, συντρόφισσες και σύντροφοι. Να ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση, αλλά πέρα από το να πω ότι αυτή είναι μια σημαντική συζήτηση. Αναφέρθηκε από τους εισηγητές, να το τονίσω και εγώ, υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός οργανώσεων που έχουν παρόμοια θέση σε αυτές τις εκλογές. Αυτό είναι σημαντικό και συμβαίνει για πρώτη φορά. Συγγνώμη, μισό λεπτό να βάλω το χρονόμετρο. Είναι λοιπόν σημαντικό το ότι υπάρχει συμφωνία από τόσες οργανώσεις
Και η ελπίδα μας είναι ότι δεν θα μείνουμε σε αυτή την συζήτηση. Ότι θα συνεχίσουμε και μετά. Εμείς λέμε καθαρά ότι σαν ξεκίνημα θεωρούμε ότι χρειάζεται, αντικειμενικά δηλαδή είναι απαραίτητο, να υπάρξει συγκρότηση ενός εναλλακτικού αντικαπιταλιστικού πόλου. Η αριστερά όπως υπάρχει σήμερα δεν επαρκεί. Χρειάζεται ένας νέος πόλος, πρέπει να είναι της αντικαπιταλιστικής αριστεράς, πρέπει να έχει χαρακτηριστικά όπως αυτά που θέλω να περιγράψω σε συνέχεια. Υπάρχει πολύ μεγάλη συμφωνία με τους εισηγητές. Να το τονίσω και αυτό, δηλαδή όχι μόνο στο θέμα των εκλογών, αλλά στην συνολική ανάλυση η οποία υπάρχει. Και ασφαλώς δεν υπάρχει ο χρόνος για να πιαστούν όλες οι πτυχές. Να πω όμως ότι ένα από τα σημεία τα οποία έχουμε μπροστά μας είναι να καταλάβουμε γιατί πολλοί κόσμος θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, παρόλο που βρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ, και την ίδια στιγμή, την ίδια στιγμή που το αναγνωρίζουμε αυτό, να προσπαθούμε να εξηγούμε σε αυτόν τον κόσμο ότι είναι λάθος αυτή η επιλογή. Να εξηγούμε δηλαδή τα χαρακτηριστικά, τα οργανικά αυτού του κόμματος, πώς έχει μεταξελθεί, πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή, αλλά πάνω απ' όλα να εξηγούμε ότι αυτή η συζήτηση δεν έχει να κάνει με προθέσεις. Η αδυναμία δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ να προσφέρει οποιαδήποτε σοβαρή μεταρρύθμιση υπέρ των εργατικών λαϊκών στρωμάτων, αν τύχει να πάρει την διακυβέρνηση μαζί με το ΠΑΣΟΚ, δεν έχει να κάνει με τις προθέσεις τους. Έχει να κάνει με την κρίση στην οποία βρίσκεται το σύστημα. Ο καπιταλισμός σήμερα δηλαδή δεν αφήνει περιθώρια για μεταρρυθμίσεις. Εκεί είναι το θέμα. Η κρίση είναι πολύ βαθιά, δεν είναι μόνο ελληνική, δεν είναι μόνο του χώρου μας, είναι διεθνής, βλέπουμε τα δόντια της, δεν έχω χρόνο να το αναπτύξω, είναι πολύπλευρη, είναι πολυεπίπεδη, είναι πολύ βαθιά και δεν αφορά τα επόμενα χρόνια. Δεν αφορά την δεκαετία που διανύουμε. Οι αστείοι, τα επιτελεία του κεφαλαίου διεθνώς, έχουν ανακαλύψει ένα καινούριο όρο για να περιγράψουν το τι έρχεται. Το ονομάζουν πολυκρίση, αλλά στα αγγλικά με την έκφραση polycrisis. Έπρεπε να βρουν καινούριο όρο δηλαδή για να πούν ότι έχουμε μια κρίση η οποία είναι σε όλα τα επίπεδα. Οικονομικό, κοινωνικό, γεωπολιτικό, περιβαλλοντικό, πόλεμοι, φτώχεια, ανεργία, πείνα. Χωρίς προοπτική διεξόδου. Υπάρχουν αναλύσει πολύ σοβαρά επιτελεία του κεφαλαίου διεθνώς, που μιλούν ότι για τα επόμενα 50 χρόνια θα έχουμε διαρκώς πτωτικούς ρυθμούς ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας και ιδιαίτερα των αναπτυγμένων καπιταλιστικών χωρών. Από αυτό μπορούμε να βγάλουμε πάρα πολλά συμπεράσματα, πού πάει το σύστημα, ότι ο όρος σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα δεν είναι καμία υπερβολή και τα δικά μας βέβαια καθήκοντα, δεδομένου ότι κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη και αν έχουν μεγάλη πλειοψηφία στην Βουλή, δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα γιατί θα εφαρμόσουν τις απαιτήσεις του κεφαλαίου. Η ελπίδα επομένως υπάρχει στα κινήματα. Μόνο μέσα από την κινητοποίηση του εργατικού λαϊκού παράγοντα μπορεί να αποσπαστούν μεταρρυθμίσεις. Και αυτό έχει να κάνει με τη δύναμη της αριστεράς. Και με αυτή την έννοια η ψήφος στην αριστερά έχει σημασία, γιατί αν μπορέσει να βγει ενισχυμένη αριστερά με όλα τα στραβά που τη χαρακτηρίζουν, και είναι πάρα πολλά, τα έχουν αναφέρει οι μιλητές, δεν θέλω να τα επαναλάβω, μια ενισχυμένη αριστερά θα ενισχύσει τις αντοχές και τις διεκδικήσεις των κινημάτων. Και αυτό πρέπει να απασχολεί εμάς είναι καταρχήν αυτό. Δεν μπορούμε να επιλέξουμε ένα κόμμα της αριστεράς για να το προτείνουμε, όπως και οι άλλες οργανώσεις που συζητάμε εδώ πέρα, γιατί έχουν όλες οι συνιστώσεις αριστεράς, δηλαδή και το ΚΚΕ, το Ιστορικό Κόμμα και το ΜΕΡΑ, το καινούριο μόρφωμα και η Ανταρσία, έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα, τα οποία εμείς θα θέλαμε να περιγράψουμε ως εξής. Κανένα από αυτά δεν υπόσχεται ότι έχει τον τρόπο, την μέθοδο, τη δυνατότητα να καλύψει το κενό της αριστεράς, το οποίο είναι τεράστιο. Και δεν είναι ελληνικό, είναι διεθνές. Το καθήκον αυτό, ή αν θέλετε η ελπίδα για την κάλυψη αυτού του καθήκοντος, βρίσκεται στην αντικαπιταλιστική αριστερά κατά τη μόνη μας, δηλαδή σε εμάς. Και έχουμε ευθύνη εμείς να καθίσουμε, να μελετήσουμε σοβαρά την ιστορική διαδρομή όλων μας, της αριστεράς συνολικά στην Ελλάδα, να αντλήσουμε από τα διεθνή παραδείγματα, όπως έχει ήδη αναφερθεί, για να δούμε πώς προχωράμε. Και ίσως πρέπει να ξεκινήσουμε από κάποια πολύ βασικά, δηλαδή γιατί είμαστε εδώ. Το οποίο σημαίνει δηλαδή εμείς τι αριστερά θέλουμε να φτιάξουμε.
Εμείς που μιλούμε στο όνομα του μαρξισμού, του σοσιαλισμού και της επανάστασης, έχουμε καθήκον να φτιάξουμε την επαναστατική αριστερά, τον επαναστατικό πόλο, με προοπτικές μαζικότητας όμως. Γιατί οι επαναστατικές οργανώσεις που βρίσκονται και περιορίζουν τα μεγέθη τους σε μερικά δωμάτια, υπάρχουν πάρα πολλές, χωρίς όμως να έχουν καμία προοπτική για το μέλλον. Επομένως θέλουμε να χτίσουμε μια μαζική επαναστατική αριστερά. Μαζική επαναστατική αριστερά. Το δεύτερο είναι ότι αυτό πάει χέρι-χέρι με τη σύνδεση με τα κινήματα και με τη ανάληψη πρωτοβουλειών για ευρύτερους αριστερούς σχηματισμούς σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των κινημάτων που θα συμβάλλουν στην ένταση της ταξικής πάλης, ιδιαίτερα σε μια εποχή που οι ηγεσίες των συνδικάτων έχουν ξεπολυθεί ολοκληρωτικά. Το πρώτο καθήκον ονομάζεται χτίσιμο του επαναστατικού κόμματος ή χτίσιμο της μαζικής επαναστατικής αριστεράς. Το δεύτερο καθήκον ονομάζεται ενιαίο μέτωπο, το οποίο για μας είναι εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο, χαρακτηριστικό μιας επαναστατικής πολιτικής, χωρίς το οποίο δεν μπορεί να υπάρξει προοπτική. Το χτίσιμο του επαναστατικού πόλου, παράλληλα με τις ενιαιομετωπικές τακτικές, με το ενιαίο μέτωπο, είναι δύο διακριτά καθήκοντα, αλλά τα οποία την ίδια στιγμή έχουν μια τεράστια αλληλεπίδραση μεταξύ τους, είναι άρρηκτα δεμένα, το ένα, η επιτυχία του ενός εξαρτάται από την επιτυχία του άλλου. Υπάρχει ένα μόνιμο λάθος στην ελληνική αριστερά, στην ελληνική εξωκοινωνική αριστερά, για την πλειοψηφία της μιλώ, με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στην Ανταρσία, αλλά όχι μόνο στην Ανταρσία. Στην ουσία είναι η απόρριψη του ενιαίου μετώπου. Είναι η αντίληψη ότι από τη στιγμή που κατακτήσουμε κάποιους ελάχιστους αριθμούς, σαν αντικαπιταλιστική ή επαναστατική αριστερά, πρέπει να κρατάμε τις δυνάμεις μας αποστειωμένες, μακριά από την επαφή με τον ρεφορμισμό, γιατί αν υπάρχει σχέση με ρεφορμιστικά κινήματα, κόμματα και ούτω καθεξής, δηλαδή με δυνάμεις οι οποίες δεν είναι επαναστατικές, με τις οποίες διαφωνούμε πολιτικά ή ιδεολογικά, αυτό κατά κάποιο τρόπο θα βλάψει τους επαναστατικούς στόχους και τις επιδιώξεις μας. Αυτό είναι ένα τραγικό λάθος. Και οι δυνάμεις οι οποίες στη χώρα της εξωκοινωνικής αριστεράς έχουν την αντίληψη ότι η δουλειά της επαναστατικής αριστεράς είναι να φωνάει συνέχεια επανάσταση και να μην έχει καμία σχέση με την έννοια της τακτικής ή της μεθοδολογίας, θα λέγαμε, του ενιαίου μετώπου προς κινήματα, σχήματα, κόμματα με τα οποία υπάρχει διαφωνία, δηλαδή προς τους ρεφορμιστές, προς ρεφορμαστικά σχήματα, είναι εντελώς λαθεμένη. Απλά να θυμίσω ότι χωρίς την τακτική του ενιαίου μετώπου δεν θα νικούσε η Οκτωβριανή Επανάσταση. Η τακτική του ενιαίου μετώπου ακολουθήθηκε για τις δύο δεκαετίες, τα 15 χρόνια που προηγήθηκαν της Οκτωβριανής Επανάστασης, τον Οκτώβριο του 17, από τους Μπολσεβίκους προς τους Μενσεβίκους, με διάφορες μορφές, γιατί η τακτική του ενιαίου μετώπου έχει πολλές μορφές που μπορεί να πάρει. Αλλά να θυμίσω επίσης ότι τα τέσσερα πρώτα συνέδρια της Κομμουνιστικής Διεθνούς, ιδιαίτερα το τρίτο και το τέταρτο, είναι τόσο ξεκάθαρο στο θέμα της αναγκαιότητας του ενιαίου μετώπου για να μπορέσουν οι επαναστάτες να μαζικοποιηθούν τελικά, που μας κάνει πραγματική εντύπωση πως δεν μπορεί να το δει αυτό το θέμα ένα τόσο μεγάλο κομμάτι της εξωκοινωνιστικής αριστεράς. Το περασμένο φθινόπωρο πάρθηκε μια σημαντική πρωτοβουλία στην οποία αναφέρθηκε ήδη ο προηγούμενος ομιλητής, για μια προσπάθεια συσπήρωσης της μεγάλης πλειοψηφίας των οργανώσεων της εξωκοινωνιστικής αριστεράς. Αυτή η πρωτοβουλία την έφυγε στον αέρα από το βέτο το οποίο άσκησε η πλειοψηφία της Ανταρσίας. Ήταν ένα πολύ σοβαρό πισωγύρισμα στην προσπάθεια, το οποίο δείχνει ότι το πρόβλημα είναι βαθιά ριζωμένο στην Ανταρσία, γιατί εδώ δεν μιλάγαμε για συνεργασία με ρεφορμιστικές δυνάμεις κάποιου είδους. Μιλάγαμε για συνεργασία με δυνάμεις της εξωκοινωνιστικής αριστεράς. Και οι διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα σε αυτές τις δυνάμεις που τελικά εμπόδισαν
να προχωρήσει το εγχείρημα του περασμένου φθινοπόρου. Υπάρχουν σε άλλες οργανώσεις που είναι ενιαίες και δεν διακυβεύεται η ενότητά τους, δεν οδηγούνται σε διάσπαση δηλαδή, παρότι έχουν τέτοιες διαφορές, και υπάρχουν σε πολύ πιο ξυμένη μορφή από ότι στην Ελλάδα, στις ελληνικές οργανώσεις, στο εξωτερικό σε άλλα ενωτικά σχήματα. Όπως είναι το ΦΙΤ στην Αργεντινή, όπου σκοτώνονται για παράδειγμα στο θέμα του πολέμου μεταξύ τους, αλλά κρατάνε το ενιαίο μετωπικό σχήμα και δίνουν μια προοπτική στην Αργεντινή κοινωνία. Ξέρουμε όλοι ότι το ΦΙΤ έχει πάρει στις τελευταίες εκλογές ένα 6%, πάρα πολύ σημαντικό ποσοστό. Τη στιγμή σε αναλογία πληθυσμού, το πιο μαζικό σχήμα της εξωτερικής αριστεράς. Τελειώνει ο χρόνος, οπότε θέλω να πάω κατευθείαν στα τελευταία σημεία. Στο τελευταίο σημείο, που είναι αυτό που ανάφερα στην αρχή, χρειάζεται κατά τη γνώμη μας ένας άλλος πόλος. Χρειάζεται δυνάμεις που έχουν την αντίληψη ότι χρειάζεται άλλος πόλος να πάρουν πρωτοβουλίες. Ας είναι μικρές, ας είναι υπομονετικές, δηλαδή να μην βιαστούμε, να πάμε σιγά σιγά, βήμα-βήμα, μικρό αλλά σταθερό, αλλά να στοχεύουμε σε ένα πόλο. Στο βαθμό στον οποίο αυτό μπορεί να επιτευχθεί, είναι σίγουρο πως θα έχει αντανάκλαση σε άλλες δυνάμεις. Μπορεί να λειτουργήσει ακόμα και καταλυτικά. Δυνάμεις όπως εξελίξει, χώροι όπως είναι η Ανταρσία, χώροι όπως είναι το Μέρα, που είναι πιο ρευστό από ότι είναι η Ανταρσία και το Κουκουέ. Τα βασικά σημεία που εμείς θα βλέπαμε, θα λέγαμε ότι χρειάζονται για να κάνουμε αυτό το βήμα, είναι πρώτον να ξεκαθαρίσουμε τη φυσιογνωμία. Ότι θέλουμε ένα πόλο της πλαστικής αριστεράς που να έχει στόχο στρατηγικό την κοινωνική ανατροπή. Μια εναλλακτική σοσιαλιστική κοινωνία ή κομμουνιστική όπως την ονομάσουμε, με εργατική δημοκρατία όμως. Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν έχουμε πάρει εδώ σε νεσταλληνικές παραδόσεις. Με την κατανόηση, δεύτερο σημείο, ότι δεν μπορεί να υπάρχει συμφωνία σε όλα τα ζητήματα. Ότι θα υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ μας, αλλά γι' αυτό η λειτουργία πρέπει να έχει ομοσπονδιακά χαρακτηριστικά και να έχει αυτονομία των οργανώσεων. Τρίτο, να έχουμε ένα καθαρά αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα το οποίο να συνδέει τις καθημερινές ανάγκες, τα μικρά ζητήματα, τους καθημερινούς μικρούς αγώνες με τους μεγάλους αγώνες και με την προοπτική της κοινωνικής ανατροπής, της αντικαπιταλιστικής ανατροπής. Ένα μεταβατικό δηλαδή πρόγραμμα. Τέταρτο, να υιοθετούμε την τακτική του ενιαίου μετώπου, δηλαδή να είμαστε ανοιχτοί, θετικοί, όχι απλά να είμαστε ανοιχτοί που να αποδεχόμαστε, να επιδιώκουμε τη συνεργασία με δυνάμεις τις οποίες δεν συμφωνούμε, θεωρητικά και ιδεολογικά και πολιτικά, στα σημεία στα οποία συμφωνούμε, δηλαδή στη δράση, για να αναπτυχθούν τα κινήματα. Και τέλος, να υπάρχει ισοτιμία και να μην υπάρχουν καπελώματα. Αν υπάρχουν πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση, εμείς σαν ξεκίνημα θα ανταποκριθούμε αμέσως και πάρα πολύ θετικά. Ευχαριστούμε και τον σύντροφο τον Ανδρέα. Το λόγο έχει συντρόφισσα η Δήμητρα Ρομποτή από την αναμέτρηση. Καλησπέρα και από μένα σε όλες και όλους. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, χαίρομαι που γίνεται αυτή η εκδήλωση, γιατί στην πραγματικότητα εκφράζει ένα ερώτημα που έχουν πολλές και πολλοί εδώ μέσα. Τι θα ψηφίσουμε? Έρχονται λοιπόν οι εκλογές στις 21 Μαΐου. Και εγώ θέλω εδώ πέρα να ξεκινήσουμε με το να θυμηθούμε λιγάκι πώς ξεκίνησε αυτή η τετραετία. Δηλαδή, πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας, που όλοι ξέρουμε ας πούμε, τι συνέβη κατά τη διάρκεια της, είχαμε αντιμετωπίσει μια προσφυγική κρίση ας πούμε, στο τείχος του Εύρου. Βλέπουμε λοιπόν μια ξεκάθαρα αναφιλελεύθερη πολιτική. Μ' άρεσε πάρα πολύ όπως το είπε ο Νίκος Γιαννόπουλος, ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει μια κυβέρνηση να παίρνει τόσο ξεκάθαρα και να υιοθετεί τόσο ξεκάθαρα και τόσο ξεδιάντροπα την πολιτική του κεφαλαίου. Από την οικοδόμηση του αφηγήματος του εξωτερικού εχθρού, με αποτέλεσμα προφανώς και με στόχευση να ενισχυθεί η πρόσδεσή μας περαιτέρω στο ΝΑΤΟ με την αποστολή πολεμικού υλικού κατά τη διάρκεια του πολέμου, για παράδειγμα, μέχρι την εξουθένωση των οικονομικά ασθενέστερων στρωμάτων με την ακρίβεια και με μια ικτρά ανεπαρκή επιδοματική πολιτική που προέτασε μέσω των διάφορων επιδομάτων των ΠΑΣ κτλ. Προφανώς δεν είμαστε εδώ πέρα να παριθμίσουμε τα έργα και η μέρα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι τα έχουμε ζήσει στο πετσί μας
Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι κάνουμε μια κουβέντα, πώς το λένε, θεωρητική. Κάνουμε μια κουβέντα γιατί ακριβώς βρισκόμαστε στις τάξεις εκείνες, των από κάτω, του κόσμου της εργασίας, που θέλουμε να ανατρέψουμε μια τέτοια πολιτική. Και επειδή καταλαβαίνουμε ότι δεν μας παίρνει να χάσουμε άλλες θέσεις μάχης στον ταξικό σχετισμό δύναμης, ο οποίος συνεχώς φταίνει προς τα κάτω και, πώς το λένε, και γέρνει ενάντια στις δυνάμεις που εμείς υποστηρίζουμε, εκπροσωπούμε και ανήκουμε. Άρα, υπό αυτό το πρίσμα, λοιπόν, ποια είναι η θέση μας σε αυτές τις εκλογές? Η θέση μας, λοιπόν, σε αυτές τις εκλογές σίγουρα είναι στην αριστερά, είναι στην αντιπολίτευση. Σίγουρα προσπαθήσαμε καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας, να εξασφαλίσουμε καλύτερες θέσεις μάχης, να κάνουμε, ας πούμε, να υιοθετήσουμε, ας πούμε, αμυντικές θέσεις για να διατηρήσουμε τα μέχρι τώρα κεκτημένα μας, καθώς ξεκάθαρη στόχευση της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας ήταν το να τελειώνουμε με τα κεκτημένα της μεταπολίτευσης κ.ο.κ. Εννοώντας προφανώς το να τελειώνουμε με οτιδήποτε, με οποιοδήποτε ψήγμα δημοκρατίας μέχρι στιγμής είχε απομείνει και με το να αποκλείσουμε και τον ίδιο το λιακό παράγοντα και τις δομές από την παρέμβαση στον τρόπο με τον οποίο ασκείται η εξουσία. Πλήρης αποκλεισμός. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε και μια σειρά από σκάνδαλα, μια σειρά από αυθαιρεσίες και στην πραγματικότητα μια κυβέρνηση που κάνει ό,τι θέλει σε βάρος του κόσμου της εργασίας. Σε αυτό το σημείο έχει νόημα να πούμε ότι προφανώς και αντιλαμβανόμαστε την αναγκαιότητα του να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτή η διακυβέρνηση πρέπει να λήξει όμως. Το ζήτημα είναι ότι επίσης αντιλαμβανόμαστε και νομίζω ότι αυτό έγινε πολύ έντονα αντιληπτό την τελευταία διάρκεια με το έγκλημα που τελέστηκε στα ΤΕΜΠΗ, ότι η νεοφιλελεύθερη πολιτική συνολικότερα είναι ο μεγάλος υπαίτιος για τον οποίο ζούμε από τείχη και για τον οποίο ζούμε για να δουλεύουμε και για τον οποίο στην πραγματικότητα μεγάλα κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας βρίσκονται στο όριο. Οπότε σίγουρα δεν μπορούμε να επικροτήσουμε μια πολιτική η οποία στην πραγματικότητα είναι και με τον αστυφύλακα και με τον χωροφύλακα, η οποία, ας πούμε, εν ολίγης επιχειρεί να φέρει 2-3 μεταρρυθμίσεις, οι οποίες όμως τη φτώχεια, ας πούμε, δεν θα την καταπολεμήσουν. Οι οποίες δεν θα την καταπολεμήσουν τη φτώχεια, οι οποίες δεν θα είναι δραστικές, οι οποίες δεν θα είναι ριζικές, οι οποίες στην πραγματικότητα αποτελούν ένα προεκλογικό επικοινωνιακό παιχνίδι, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιο ΣΥΡΙΖΑ με ποια συμφέροντα συντάσσεται. Οπότε, λοιπόν, ναι, ψηφίζουμε αριστερά, ψηφίζουμε αντιπολίτευση. Το ζήτημα είναι όμως ότι μετά από τις εκλογές, τι θα κάνουμε και πού θα είμαστε και τι σχέδιο θα βάλουμε μπροστά να υλοποιήσουμε. Προφανώς βρισκόμαστε εδώ και γνωριζόμαστε μεταξύ μας, γιατί είμαστε εκείνες και εκείνοι που έχουμε βρεθεί δίπλα-δίπλα στις πορείες, ενάντια, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην πανεπιστημιακή αστυνομία, ενάντια στο να αφήσουν απεργούς πείνας να πεθάνουν, ενάντια σε μια σκληρή πολιτική η οποία υιοθετεί την καταστολή σαν εργαλείο, αλλά και σαν ιδεολογικό χνάρι, προκειμένου να πείσει τους από τα κάτω ότι δεν μπορείτε να ανατρέψετε το τρένο της ανάπτυξης του νεοφιλελευθερισμού που έρχεται και θα πέσει πάνω στα κεφάλια σας. Όμως, εμείς σημασία έχει να μπορέσουμε να δούμε πάνω σε ποιες διαιρετικές τομές πρέπει να πατήσουμε και ποια είναι εκείνα τα σημεία τα οποία πραγματικά θα κάνουν τον λαό να ζήσει καλύτερα. Και πάνω σε αυτά όλοι μαζί να δουλέψουμε και όλοι μαζί να συσπηρωθούμε. Η ακρίβεια, για παράδειγμα, όπως αντίστοιχα και ο νόμος Χατζηδάκη στα εργασιακά, οι ιδιωτικοποιήσεις, όλα αυτά είναι μια σειρά από νεοφιλελεύθερες τομές, οι οποίες αν δεν τις εμποδίσουμε θα έρθουν για να μείνουν. Και το να τις εμποδίσουμε έχει κοινωνικό πρόσημο και πολιτικό πρόσημο. Εμείς, λοιπόν, ως οργάνωση αναγνώσαμε αυτή την ανάγκη να ενώσουμε τον κόσμο των αγώνων και να τον εκπροσωπήσουμε πολιτικά και γι' αυτό το λόγο συμμετείχαμε ενεργά και προσπαθήσαμε να οργανώσουμε την πρωτοβουλία που πάρθηκε στο στούντιο το φθινόπωρο. Μπορεί αυτή η πρωτοβουλία να μην προχώρησε. Παρ' όλα αυτά, η ανασύνθεση του πολιτικού υποκειμένου είναι κάτι το οποίο είναι ένα ερώτημα που πολύ καιρό μας απασχολεί και το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να κοιτάξουμε κατάματα. Γιατί μιλάμε για τις δυνάμεις που κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Μητσοτάκη
προσπάθησαν με τις δυνάμεις που έχουν να σηκώσουν το γάντι και να αντισταθούν απέναντι σε αυτό, και ήταν και εκείνες οι δυνάμεις οι οποίες δεν το προσπάθησαν μέσω του κοινοβουλευτικού δρόμου αποκλειστικά, αλλά κυρίως μέσω του δρόμου της ρήξης, του πεζοδρομίου, των μαζικών, ας πούμε, πορειών, των μαζικών διαδηλώσεων και ούτω καθεξής. Άρα, πιστεύουμε ότι οι δυνάμεις αυτές, οι οποίες συσπηρώθηκαν στον δρόμο και προσπάθησαν να κάνουν αυτό που λέμε αντιπολίτευση στον δρόμο, θα έπρεπε και πρέπει να συσπηρωθούν και πολιτικά πάνω στα αιτήματα τα οποία στη συγκυρία έρχονται να αποτελέσουν διαιρετική τομή για τον ελληνικό κοινωνικό σχηματισμό. Για παράδειγμα, στις συζητήσεις που έγιναν στις διαδικασίες και στην ίδια, ας πούμε, την εκδήλωση που έγινε στο στούντιο, ακούστηκαν πολλά, αλλά υπήρχαν πράγματα στα οποία όλοι και όλες συνηγορούσαμε. Όπως είναι το ότι πρέπει αυτή τη στιγμή, εδώ και τώρα π.χ., να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, να μπει πλαφόν στις τιμές των προϊόντων, να αυξηθούν οι μισθοί πάνω από τον πληθωρισμό για να καλύπτουν τις ανάγκες του εργαζόμενου κόσμου. Να αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά και να μην ξεχνάμε τη φασιστική απειλή. Να κινηθούμε ενάντια στο σεξισμό και να ενισχύσουμε τις φεμινιστικές ομάδες, ας πούμε, και την πάλι ενάντια στο σεξισμό μέσα και έξω στους χώρους δουλειάς. Την ανάγκη να δούμε σοβαρά το προσφυγικό. Την ανάγκη να αποδεσμευτούμε από το ΝΑΤΟ ή να, τουλάχιστον να δούμε, ας πούμε, μια αντιπολεμική πρωτοβουλία. Όλα αυτά απασχόλησαν όλες τις δυνάμεις που συμμετείχαν στο στούντιο και γι' αυτό το λόγο και εμείς πιστεύουμε ότι ναι, σε άμεσα υλικά αιτήματα, τα οποία όμως ναι, αποτελούν βήματα ρήξης, όπως για παράδειγμα αρθρώθηκε το αίτημα για τις κρατικοποιήσεις. Για πολύ συγκεκριμένους λόγους το ΚΚΕ δεν υιοθετεί αυτό το αίτημα, και αυτό είναι ακριβώς ότι, επειδή μας το έλεγε και στο Sporting που έχουμε πάει να παρέμβουμε κτλ, ότι στην πραγματικότητα σε ποιο κράτος θα πάτε να κρατικοποιήσετε τους σιδηρόδρομους. Πρέπει παρόλα αυτά όμως εμείς να κινούμαστε αντίρροπα σε μια τάση ιδιωτικοποιήσεων, οι οποίες στην πραγματικότητα μετακυλίουν και το κόστος των δημοσίων αγαθών στο λαό, ας πούμε, ξέρω, και στην πληττόμενη κοινωνική πλειοψηφία, αλλά ταυτόχρονα διατηρούν το δημόσιο χαρακτήρα και δεν βάζουν τις ζωές μας στα ζάρια. Ναι, γι' αυτό το λόγο κιόλας, για παράδειγμα, πρέπει να υιοθετούμε τέτοια αιτήματα και πρέπει να επεξεργαστούμε την επόμενη μέρα των εκλογών τέτοια αιτήματα. Είναι λοιπόν σημαντικό οι δυνάμεις οι οποίες συνηθίζουμε να αποκαλούμε ως εξωκοινοβουλευτική αριστερά ή εκτός των τυχών αριστερά, και έχουμε βρει κι άλλο, ή αντικαπιταλιστική αριστερά, και έχουμε βρει κι άλλα ονόματα, αλλά όλες και όλοι ξέρουμε ποιες είμαστε, να συσπηρωθούν και να αντιληφθούν ότι στην πραγματικότητα χρειαζόμαστε μία αριστερά η οποία να είναι αντικαπιταλιστική στις πράξεις, όχι μόνο στα λόγια, όχι να κλείνει τον καπιταλισμό σε κάθε κλίση των αρχαίων ελληνικών, αλλά αντίθετα να μπορεί να υιοθετεί ρηξιακά αιτήματα στο τώρα, τα οποία να τα συνδέει με την οικοδόμηση μιας άλλης κοινωνίας. Επίσης, σε αυτή τη διαδικασία δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι εκλογές δεν είναι μόνο βουλευτικές, είναι και αυτοδιοικητικές. Και γι' αυτό το λόγο, για παράδειγμα, έχει σημασία να πούμε ότι ενισχύουμε και προσπαθούμε να, να αυξήσουμε τη συμμετοχή των ριζοσπαστικών σχημάτων και συνδυασμών στις γειτονιές πανελλαδικά, στους δήμους πανελλαδικά, γιατί ακριβώς και στους δήμους έχουν περάσει μια σειρά από αντιλαϊκά μέτρα, όπως για παράδειγμα το νομοσχέδιο Βορύδη. Έχουν γίνει μια σειρά από τομές, οι κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων είμαστε τρανοί μάρτυρες αυτών των γεγονότων και παλεύοντας. Οπότε σε κάθε περίπτωση έχουμε μάχες να δώσουμε, δεν τελειώνουν όλες τις εκλογές. Αυτό που όμως πρέπει να δούμε εμείς είναι ότι χρειαζόμαστε μια αριστερά η οποία να εκπροσωπεί τους ανθρώπους των κινημάτων, να βρίσκεται μέσα σε αυτά και όχι να συνομιλεί να μιλά εξ ονόματός τους, να μπορεί να συνενώνει από το αντιφασιστικό, το αντισεξιστικό, το εργατικό, και σε αυτή την κατεύθυνση τα εργατικά εγώ έχω να πω πράγματα, γιατί φτιάξαμε τη μάχη με πολλές και πολλούς από εδώ, και είναι ένα εγχείρημα το οποίο επιθυμεί, πέρα από το να δώσει τέλος στην πολυδιάσπαση, ας πούμε, των εργατικών σχημάτων, επιθυμεί στην πραγματικότητα. Είμαι στα 10, ωραία.
επιθυμεί στην πραγματικότητα να συμβάλλει ουσιαστικά στο να ξαναδοθεί νόημα στη συμμετοχή στα σωματεία και να κάνει τα σωματεία τα πρωτοβάθμια κέντρα αλληλεγγύης και αγώνα. Πέρα από το να παλέψει κεντρικού τύπου εχμές, όπως η αντίσταση στον νόμο Χατζηδάκη, το φακέλο μας συνδικαλιστών και ούτω καθεξής. Να μην κουράσω. Εν ολίγης, ψηφίζουμε αριστερά, ψηφίζουμε αντιπολίτευση, όμως κοιτάμε την αυριανή μέρα. Και στην αυριανή μέρα έχει τεράστια σημασία όλες και όλοι να πούμε ότι χρειαζόμαστε μια αριστερά, την οποία κανένας και καμία από εμάς δεν θα την ψηφίζει με τη λογική του μη χειρών βέλτιστον. Αυτά τα λίγα από μένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντρόφισσα τη Δήμητρα. Έχει ζητήσει το λόγο να παρέμβει η συντρόφισσα Βασιλική Αθανασοπούλου από την Λαϊκή Ενότητα Ανυπότακτη Αριστερά. Μετά από αυτή την τοποθέτηση θα υπάρξει κάποιος χώρος και χρόνος για να υπάρξουν και άλλες τοποθετήσεις. Καλό είναι όσοι και όσες θα θέλατε να πάρετε το λόγο να μου το πείτε. Να βάλω το χρονομετρό μου. Ναι, να μου το δείξει, να μου το δείξει και στο 6-7. Καλησπέρα και από εμάς. Συγχαρητήρια για την εκδήλωση και την πρωτοβουλία την οποία πήρατε. Πάντα είναι χρήσιμος ο πολιτικός διάλογος μέσα στην αριστερά. Κατά την άποψή μας, το έγκλημα στα Τέμπη ήταν μια στιγμή που διαμόρφωσε ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις. Ήταν μια στιγμή που λειτουργήσε αποκαλυπτικά για τις πολιτικές και αυτής της κυβέρνησης αλλά και όλων των υπόλοιπων μνημονιακών κυβερνήσεων που υλοποίησαν την ίδια πολιτική. Ένα χαρακτηριστικό εμείς θα θέλαμε να βάλουμε, νομίζω αναφέρθηκε και από προηγούμενους ομιλητές, το γεγονός ότι σε αυτές τις κινητοποιήσεις ήταν οι μαζικότερες από το 2012 με εξαίρεση το 2015, με ένα κρίσιμο όμως στοιχείο. Δεν συμμετείχε μόνο το πολιτικοποιημένο προσωπικό της αριστεράς ή επιμέρους κατηγορίες εργαζομένων, συμμετείχαν πλατιά μαζικά λαϊκά στρώματα που εκδήλωσαν με τον πιο έντονο τρόπο την αντίδρασή τους στην μνημονιακή πολιτική, οποιαδήποτε έκφανση και αυτή πήρε. Ήταν ένα μήνυμα που προκάλεσε πολιτική φθορά στην κυβέρνηση, κλώνησε την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, ταυτόχρονα όμως ήταν και ένα μήνυμα σε όλες τις υπόλοιπες δυνάμεις και αστικές κυβερνήσεις. Όπως αναγνωρίστηκε κιόλας από τη σημερινή εκδήλωση και είναι και βασικό, ένα από τα βασικά ερωτήματα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιχείρησε μια συνολικότερη τομή, είτε σε ιδεολογικό, πολιτικό, είτε και σε κοινωνικό επίπεδο, με στόχο να ξεκαθαρίσει με τις κατακτήσεις των λαϊκών αγώνων και τις κατακτήσεις των λαϊκών τάξεων, γιατί αυτές αναγνωρίζει ως τα αναχώματα και τις καθυστερήσεις του ελληνικού καπιταλισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι εκείνη η κυβέρνηση που με το σκάνδαλο των υποκλοπών αναδείχθηκε ότι προκειμένου να διαχειριστεί πολιτικά και επιχειρηματικά συμφέροντα, αξιοποίησε, υλοποίησε και κάλυψε παρακρατικές πρακτικές μυστικών υπηρεσιών και παρακρατικών δικτύων. Προφανώς τη σταδιακή φθορά της κυβέρνησης, η οποία εμφανίστηκε και πολύ έντονα στο δεύτερο εξάμηνο του 2022, έπαιξαν ρόλο και οι δικές μας δυνάμεις, οι δυνάμεις εκείνες που συγκρότησαν την κοινωνική αντιπολίτευση στους δρόμους και εμπόδισαν όψεις του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, και ταυτόχρονα όμως και εκείνες οι δυνάμεις που στάθηκαν μπροστά στον αυταρχισμό και στην καταστολή που πήγε να επιβάλλει. Δεν σημαίνει ότι η φθορά η οποία υφίσταται ή η ευρύτερη εμφάνιση των μαζών στο προσκήνιο θέτουν συνολικότερα πολιτικά και ανατρέπουν συνολικά τον πολιτικό και ιδεολογικό σχετισμό. Είναι γεγονός πως η ίδια κυβέρνηση επιχειρεί με κάθε τρόπο, και αυτό φαίνεται πάρα πολύ έντονα στην προεκλογική περίοδο, να αξιοποιήσει τις οργανικές σχέσεις που έχει είτε με τα εύπορα στρώματα είτε με αντιδραστικά ιδεολογικά στρώματα, τα στελέχη κρατικών κατασταλτικών μηχανισμών και προφανώς με την κυριαρχία που επιβάλλει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που θέτουν το δίλημα που έχει ξανατεθεί στην πρόσφατη ιστορία της τελευταίας δεκαετίας, η Μητσοτάκης και σταθερότητα ή χάος. Κατά την άποψή μου, το βασικό πολιτικό ζήτημα
το οποίο καθορίζει την κρισιμότητα αυτών των εκλογών είναι ένα. Αν θα ανακοπεί η ορμή της Νέας Δημοκρατίας και αυτής της κυβέρνησης ή αν θα δοθεί ο πολιτικός χώρος και ο πολιτικός χρόνος και η δυνατότητα μιας πραγματικής πολιτικής και κινηματικής αντιπολίτευσης. Προφανώς η πρώτη επιλογή της άρχουσας τάξης είναι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, όμως στις δεύτερες εκλογές και εφόσον αυτό δεν διαφαίνεται, αυτό το οποίο συγκροτείται και εγχώρια και διεθνώς είναι να αποτελεί τον πόλο, τον ισχυρό πόλο, σε ένα ενδεχόμενο κυβέρνηση συνεργασίας πρωτίστως με τις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ. Επομένως, δεν είναι ένα οι συγκεκριμένες εκλογές, δεν πρέπει να βλέπονται μόνο υπό το πρίσμα, κατά την άποψή μας, μιας ιδεολογικής αντιπαράθεσης, αλλά πρέπει να θέτουν και πολιτικούς στόχους. Αυτοί οι πολιτικοί στόχοι κωδικοποιούνται σε τρία σημεία. Το πρώτο σημείο είναι το να μην συγκροτηθεί η αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το δεύτερο σημείο, κατά την άποψή μας, είναι να μην λαϊλατηθεί εκλογικά όλο εκείνο το ρεύμα του κόσμου που αντιδρά σε αυτή την πολιτική από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα ρεύμα που μπορεί να αναγνωρίζει ότι η πολιτική που υλοποίησε ήταν καταστροφική για τα λαϊκά στρώματα και πλήρως ενσωματώσιμη και ενίσχυσε το μνημονιακό μπλοκ και έστρωσε το έδαφος για την επιθετικότητα της Νέας Δημοκρατίας. Παρόλα αυτά δεν μπορεί να δει μια εναλλακτική λύση και πηγαίνει με τη λογική του μικρότερου κακού. Και το τρίτο σημείο είναι να διατηρηθεί η πολιτική και κοινοβουλευτική εκπροσώπηση ενός ρεύματος το οποίο έχει αναφορά στη ριζοσπαστική αριστερά, έχει αναφορά στο διαχωρισμό των ευρωενωσιακών και των μνημονιακών δυνάμεων και αυτών που αντιστέκονται, έχει αναφορά στην αμφισβήτηση της σημερινής δομής της ΕΕ και αυτό εξαρτάται από την εκπροσώπηση περισσότερων δυνάμεων στο Κοινοβούλιο. Σήμερα θα είχε πολύ μεγάλη αξία μια ευρύτερη πολιτική και εκλογική συνεργασία κατά την άποψή μας των δυνάμεων ΚΚΕ, ΜΕΡΑ25 αλλά και της ευρύτερης ριζοσπαστικής και αντικαπιταλιστικής αριστεράς, γιατί θα μπορούσε να επιτελέσει τον εξής ρόλο. Να θέσει τις απαραίτητες ρογμές στο δικοματισμό τον οποίο συγκροτείται από τη μία με τη Νέα Δημοκρατία που λειτουργεί ως πολιορκητικός κρυός για τα συμφέροντα του κεφαλαίου και από την άλλη στο ΣΥΡΙΖΑ που είναι πλήρως υποταγμένος στον εφιλελευθερισμό και στον ευρωμονόδρομο, αλλά και θα ενίσχυε τις κοινωνικές αντιστάσεις. Το ΚΚΕ δυστυχώς απέρριψε μια τέτοια πρόταση και όσο πλησιάζουμε κιόλας και στις εκλογές είναι εμφανής η επίθεση η οποία διεξάγει στις δυνάμεις της αριστεράς. Πίσω από οποιαδήποτε υπεραριστερή ρητορία σε σχέση και την κριτική σε κάθε μεταβατικό πολιτικό στόχο, αυτό το οποίο υποδηλώνεται είναι από τη μία ο συμβιβασμός και η συνδικολόγηση με τους σημερινούς πολιτικούς σχετισμούς, από την άλλη όμως και το επίσης αρνητικό σημείο είναι η συμβολή στη σταθεροποίηση σε κρίσιμες στιγμές όπου θα εκδηλώνονται στοιχεία πολιτικής κρίσης. Είναι χαρακτηριστικές και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να ξεχάσει τη στάση του το Δεκέμβρη του 8, τη στάση του στις πλατείες όπου πρώτο εκείνο εισήγαγε το ζήτημα της δίθεν αντιπροσώπευσης της ακροδεξιάς στην Πάνω Πλατεία, τη στάση του για την αποχή το 15 που επίσης εισήγαγε ότι έξοδος από το ευρώ χωρίς τη λαϊκή εξουσία θα είναι καταστροφική για τα λαϊκά στρώματα, τη στάση του με την υπερψήφιση του επιδόματος επιβράβευσης των 600 ευρώ στις κατασταλτικές δυνάμεις ενώ είχε μόλις δολοφονηθεί ένα παιδί, όπως επίσης και το δίλημα ότι είτε με ιδιωτικοποιήσεις είτε με κρατικοποιήσεις, το οποίο έθεσε στα Τέμπη, δεν θα έχει και πολύ μεγάλη διαφορά, γιατί στο καπιταλισμό ζούμε την ίδια στιγμή που προσπαθούσε να διαχωριστεί οργανωτικά από τις κινητοποιήσεις και να στρέψει το βλέμμα στις εκλογές. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια νομίζουμε ότι το ΜΕΡΑ25 εξελίσσεται σε πιο αριστερές θέσεις και πρακτικές σε ζητήματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ΟΝΕ και τον ΝΑΤΟ. Αυτό αποτυπώνει μια ευρύτερη διεργασία η οποία αφορά τη συμμετοχή του στα κοινωνικά κινήματα αλλά και στην παρουσία του την κοινοβουλευτική. Στην εξέλιξη αυτή επιδρά μεταξύ άλλων και η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και η μεταβολή των συνθήκων. Είναι η
ο δικοματισμός, όπως είπα, που συγκροτείται από τη μία από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και ακόμα μεγαλύτερη προσαρμογή του ΣΥΡΙΖΑ στο ρόλο της καθεστωτικής αντιπολίτευσης, διαμορφώνει έναν πολιτικό χώρο που όμως για να εκπροσωπηθεί απαιτεί την εμβάθυνση στα ζητήματα των ριζοσπαστικών τομών και των ενδεχόμενων ρήξεων με την ΟΝΕ. Αυτό αντανακλάται σε πολιτικό επίπεδο σε μεγάλο βαθμό στο πολιτικό πλαίσιο συμφωνίας που περιλαμβάνει ουσιώδεις πλευρές ενός μεταβατικού προγράμματος, είτε είναι η διαμόρφωση του δημόσιου τραπεζικού συστήματος, είτε η εθνικοποίηση των εταιριών κοινής ωφέλειας, η αυτόματη την αριθμική αναπροσαρμογή στους μισθούς και ούτω καθεξής, αποτυπώνεται στο ότι αναγνωρίζεται ότι η υλοποίηση αυτού του προγράμματος δεν μπορεί να υλοποιηθεί μέσα στο πλαίσιο της ΟΝΕ, αποτυπώνεται και παίρνει καθαρή θέση στο ζήτημα του ΝΑΤΟ, ενώ έχει ξεκαθαριστεί με κάθε τρόπο και κάθε τόνο ότι δεν πρόκειται να συμμετέχει σε καμία συγκυβέρνηση μνημονιακών κομμάτων, ούτε να δώσει ψήφο ανοχής. Παρόλο που μπορεί να εκφράζονται προβληματισμοί που είχαν ή έχουν σε μέρος τους βάση, νομίζουμε ότι αυτό που πρέπει να αναγνωριστεί είναι ότι αυτά με βάση το πρόγραμμα απαντώνται σε ικανοποιητικό βαθμό. Όπως τέθηκε και προηγουμένως, ο διαχωρισμός ρεφορμιστών επαναστατών στη συγκεκριμένη περίοδο είναι ένα δίλημα το οποίο δεν ανταποκρίνεται στον ταξικό και πολιτικό συσχετισμό. Αντίθετα, διαιωνίζει έναν φαύλο κύκλο απογοήτευσης που υπάρχει, που αποστρατεύει τον κόσμο από τις δυνάμεις και τις γραμμές της αριστεράς και ενισχύει τη διαλυτοποίηση και το σεκταρισμό. Νομίζουμε ότι και για να κλείνω σε σχέση με τα ενδεχόμενα τα οποία τίθενται για εμάς τουλάχιστον, όπως είναι και προφανές, μια εκλογική στήριξη στις δυνάμεις του ΚΚΕ δεν είναι προφανής επιχειρηματολογία που μπορεί να το στηρίξει. Το να αποτελεί τη μόνη κοινοβουλευτική δύναμη θα διευκολύνει μια γραφειοκρατική διαχείριση των ενδοαριστερών συσχετισμών, ενώ ταυτόχρονα θα απομειώσει τη δυνατότητα πολιτικής έκφρασης των κοινωνικών αγώνων. Η επιδίωξη να είναι ο μόνος εκφραστής της αριστεράς είναι επιδίωξη που σχετίζεται με την οριοθέτηση και τη δυνατότητα της πολιτικής αριστεράς να εκφράζεται και να εκπροσωπείται, αλλά θα ενισχύσει και μια γραμμή που υλοποιεί σεκταριστική και αντικινηματική έτσι όπως την έχουμε βιώσει. Ένα τελευταίο σχόλιο. Ο προσαιρετερισμός μεμονωμένων ατόμων προερχόμενων από χώρους αριστεράς με τακτικές και όρους δηλώσεων ατομικών ή τη σαλακάρδα από τις πλευράς του νομιμοποίησης προγενέστερων στάσεων από τη μία ή κολλασμό από την άλλη με μόνο κριτήριο την πρόθεση δήλωση στήριξη στο ΚΚΕ είναι στοιχείο τυχοδιοκτισμού όπως εκδηλώνεται. Τέλος για την Ανταρσία, είναι περισσότερο ορθολογική μια επιχειρηματολογία υποστήριξής της σε σχέση με το ΚΚΕ από την άποψη ότι έχει στοιχεία μεταβατικού πολιτικού προγράμματος και συμμετέχει στις κινητοποιήσεις που όλοι συμμετέχουμε. Παρ' όλα αυτά δεν αναιρείται η σεκταριστική της πολιτική, δεν αναιρείται οι στρατηγικές αποκλίσεις, δεν αναιρείται αυτό που επίσης αναφέρθηκε ότι στα πλαίσια του αντικαπιταλιστικού μετόπου ορίζεται ένα πρόγραμμα το οποίο δεν χωράει εμάς, δεν χωρά πολλούς άλλους, δεν χωρά πολλούς από αυτούς που βρίσκονται και συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση. Η πλειοψηφούσα τάση της Ανταρσία έχει τεράστιες ευθύνες για τις εξελίξεις στη ριζοσπαστική αριστερά, είτε με τη στάση της το 2015 που δεν συμμετείχε σε κοινά ψηφοδέλτια με όσους αποδεσμεύτηκαν από τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, είτε με τη στάση κριτικής το 2019 στις αυτοδιοικητικές εκλογές και ούτω καθεξής. Και η εκλογική στήριξη σημαίνει και σε ένα βαθμό και θα το εκλάβει και ως τέτοιο την επιβράβευση πολιτικών διαλυτοποίησης όπως αυτές εκδηλώνονται και σωστά αναφέρθηκαν μέσα σε ένα εγχείρημα δεκαετιών που είχε ως προμετωπίδα την ενότητα όπως είναι τα ΕΑΚ ή σε μια πολιτική συνεργασία που μετράει χρόνια πλέον μέσα στα πανεπιστήμια που αφορά τα ΕΑΚ-ΑΡΕΝ, τη συνεργασία ΕΑΚ-ΑΡΕΝ. Κλείνοντας, η εκπροσώπηση στην πολιτική σκηνή
και κλείνω, και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο ενός πολιτικού ρεύματος που έχει, εκφράζεται ριζοσπαστική αριστερά, έρχεται σε ρήξη με τα μνημόνια, με τον Ευρωμονόδρομο, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ως αίτημα την αντίσταση στην επίθεση την οποία δέχεται, έχει σημασία. Έχει σημασία η δυνατότητα της πολιτικής εκπροσώπησης τη στιγμή που δέχεται τέτοια επίθεση το λαϊκό κίνημα και το εργατικό κίνημα. Έχει σημασία τη στιγμή που προσπαθούν να εξωθήσουν ακόμα και ως αφήγημα και ως ιστορία το 2015, όπως διεξάγεται στην προεκλογική περίοδο, αυτό να διατηρηθεί. Κυρίως όμως έχει σημασία ότι η σημερινή συζήτηση, όπως και άλλες που πρέπει να ακολουθήσουν, πρέπει να έχουν και ως μέτωπο αυτό το οποίο αναφέρθηκε, δηλαδή τη συμπόρευση στους χώρους δουλειάς, τη συμπόρευση στην νεολαία, τη συμπόρευση στις αυτοδιοικητικές εκλογές, ανεξάρτητα από τις επιλογές που παίρνει ο καθένας σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές. Η δύναμη είναι στους αγώνες, η δύναμη είναι και στην ενότητα, κατά την άποψή μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και τη Βασιλική. Υπάρχει κάποιος, κάποια, η συντρόφισσα η Μάνια και μετά ο σύντροφος ο Αντώνης ο Ντομανέλος. Και η συντρόφισσα η Πόπη. Το χαρτάκι δεν είναι για να σας πω πολλά, είναι απλώς επειδή όταν μεγαλώνεις ξεχνάς. Πολλά δεν πρόκειται να σας πω σε καμία περίπτωση. Καταρχάς να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ. Διαφορετικές εκτιμήσεις ή αναγνώσεις της συγκυρίας σε καμία περίπτωση δεν διαρριγνύουν δεσμού συντροφικότητας χρόνων. 30 χρόνια συστράτευσης πραγματικής με το δίκτυο και 3 χρόνια περίπου συνεργασίας με τη ΔΕΑ δεν ακυρώνονται επουδενή από διαφορετικά πράγματα. Άλλωστε δεν χαθήκαμε ποτέ. Στους δρόμους ήμασταν πάντα μαζί. Όπως σωστά υπόθηκε καταρχάς από τον Χρήστο, έχουμε τη χειρότερη κυβέρνηση πράγματι της μεταπολίτευσης. Το ίδιο υπόθηκε και από τους περισσότερους ομιλητές εδώ. Το θέμα είναι πως φτάσαμε σε αυτή τη χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Φτάσαμε μέσω της κυβίστησης του ΣΥΡΙΖΑ, για να μην πω κολοτούμπα, όπως καταγράφεται και μου λέει ο Σαπουνάς από δίπλα διεθνώς, η οποία είχε δύο αποτελέσματα. Πρώτο, εμπέδωσε στην κοινωνία την άποψη ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, αφού αυτοί που την επικαλούνταν την ακύρωσαν στην πράξη. Και έτσι πέρασε την ιτοπάθεια μέσα στην κοινωνία. Δεύτερο, δυσφήμισε την αριστερά. Μια αριστερά που, όπως είπε ο Νίκος πριν, μπορεί να είχε γκούλαγκ, αλλά ταυτόχρονα είχε και ένα τεράστιο ηθικό πλεονέκτημα. Αυτό των χιλιάδων εκτελεσμένων που πηγαίνανε στο απόσπασμα για να μην βάλουν μια υπογραφή. Αυτό το τεράστιο ηθικό πλεονέκτημα, το ότι οι αριστεροί λένε αλήθεια και υποστηρίζουν με νύχια και με δόντια και με την ίδια τους τη ζωή, τις ιδέες και τις απόψεις του, ο ΣΥΡΙΖΑ το ακύρωσε στην πράξη, βάζοντας σε κρίση όχι μόνο τον εαυτό του, αλλά και το σύνολο της αριστεράς. Και εδώ είναι το μεγαλύτερο επιχείρημα το δικό μου, γιατί δεν πρέπει να ψηφιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί μια επόμενη διακυβέρνηση με τα ίδια χαρακτηριστικά θα βάθαινε την κρίση μέσα στην ριζοσπαστική αριστερά. Θα μας έκανε ακόμα πιο αποκομμένους από την κοινωνία, γιατί θα είχαμε μια έξωθεν μαρτυρία ότι η αριστερά λέει ψέματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αριστερά. Δεν είναι κομμάτι μας. Δεν θέλησε. Δεν το εννοώ αυτό για τους χιλιάδες ανθρώπους που θα πάνε να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ ή που και ίσως είναι ακόμα οργανικά ενταγμένοι στο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζουν να έχουν τις αυταπάτες του. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα όμως. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα δεν είναι αριστερό κόμμα. Ακολουθεί νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Και μια εφαρμογή νεοφιλελεύθερων πολιτικών στο μέλλον του ίδιου επί της ουσίας προγράμματος με διαφορές, γιατί και η αντιπολίτευση που με μικρές διαφορές, μικρές παραλλαγές, γιατί στην πραγματικότητα και η αντιπολίτευση που άρχισε στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν επί των σημείων και δι' των διαχειριστικών για το Θεαθήνε. Μια τέτοια λοιπόν κυβέρνηση ή αντιπολίτευση θα καθιστούσε τη θέση της αριστεράς ακόμα πιο δυσμενή.
Ταυτόχρονα είναι σίγουρο ότι βιώνουμε μια επίθεση σε όλα τα μέτωπα. Έχουμε την πιο βαθιά ρατσιστική κυβέρνηση, πάρα πολύ γλαφυρά ύπος από εμάς, ότι έχουμε άπειρους φασίστες, ακόμα και νεοναζί, πλεύρης, βουλευτές και υπουργούς. Έχουμε μια κυβέρνηση βαθύτα του ρατσισμού, που έχει ενσωματώσει στοιχεία της Χρυσής Αυγής, με αποτέλεσμα να μιλάμε για θεσμικό ρατσισμό. Έχουμε μια επίθεση σε όλα τα δικαιώματα, εργασιακά, συνδικαλιστικά, πολιτικά, κοινωνικά, μια επίθεση ενάντια στην ίδια τη φύση. Σε αυτή την επίθεση πρέπει με κάποιο τρόπο να απαντήσουμε. Όμως ταυτόχρονα πρέπει να πάρουμε υπόψη μας και το στοιχείο ότι η κρίση αυτή δεν είναι μόνο ελληνική. Το γεγονός ότι στη Γαλλία συναγωνίζονται Μακρόν Λεπέν, με τη Λεπέν να διεκδικεί μάλιστα το πάνω χέρι, παρά την καλή σειρά με την οποία ήρθε ο Μελανσόν στις εκλογές. Το γεγονός ότι στην Ιταλία των κινημάτων έχουμε πρωθυπουργό τη Μελώνη αυτή τη στιγμή, πρέπει να μας προβληματίσει για το ποια περίοδο διανύουμε. Και διανύουμε μια περίοδο παρατεταμένης κρίσης του καπιταλισμού που δεν φαίνεται να έχει διέξοδο. Και που γεννά ερωτήματα, αν θέλετε, που εγώ αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να απαντήσω, για τη φύση του ίδιου του καπιταλισμού μέσα στο επόμενο διάστημα. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν μιας ολομέτωπης επίθεσης, μια συνεργασία των δυνάμεων της ριζοσπαστικής αντιμνημονιακής αριστεράς είναι αναγκαίο. Εγώ δεν θα έλεγα το σχήμα που είπε ο Νίκος ΣΥΡΙΖΑ, παρότι βλέπω τον κόσμο του μέσα σε αυτό. ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο μου, ναι, το αμερώ γιατί μπορεί να σε παραφράζω. Α, συγγνώμη Νίκο μου. Ναι, θα έβλεπα όμως, θα έλεγα ότι το ιδανικό, συγγνώμη σου ζητώ Νίκο μου, θα έλεγα ότι μια κυβέρνηση στην πραγματικότητα είναι ιδεατό σχήμα συνεργασίας ΚΚΕ, ΜΕΡΑ, ριζοσπαστικής αριστεράς θα ήταν αναγκαίο. Αυτό ήταν και η πολιτική πρόταση η δική μας, η οποία βέβαια δεν έγινε δυνατό να περπατήσει. Οι λόγοι αναλύθηκαν από άλλους. Και εγώ αυτή τη στιγμή δεν θέλω να μπω σε μια διαδικασία αποδόμησης των υπόλοιπων αριστερών σχημάτων. Θέλω απλώς να πω γιατί έκανα την πολιτική επιλογή ΛΑΕ ΜΕΡΑ25. Νομίζω και είπα χαριτολογώντας τον Αντώνη πιο πριν ότι ευθύνεται πάρα πολύ ο ίδιος για το γεγονός που ότι μου έδωσε να μεταφράσω ένα κείμενο του Ισόν με τις θέσεις του Τρότσκι πάνω στο ενιαίο μέτωπο. Το ενιαίο μέτωπο δεν χτίζεται ποτέ με τον καθρέφτη μας. Δεν χτίζεται ποτέ με δυνάμεις που έχουν τον ίδιο προσανατολισμό και τις ίδιες κατευθύνσεις με εμάς. Είναι ευρύτερα μέτωπα. Βέβαια αυτό που επιχειρούμε τώρα δεν είναι ακριβώς ένα μέτωπο. Είμαστε ένα στάδιο πιο πριν. Είμαστε απλώς μια εκλογική συμμαχία με ένα minimum πρόγραμμα που δεν είναι ακριβώς το μεταβατικό πρόγραμμα. Είναι όμως ένα minimum πρόγραμμα το οποίο περιέχει βασικά στοιχεία. Αναστροφή της υφαρπαγής του δημόσιου πλούτου, δημόσιο έλεγχο στις τράπεζες, επαναφορά των κρατικών επιχειρήσεων στο δημόσιο. Ένα στοιχείο απαραίτητο και πολλά άλλα ακόμα. Αντίσταση στο ρατσισμό και στο φασισμό, αντίσταση στο φράκτη του Εύρου. Προφανώς αυτά δεν αρκούν για να προχωρήσει ένα μεταβατικό πρόγραμμα. Χρειάζεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο και πιο ξεκάθαρο στοιχείο. Αυτό της αναδιανομής, σωστά όπως το είπε ο Χρήστος, του δημόσιου πλούτου. Είναι όμως αυτή η προσπάθειά μας το πρόπλασμα προς την κατεύθυνση της δημιουργίας αυτού του ενιαίου μετώπου και είναι σίγουρο ότι το σχέδιο για την ανασυγκρότηση της ριζοσπαστικής αριστεράς μέσα στην ευρύτερη προοπτική των μετώπων θα συνεχιστεί. Γιατί δεν αρκεί σύντροφοι και συντρόφισσες να βρισκόμαστε μαζί στους δρόμους. Χρειαζόμαστε και μια κεντρική πολιτική αναφορά ούτως ώστε να μπορούμε να απευθυνθούμε στην κοινωνία. Αυτά γιατί ξεπέρασε το χρόνο μου.
Το λόγο έχει ο σύντροφος ο Αντώνης, μετά η συντρόφισσα η Πόπη. Αν υπάρχει κάποιος ή κάποια άλλη που θα ήθελε να πάρει το λόγο, να μου το πει κατά τη διάρκεια που θα μιλάει ο Αντώνης, αλλιώς μετά θα προχωρήσουμε σε σύντομα κλεισίματα. Θα αρχίσω από ένα απλοϊκό ερώτημα. Συνήθως εμείς στη ΔΕΑ μπροστά σε ένα πολιτικό πρόβλημα δεν αντιδρούμε με τον τρόπο που έχουμε αντιδράσει τώρα για τις εκλογές. Για παράδειγμα, δεν συνηθίζουμε να οργανώνουμε διαλόγους στο έντυπό μας ή στο site στο οποίο δουλεύουμε, και όταν κάνουμε εκδηλώσεις δεν τις κάνουμε έτσι όπως κάναμε τη σημερινή. Γιατί έχουμε κάνει αυτή την επιλογή? Θέλουμε να στείλουμε ένα καθαρό μήνυμα και να εργαστούμε όσο μπορούμε για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Θεωρούμε ότι οι οργανώσεις που ήταν προσκεκλημένες σήμερα εδώ έχουν ειδικές ευθύνες. Την επόμενη μέρα θα πρέπει να κάνουν πράγματα. Και γι' αυτό προσπαθούμε όσο μπορούμε να προετοιμάσουμε αυτή την κατεύθυνση. Τι εννοώ έχουν να κάνουν πράγματα? Αφενός έχουν να κάνουν πράγματα στην ανάπτυξη της ενότητας στη δράση. Συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουμε πια πάρα πολλή εμπειρία για να αφήνουμε αυτό το καθήκον κάποτε να οριμάσει από μόνο του. Η ενότητα στη δράση προκύπτει αφόρμητα σε συνδικαλιστικούς αγώνες, από τα κάτω, σε ένα σωματείο κτλ. Όταν μιλάμε για πολιτικές πρωτοβουλίες, η ενότητα στη δράση προετοιμάζεται, σχεδιάζεται και οργανώνεται. Έχουμε καθήκοντα σε αυτό το πεδίο, και θα πω παρακάτω πόσο έντονα θα είναι. Εκτός όμως από την ενότητα στη δράση, νομίζω ότι έχουμε και καθήκοντα στην πολιτική συζήτηση. Στην οργάνωση μιας πολιτικής συζήτησης που να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα είτε πτυχές της συγκυρίας που διαλύουν έναν ολόκληρο κόσμο, είτε πτυχές της μαρξιστικής παράδοσης που έχουν τεθεί υποερωτηματικά, είτε και άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, σε λίγους μήνες θα είναι η επέτειος των 50 χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Το τι θα οργανωθεί γύρω από αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα και οι συζητήσεις για την ιστορία δεν αφορούν ποτέ το παρελθόν. Αφορούν το παρόν και το μέλλον του κινήματος. Άρα, ως παραδείγματα τα λέω αυτά, νομίζω και εγώ, συμφωνώντας με την εκτίμηση που έγινε από πολλούς από τους ομιλητές, ότι υπάρχουν περιθώρια για μια αισιόδοξη εκτίμηση να επιχειρήσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το καθήκον. Δεύτερο σημείο, σε τι συνθήκες θα έχουμε να το κάνουμε. Συντρόφισσες και σύντροφοι, έρχεται θύελλα. Και αυτό πρέπει να προετοιμάσει ο καθένας μας και τον εαυτό του και τις οργανώσεις μας. Έρχεται θύελλα σε όλα τα επίπεδα. Είτε στο επίπεδο της οικονομίας και της κοινωνικής πολιτικής. Πριν από λίγο καιρό έχουν σκάσει, μέσα στο τελευταίο διάστημα δηλαδή, έχουν σκάσει τρεις αμερικάνικες τράπεζες. Το μικρόβιο έχει περάσει ήδη στην Ευρώπη, στις ελβετικές τράπεζες, και είναι κοινό μυστικό ότι οι γερμανικές τράπεζες, μεταξύ τους οι μεγαλύτεροι, ο γίγαντας Deutsche Bank, είναι ένα κουφάρι. Αν αυτά τα πράγματα έρθουν στην επιφάνεια, οι συνέπειες τους στην οικονομία θα είναι, και αυτό είναι μόνο μια ένδειξη. Παρένθεση εδώ. Πώς αντιδρά ο Μητσοτάκης σε αυτή την προοπτική? Δεν θα σας ζαλίσω με τα προγράμματα γιατί δεν έχω για το χρόνο. Υπάρχει όμως μια φράση στην παρουσίαση του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας που είναι προειδοποιητική. Σε αυτές τις συνθήκες ο Μητσοτάκης βάζει ως στόχο της επόμενης κυβέρνησης, αν τη σχηματίσει ο ίδιος, διπλάσιους της ΕΕ ρυθμούς ανάπτυξης και αύξηση των επενδύσεων με ποσοστό 70%. Ο στόχος είναι υπερφύαλος, οι πραγματικοί καπιταλιστές δεν κινούνται έτσι, είναι πολύ πιο ρεαλιστές. Σημασία έχει το ότι μας προειδοποιεί για το πώς θα επιχειρήσει να κινηθεί προς αυτό το στόχο. Προς αυτό το στόχο υπάρχει μόνο μία μέθοδος, σύντροφοι. Η συντριβή της εργατικής τάξης. Είναι ματηρός ο δρόμος που προτείνει ο Μητσοτάκης. Και άρα έχουμε να προετοιμαζόμαστε για τέτοια πράγματα. Για το γεωπολιτικό Μπαγκλαντές, λέει ο Λευθέρης, κινεζοποίηση το λέει ο Διεθνής Τύπος, βιετναμοποίηση το λένε κάποιοι άλλοι.
Πάλι παρένθεση εδώ μέσα στην παρένθεση, είπα Κίνα και Βιετνάμ. Την εποχή που μεγάλωνα εγώ, αυτά ήταν σύμβολα απελευθέρωσης. Και τώρα έχουν γίνει σύμβολα αποστέρησης εργατικής τάξης από κάθε δυνατότητα αντίστασης. Πεδίο συζήτησης. Και ιδίως με όσους θεωρούν ότι κάποιες τέτοιες στρατηγικές εξακολουθούν να είναι σήμερα ενισχύ. Σε σχέση με τα γεωπολιτικά, έχει αναπτυχθεί μεταξύ μας μια παρηγορητική παραμυθία κυριολεκτικά. Η ιδέα ότι αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία έχει ανοίξει ένα δρόμο μετάβασης του κόσμου προς ένα διπολισμό που μπορεί να είναι και προοδευτική αυτή η μετάβαση, είναι έξω από την πραγματικότητα και λειτουργεί απλώς παθητικοποιώντας έναν κόσμο. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με την πραγματικότητα. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι δεκάδες σημεία στον πλανήτη μετατρέπονται σε πάρα πολύ επικίνδυνα σημεία. Οι μεγάλες, μεσαίες και μικρές υπεριαλιστικές δυνάμεις κινούνται με έναν τρόπο ο καθένας μόνος του και ο Θεός για όλους. Και επειδή δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει κανένας να κινηθεί για όλους. Και άρα, τι σημαίνει αντιπολεμικό κίνημα, τι στάση απέναντι στον πόλεμο κτλ. Είναι θέματα πολύ σοβαρής συζήτησης. Σημείο 3. Σε αυτές τις συνθήκες η κυβέρνηση που θα προκύψει από τις επερχόμενες εκλογές θα είναι μια πιο αδύναμη κυβέρνηση από όσους γνωρίζαμε στα τώρα. Αν ο Μητσοτάκης κατορθώσει να έχει αυτοδυναμία, θα έχει οριακή αυτοδυναμία. Εάν δεν το κατορθώσει, θα χρειαστούν κυβερνήσεις ευρύτερων συνενέσεων, τις οποίες ήδη προετοιμάζουν ολόκληρα τμήματα της κυρίαρχης τάξης και μεγάλα συστημικά μιμιέ που έχουν μπει σε αυτή την προοπτική, σε αυτή τη στρατηγική, αλλά αυτές θα είναι αδύναμες κυβερνήσεις. Διάβαζα σήμερα ένα άρθρο που είχε ως τίτλο «Άρχισε η περίοδος ανασύνθεσης του πολιτικού προσωπικού». Και ως σταθμό μέτρησης αυτής της ανασύνθεσης βάζουν τις επόμενες ευρωεκλογές. Με μια ενδιάμεση πρόβλεψη ότι τους στραβαγμούς του 24 η κυβέρνηση που θα βγει τώρα δεν θα τους αντέξει. Δεν είναι δεδομένα αυτά τα σενάρια, αλλά τα προσθέτω στη συζήτηση ως τα σενάρια της πολιτικής κρίσης, εκτός από την οικονομική, τη γεωπολιτική κτλ. Σημείο 4. Συμφωνώ με τη φόρμουλα του Νίκου του Γιαννόπουλου, η οποία είναι πολύ προσεκτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι προτιμητέως αντίπαλος από τη Νέα Δημοκρατία. Όμως, μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς γι' αυτό? Και η απάντησή μου είναι όχι. Δεν μπορούμε δηλαδή είτε να πρημοδοτήσουμε είτε να μείνουμε αδιάφοροι στα ερωτήματα ενός κόσμου σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Σε επίπεδο προγράμματος είναι πραγματικά απογοητευτικά τα πράγματα. Δεν είναι προφανώς αντικαπιταλιστικό το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι προφανώς αντινεοφιλελεύθερο, μα δεν είναι ούτε καν αντιμνημονιακό, μα δεν είναι ούτε καν μεταμνημονιακό. Τα 11 σημεία του Τσίπρα αφήνουν απ' έξω τεράστια τμήματα των μνημονιακών ρυθμίσεων, τα οποία δεν ακουμπάει. Το πρόγραμμα είναι το μικρότερο κακό. Σύντροφοι, σήμερα αυτό που υπάρχει ως ΣΥΡΙΖΑ εγκυμονεί κολοτούμπες πολύ μεγαλύτερες του 15. Πρώτον, γιατί ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αυτό που ήταν. Έχουν εγκρεμιστεί πολλά οχυρά μέσα στις γραμμές του. Δεύτερον, ήταν σωστή η παρατήρηση, δεν θυμάμαι από ποιο σύντροφο, νομίζω από τον Αντρέα, ότι το σύστημα σήμερα θα επιβάλλει πολύ πιο προωθημένες πιέσεις, και από αυτή την άποψη αυτό είναι ζήτημα προειδοποίησης του κόσμου. Η γνώμη μου είναι ότι ο Τσίπρας πολύ προσεκτικά αφήνει ανοιχτά όλα τα σενάρια συμμετοχής του ΣΥΡΙΖΑ, με αρχιτεκτονικό τρόπο μάλιστα, συμμετοχής στα σενάρια κυβερνήσεων ευρύτερων συνενέσεων. Χωρίς όριο. Δεν είναι ευρύτερη συνενέση μόνο το ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ. Πριν από λίγο ο Τσίπρας συναντήθηκε με τον Σόλτς στη Γερμανία. Στη Γερμανία το σενάριο των ευρύτερων συνενέσεων ήταν ο μεγάλος συνασπισμός και όχι μικρή συνασπισμή. Και αυτό είναι εξαιρετικά επίκαιρο μέσα στην κρίση την οποία αντιμετωπίζουν.
Και τελευταίο μου σημείο είναι σε σχέση με το Μέρα 25. Υπάρχουν και εδώ ζητήματα. Υπάρχουν ζητήματα προγραμματικά. Όποιος θέλει να δει πραγματικά την πρόταση του Βαρουφάκη για τις τράπεζες, ας διαβάσει στο Common ένα πολύ καλό και αναλυτικό άρθρο του συντρόφου του Γιώργου Παυλόπουλου, τραπεζοϊπάλληλου με πείρα σε αυτά, το γιατί η πρόταση για τις τράπεζες και όχι η πρόταση για το Δήμητρα, στην πραγματικότητα είναι το σχέδιο το οποίο είναι να εξελίξει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και που είναι κουντράει με την πραγματικότητα και γι' αυτό δεν έχει περπατήσει. Η μετατροπή όλων των συναλλαγών σε ένα ηλεκτρονικό αλυσβερίσι που θα ελέγχεται από ένα κεντρικό τραπεζικό εγκέφαλο, να το πω έτσι, είναι ένα πράγμα εφιαλτικό, συντρόφι. Αυτός είναι ο καπιταλισμός της παρακολούθησης. Δεν σημαίνει αυτό το να τεθούν οι τράπεζες υπό δημόσιο κοινωνικό εργατικό έλεγχο. Αυτό είναι άλλη πολιτική. Έχει υποκείμενο. Έχει τους τραπεζοϊπάλληλους, έχει το εργατικό κίνημα. Δεν είναι υποκείμενο ένα ηλεκτρονικό κρυπτονόμισμα. Ας αφήσουμε τα προγραμματικά. Σωστή ήταν η παρατήρηση της συντρόφης σας που μίλησε από τη ΛΑΕ ότι υπάρχουν στο πρόγραμμα του Μέρα και θετικά βήματα και θετικές εξελίξεις. Υπάρχει ένα δεύτερο σημείο. Το έβαλε ο Νίκος Γιαννόπουλος με πάλι με κομψό τρόπο. Το αν οι δυνάμεις του Μέρα μπορούν να λειτουργήσουν ως κορμός ανασυγκρότησης της αριστεράς. Και η απάντηση είναι όχι. Οι δυνάμεις αυτές δεν έχουν ούτε ένα επίπεδο συγκρότησης που να σου επιτρέπει μια σοβαρή ενιωμετωπική τακτική. Και υπάρχει και ένα τρίτο ζήτημα που κατά τη γνώμη μου είναι το πιο ουσιαστικό. Ο Βαρουφάκης και οι συνενέσεις. Μοιάζει λυμένο. Μοιάζει λυμένο αυτή τη στιγμή γιατί οι άλλες δυνάμεις απορρίπτουν το Βαρουφάκη. Αυτός είναι ο τωρινός τρόπος που απαντιέται το πρόβλημα. Αυτό μπορεί να αλλάξει και να φτάσουμε σε σημείο που να πρέπει να απαντήσει ο Βαρουφάκης αν τον καλούν. Και εκεί είναι αλλιώς τα ζητήματα. Εγώ λέω απολύτως ειλικρινά, όχι μόνο για λόγους σαν αυτούς που είπε η Μάνια, ότι έχουμε δουλέψει πολύ καιρό μαζί, για το ότι υπάρχει ένα δυναμικό το οποίο είναι χρήσιμο, είναι πολύτιμο. Εύχομαι στους συντρόφους της ΛΑΕ να τους βγει το στοίχημα. Ταυτόχρονα όμως λέω ότι ο τρόπος με τον οποίο το πήρανε το στοίχημα δεν είναι και τόσο δεμένος. Δεν είναι και τόσο δηλαδή με προϋποθέσεις. Κλείνω γυρίζοντας το αρχικό. Νομίζω ότι μέσα σε αυτή την κατάσταση θα χρειαστεί και ανάμεσα στον πρώτο και τον δεύτερο γύρο συζήτηση, αλλά κυρίως την επόμενη μέρα, οι δυνάμεις που συζητήσαμε εδώ να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να κινηθούμε μαζί από τα πρακτικά επίπεδα, τα επίπεδα πολιτικών εκπροσωπήσεων. Σωστή ήταν η υπενθύμηση ότι οι βουλευτικές δεν είναι οι μόνες εκλογές και υπενήχθηκα με αυτή την αναφορά στο άρθρο περί ανασύγκρισης του πολιτικού σκηνικού ότι οι επερχόμενες ευρωεκλογές θα είναι σημαντικές. Και βέβαια με τα ζητήματα πολιτικού διαλόγου, ο οποίος είναι αναντικατάστατος αν θέλει κάποιος να φτιάξει ένα πολιτικό ρεύμα σοβαρό που να έχει παρεμπιπτόντος. Και εδώ είναι μια αναφορά προσωπική από μένα στο στούντιο. Συντρόφισσες και σύντραφοι, η ανασύνταξη της ριζοσπαστικής, αντικαπιταλιστικής και άλλα επίθετα αριστεράς ας έχει ως προϋπόθεση μια εντυμότητα και σοβαρότητα στις πολιτικές σχέσεις. Εντυμότητα. Αν κάποιος θέλει συνεργασία, να λέει συνεργασία. Και αν κάποιος δεν θέλει συνεργασία, να το λέει ότι δεν θέλει συνεργασία. Έχουμε φτάσει σε σημείο εκφυλιστικό να χρησιμοποιείται η μέθοδος της απάτης στη σχέση μεταξύ μας. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει. Η συντρόφισσα Υπόπη και μετά θα προχωρήσουμε σε δύο σύντομα κλεισίματα από τον σύντροφο τον Γιώργο και τη συντρόφισσα τη Μαρία. Άκουσα πολύ προσεκτικά και τους ομιλητές και τις παρεμβάσεις από κάτω.
Θα μιλήσω λίγο συναισθηματικά και λίγο πολιτικά. Το συνέστημα μου είναι χαρμολύπη και θα το εξηγήσω. Θα εξηγήσω τι εννοώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που η ιδέα πήρε αυτή την πρωτοβουλία, ακομπλεξάριστα, στο να δημιουργηθεί αυτό που χρόνια πια συζητιέται ως εσωτερική κατάρα, η συσπήρωση του αντικαπιταλιστικού πόλου. Αυτό το κομμάτι της χαράς. Το κομμάτι της λύπης, που θα προσπαθήσω λίγο και πολιτικά να προσεγγίσω κάποια πράγματα. Οι κατακτήσεις του εργατικού κινήματος στις σοσιαλδημοκρατίες των προηγούμενων δεκαετιών φαντάζουν σήμερα ως επαναστατικό επίδικο. Όταν λοιπόν αυτές οι κατακτήσεις φαντάζουν σήμερα σαν επαναστατικό επίδικο, αναρωτιέμαι, όλες αυτές οι παρατάξεις, οι συνιστώσεις, οι χώροι της αντικαπιταλιστικής της άκρας αριστεράς, της έξω αριστεράς, πέστε το πως θέλετε, μέσα σε έναν για μένα πολιτικό αυθεσμό, είναι τόσο δύσκολο όταν εκθεμελιώνεται το σύμπαν. Η βαρβαρότητα δηλαδή είναι μια light πια έκφραση σε αυτό που γίνεται γύρω μας. Είναι τόσο δύσκολο να βρεθούν κάποιοι πάρα πολύ βασικοί άξονες που αυτοί πραγματικά να είναι το σπίτι μας, Νίκο. Υπάρχει ένας κόσμος μεταξύ αυτών και εγώ που θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και θα σας πω γιατί, παρόλο που απογοητεύω το ακροατήριο, που κινούμαστε από τα 18-19 μας χρόνια μέσα στους χώρους τους μαζικούς και των κινημάτων. Όμως, όταν τόσα χρόνια δεν μπορεί να βρεθεί ένας κοινός τόπος σε πολύ πολύ θεμελιώδη πράγματα στον χώρο της άκρας αριστεράς, αυτό δυσκολεύει και εμείς να βρούμε ένα σπίτι. Θα αναφέρω ένα προσωπικό ένα εγχείρημα στη μικρογραφία του. Πριν δεκαετίες, ο Νίκος το θυμάται, λιγότερα από 10 άτομα συγκροτήσαμε τις αριστερές παρεμβάσεις στον χώρο των εκπαιδευτικών. Στον χώρο αυτό ήμασταν από διάφορους πολιτικούς χώρους. Η γενιά η δικιά μου, πραγματικά ήμασταν μπροστάριδες και τις μεγάλες απεργίες των καθηγητών, στο ότι σπάσαμε στην πράξη την τρομοκρατία του πιθεωρητή, το ότι σπάσαμε στην πράξη την διαδικασία της αξιολόγησης που επαναφέρεται επίκαιρα, και αυτό γιατί παρά τις όποιες συγκρούσεις μας, ο κοινός μας τόπος ήταν αυτές η βασική θέαση που είχαμε, το βασικό ιδεολογικό προφίλ που μας εσπήρωνε όλους σε σχέση με το πώς βλέπαμε την εκπαίδευση και το πώς θεωρούσαμε ότι έπρεπε και στην μακρό και στην μικροκλίμακά μας να παρεμβαίνουμε. Υπάρχει ένας κόσμος σαν εμένα. Επίσης ήθελα να πω το εξής. Σε ό,τι αφορά το χώρο της αντικαπιταλιστικής αριστεράς, εδώ υπάρχει παιδιά μια τρελή αντίφαση. Όλος αυτός ο κόσμος, και όχι μόνο, συναντιέται σε όλα τα μεγάλα γεγονότα των κινητοποιήσεων, άρα υπάρχει ενότητα στην πράξη. Δηλαδή τρελαίνεσαι, πραγματικά μπορούσε να μας παρακολουθεί σε ένα άτομο έξω από αυτές τις διαδικασίες, θα θεωρούσε επικός ο κύμπρος της φυζοειδής προσωπικότητας. Βέβαια, το παιχνίδι παίζεται με πολιτικούς όρους και με όρους πολιτικού εγκεντρισμού, θα έλεγα. Έτσι και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ενώ λοιπόν όλος αυτός ο κόσμος συστρατεύεται στις μεγάλες κινητοποιήσεις, έτσι, και όταν έρχεται το διατάφτα, εκεί πια υπάρχει όλο αυτό το εγκεντρικό προφίλ της απόλυτης εφηβικής καθαρότητας, κατά την ταπεινή μου άποψη. Εκεί όμως που θέλω να έχω μεγάλη ένσταση και σε σχέση με το πώς υπεργαλείσατε μέσα σε αυτό το πόλο βράδυ το ΚΚΕ, σύντροφε, να ρωτιέμαι το εξής. Μπορεί ο καθένας για να χαρτογραφήσει έναν πολιτικό οργανισμό ως αριστερό να έχει τη δική του οπτική. Όμως για μένα, πολύ πολύ βασικά και θεμελιώδη, εκ των μου κάνει ευτυχία, αυτός ο πολιτικός οργανισμός πρέπει να έχει δύο πολύ βασικά πράγματα. Ένα, να σέβεται τη διαφορετικότητα στους εργασιακούς χώρους. Έχουμε υποστεί, σύντροφοι, πολλούς τραμπουκισμούς, όχι μόνο από τα στελέχη του ΚΚΕ, αλλά και από κόσμο του ΚΚΕ κατά εξακολούθηση. Και στο κομμάτι των δικαιωμάτων και του σεβασμού της διαφορετικότητας και της ανάδειξης της διαφορετικότητας, θα μιλήσω προκλητικά, το ΚΚΕ
γίνεται πιο δεξιό, πάντων κοσμοπολίτη δεξιό. Δεν μπορεί δηλαδή σήμερα το ΠΠΕ να σφυρίζει κλέφτικα, ας πούμε, για το σύμφωνα συμβίωσης ή να μην αναγνωρίζει ότι υπάρχει το κομμάτι της συμβίωσης και στα τραφεία και στα ομοφυλόφιλα ζευγάρια και όχι μόνο. Λοιπόν, αν πιστεύω ότι το ΠΠΕ έχει μια φασίζουσα πρακτική στον χώρο τον εργασιακό και δεν μου αρκεί μόνο το πολιτικό το ιδεολογικό προφίλ του ΚΚΕ, όταν η πολιτική του πρακτική είναι κατά την διαπλή μου άποψη αυτή που είναι. Και όλο αυτό το ανθενωτικό τι σημαίνει? Ότι εγώ είμαι το προεξάρχον πολιτικός οργανισμός που έχω την απόλυτη καθαρότητα, που έχει και πολύ μεγάλη πολιτική αλαζονία όλο αυτό το πράγμα. Είμαι από αυτούς που δεν πιστεύω ότι είναι αριστερά κάθε άλλο παρά ότι θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα αριστερό μόρφωμα. Θεωρώ ότι έχει κάνει πολλές κολοτούμπες, αλλά εγώ και πολλοί άλλοι σύντροποι που θα ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι απέναντι στο ζόφο και στην τρομοκρατία και στους φασίστες, ας πούμε, της αρχής της χειρότερης κυβέρνησης, έτσι είναι η λογική, είναι ένας πραγματισμός με πολύ βαριά καρδιά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τη συντρόφισσα την Πόπη. Θα περάσουμε σιγά σιγά στα κλεισίματα από τον ομιλητή και την ομιλήτρια. Νομίζω ότι έχει γίνει ήδη μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εγώ πραγματικά θα ευχόμουν να είχαμε περισσότερο χρόνο να μπορέσουμε να τη συνεχίσουμε και να την εμπλουτίσουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι στα προσεχώς. Και από την άποψη των πρωτοβουλειών και από την άποψη της συνέχειας ενός ειλικρινούς και συντροφικού πολιτικού διαλόγου, δίνω ευθύς αμέσως το λόγο στον Στρέφοντα Γιώργο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, τα βασικά σημεία που ήθελα να βάλω και ελπίζω να τα έβαλα με τη δέουσα καθαρότητα και οξύτητα, τα έβαλα στην εισήγηση. Ασφαλώς, όλοι και όλες εδώ πέρα που συμμετέχουμε υπό την έννοια των συλλογικοτήτων και των οργανώσεων δεν λέμε ακριβώς τα ίδια. Ξεκινώντας από τους δύο οργανωτές, τη Διεθνιστική Εργατική Αριστερά και την Αντικαπιταλιστική Πολιτική Ομάδα και πηγαίνοντας μετά και στους συντρόφους-συντρόφισσες που τοποθετήθηκαν από τις διάφορες οργανώσεις παρίστανται. Εν τούτης όμως, λέμε ορισμένα πράγματα κοινά, τα οποία είναι πολύ μεγάλη σημασία. Αναγνωρίζουμε ότι ζούμε σε μια εποχή αλλαγών. Αλλαγών του συστήματος προς το χειρότερο, να το θέσω έτσι, προς τη βαρβαρότητα και ανάδειξης της ανεπάρκειας της αριστεράς σε κατεύθυνση αναζήτησης της επάρκειας. Να μπορέσει να ανταποκριθεί στο ρόλο της ύπαρξης, στην ουσία της ύπαρξής της. Αναγνωρίζουμε την ανάγκη της συγκέντρωσης δύναμης. Στη δράση, αλλά και στις πολιτικές επιλογές. Χρειάζεται κοινή δράση στο κίνημα και αναφύεται προκλητικά και έντονα η ανάγκη και της κοινής πολιτικής δράσης. Κατά την άποψή μου, στα μάτια της κοινωνίας, το ζήτημα τίθεται χωρίς αναισθητικό. Υπάρχει ανάγκη ύπαρξης αριστεράς πριν την προσδιορίσουμε. Η κατάρρευση του ρεφορμισμού είναι μια ουσιαστική κρίση, κίνδυνος και ευκαιρία. Κίνδυνος, διότι η πολιτική εκπροσώπηση των από κάτω είναι απαραίτητος όρος για την κίνησή τους σε ανατρεπτική κατεύθυνση, αμυντική αρχικά και ανατρεπτική στην πορεία, και ευκαιρία, διότι μετά από πάρα πολλές δεκαετίες αυτή η πρόκληση απευθύνεται στην αντικαπιταλιστική αριστερά. Μπορεί να την παραλάβει. Θα δούμε. Αυτό είναι το ζήτημα της συζήτησης. Όμως, οι οργανώσεις που παρίστανται σήμερα εδώ, από τους διοργανωτές μέχρι τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που παρενέβησαν, δεν συναντιούνται για πρώτη φορά. Έχουν οικοδομήσει κάποιους όρους που είναι εξαιρετικής σημασίας. Το πρώτο και το σημαντικότερο είναι όρους εμπιστοσύνης στη συζήτηση. Καθαρότητας,
εμπιστοσύνης, τιμιότητας, η οποία επετεύχθη μέσα από την κοινή δράση και μέσα από κοινές πολιτικές πρωτοβουλίες. Έχουμε περπατήσει αρκετά βήματα μαζί για να μας δίνει το δικαίωμα να μπορούμε να συζητάμε και να απαιτούμε περισσότερα από τους εαυτούς μας και ο ένας από τον άλλον. Από αυτή την άποψη, φυσικά θα ήταν καλύτερα η εκδήλωση αυτή να έχει από την αρχή συνδιοργανωθεί. Δεν το βάζω σαν κριτική, το βάζω σαν προβεβλημένη επιθυμία, προβολή της επιθυμίας. Τα βήματα βρίσκονται μπροστά. Θα πρέπει σε όλα τα σημεία που συγκλίνουμε να μπορέσουμε να πάρουμε πολιτικές πρωτοβουλίες στο επόμενο διάστημα ακριβώς την κατεύθυνση που συγκλίνουμε όλοι, την αναγκαία αναζήτηση της συγκέντρωσης δύναμης, που αυτή την ώρα δεν μπορεί να εκφραστεί παρά μόνο μέσα από τη διαδικασία της ενότητας. Το διατυπώνω με αυτόν τον τρόπο, γιατί η ενότητα δεν είναι αυταξία. Η συγκέντρωση της δύναμης είναι αυταξία. Αλλά τούτη εδώ την ώρα, τώρα μπορεί ο καθένας να αναγνωρίσει στον εαυτό του την ανεπάρκειά του και να αναζητά τη συγκέντρωση της δύναμης με τις όμορες δυνάμεις που μπορεί να συνεννοηθεί, είναι κατάκτηση. Εμείς σαν αντικαπιταλιστική πολιτική ομάδα υπάρχουμε από το 2009, από την εποχή που ήμασταν συνιστός από το ΣΥΡΙΖΑ, ιδρυτικά την αναγνωρίζουμε την ανεπάρκειά μας. Θεωρούμε ότι είμαστε απλώς ένα μέρος ενός δυνητικού μέλλοντος της αριστεράς και προσπαθούμε να συμβάλλουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Νομίζουμε όμως ότι αυτό το στοιχείο, το στοιχείο της αναζήτησης δυνατοτήτων και να μπορεί κανείς να θέτει στόχους περισσότερους από ό,τι μπορεί με τις υποκειμενικές του δυνάμεις ως συλλογικότητα και άρα να γυρεύει τους όρους και τη δυνατότητα της μεγέθυνσης της δύναμης, είναι κοινό χαρακτηριστικό των τοποθετήσεων που άκουσα εδώ και που γνωρίζω εν πάση περιπτώσει γιατί δεν γνωριστήκαμε σήμερα. Οι συνθήκες θα είναι δύσκολες. Εμείς έχουμε την άποψη ότι είναι, μάλλον το θέσω αλλιώς, είτε βγει η Δημοκρατία είτε βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, οι προκλήσεις θα είναι τεράστιες. Δεν μπορούμε να το καθορίσουμε εμείς αυτό. Αυτό είναι σαφές. Από αυτή την άποψη δεν έχει κανένα νόημα να δηλώσουμε τι επιθυμούμε περισσότερο. Εμείς τοποθετηθήκαμε ότι θεωρούμε νόμιμο και κατανοητό για τον καθένα και την καθεμία να διαλέξει οποιοδήποτε ψηφοδέλτιο αναγνωρίζει ως αριστερή απάντηση στο Μητσοτάκη. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να πάρθουν πρωτοβουλίες οι οποίες να βαθύνουν περισσότερο την κοινή δράση, αλλά το πιο σημαντικό να αρχίσουν ξανά να βηματίζουν στην κατεύθυνση πολιτικών πρωτοβουλειών που θα βάζουν σαν στόχο να αναμετρηθούν με το ερώτημα της αριστεράς. Αυτό που θεωρούμε ότι είναι η πηγαία, πώς θα το πούμε, ανάγκη του ίδιου του κόσμου. Να συναντήσουν οι προσδοκίες του πολιτικό εργαλείο που να μπορεί να βοηθήσει την ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή του κόσμου σε βήματα τα οποία θα είναι βήματα της πολιτικής και θα είναι ταυτόχρονα και βήματα του κινήματος σε μια κατεύθυνση ανάκτησης αυτοπεποίθησης του κόσμου, πολιτικής έκφρασης και προοπτικής σε ένα μέλλον το οποίο από ό,τι φαίνεται σκληραίνει ολοένα και περισσότερο. Κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς τι θα γίνει στο μέλλον. Μπορεί να νιώθουμε μια σχετική, πώς το πούμε, συστολή σε σχέση με την κατάστασή μας, όμως και το ίδιο το σύστημα βρίσκεται σε βαθύτατη κρίση, τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά και, και το αποτέλεσμά τους θα κριθεί από τον τρόπο με τον οποίο θα εισέλθουν οι δυνάμεις μέσα στη μάχη στο επόμενο διάστημα. Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή είναι πάρα πολύ βοηθητική σε αυτήν την κατεύθυνση και θα πρέπει να εργαστούμε και πέρα από τις δημόσιες συζητήσεις πιο οργανωμένα στο να προετοιμάσουμε το επόμενο βήμα που θα πρέπει να είναι και αυτό πιο αποφασιστικό και πιο συγκεκριμένο. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και νομίζω ότι τα πήγαμε πολύ ωραία σήμερα. Ευχαριστούμε και τον Γιώργο. Δίνω τον λόγο στη συντρόφισσα τη Μαρία να κλείσει τη συζήτηση. Το κλείσιμο δεν είναι κλείσιμο, δεν μπορεί στην πραγματικότητα να γίνει κλείσιμο γιατί άνοιξε μια νέα συζήτηση μετά από τις εισηγήσεις και μετά τις παρεμβάσεις. Σε μια και ταπεινά λοιπόν να πω ότι πρώτον
Στη δικιά μου τοποθέτηση υπήρξε μια σοβαρή παράληψη. Η ανάγκη να συζητήσουμε, να προετοιμαστούμε έγκαιρα για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και τις ευρωεκλογές δεν έχει να κάνει απλά με το εκλογικό αποτέλεσμα. Έχει να κάνει για τις μεν πρώτες, για τη δυνατότητα ή μάλλον για την ανάγκη να υπερπηδήσουμε εμπόδια, αλλά να συνενώσουμε διαφορετικά αιτήματα πάλης που αφορούν και τη λειτουργία στις γειτονιές και στους δήμους. Και για τις ευρωεκλογές ανοίγει μια ολόκληρη συζήτηση, ένα σκέλος της έβαλε τώρα ο σύντροφος ο Αντώνης, δηλαδή πόσο θα είναι έντονης και στο ελληνικό πολιτικό περιβάλλον, αλλά θα είναι έντονες και σε αυτό το ευρωπαϊκό. Και παρόλο που δεν αναφερόμαστε στα ίδια ρεύματα, γιατί ιστορικά, ιδεολογικά, επειδή όντως δεν κάνουμε πολιτική μόνο με τις ιδεολογίες και τις ιστορικές καταβολές, αλλά και τα πολιτικά διακυβεύματα, όντως χρειάζεται από τώρα να προετοιμάσουμε αυτή την προοπτική. Να τη διερευνήσουμε τουλάχιστον. Τώρα, από τη συζήτηση που έγινε, όπως είπα, μπήκαν πάρα πολλά που ανοίγουν ένα νέο κύκλο συζήτησης. Υπάρχουν πολλά, χρειάζεται μια εισαγωγική παρατήρηση, δεν αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, αυτή που θα κάνω εγώ, αφορά στην υπογράμμιση ότι όταν λέμε ότι χρησιμοποιούμε ψηφοδέλτια της αριστεράς, τουλάχιστον εμείς και νομίζω και πολλοί από εδώ, το κάνουν χωρίς ψευδεστήσεις, το κάνουν με βαθιές ιδεολογικές διαφωνίες, το κάνουν με πολιτικούς διαχωρισμούς, το τι γίνεται σήμερα και το τι θα γίνει αύριο. Και δεν παίρνουμε καμία ευθύνη, το τονίζω αυτό, για τα ψηφοδέλτια, για τους κομματικούς οργανισμούς, τους οποίους προτείνουμε ως εργαλείο στην εκλογική μάχη. Γιατί πολλά σενάρια είναι ανοιχτά, πέρα από το τι λέμε και το τι περιγράψαμε ως αδυναμίες, ακριβώς επειδή θα είναι πολύ πολύ πιεστική η περίοδος και ανάμεσα στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά και στις μετέπειτα, περιέγραψαν διάφοροι από εδώ τι επίθεση έρχεται και πώς πρέπει να σταθούμε στα πόδια μας, το τι θα κάνουν αυτοί οι σχηματισμοί, δεν καθορίζεται, δεν θέλουμε εμείς τουλάχιστον να πούμε ότι ξέρουμε ή εμπιστευόμαστε τι θα κάνουμε. Από αυτή καθ' αυτή τη συζήτηση, εγώ θέλω να διαλέξω, γιατί και με τις παρεμβάσεις υπάρχουν σημεία διαφωνιών. Και δεν χρειάζεται να το κρύβουμε. Το έβαλε και ο Αντώνης ότι η συζήτηση πρέπει να γίνεται με πλήρη ειλικρίνεια και νομίζω ότι επειδή διανύσαμε και ένα διάστημα και μετά το 2015 που δεν κατορθώσαμε, σύντροφοι, παρόλες τις αποπειρές μας, να συναντηθούμε σε μια σοβαρή πολιτική προσπάθεια της αντικαπιταλιστικής αριστεράς. Αυτό είναι θέμα συζήτησης. Εγώ θα διαλέξω ό,τι θεωρώ πιο ενθαρρυντικό από τις τοποθετήσεις και εξαιρετικά σωστό. Έχει δίκιο ο Νίκος Γιαννόπουλος που λέει ότι χρειάζεται μια πραγματική και γεωμένη συζήτηση για το μεταβατικό πρόγραμμα. Έχει δίκιο η συντρόφισσα η Δήμητρα όταν λέει ότι χρειάζεται να συσπηρωθούμε σε αιτήματα αιχμής, σε αιτήματα τομής, σε αιτήματα ταξικής διαίρεσης και να τα επεξεργαστούμε πολύ περισσότερο και να τα δουλέψουμε και στους χώρους μας πολύ περισσότερο. Έχει σίγουρα δίκιο ο σύντροφος ο Παγιάτσος όταν λέει βήμα-βήμα, σταθερά-σταθερά, να το χτίσουμε όμως. Και έχει δίκιο ο σύντροφος ο Καλαβάνος όταν λέει να πούμε έγκαιρα το ναι.
γνωρίζοντας και βάζοντας και όλα τα άλλα στοιχεία που υπόθηκαν και στην τοποθέτησή του. Τελευταία παρατήρηση. Χαρήκαμε ιδιαίτερα που ήρθαν οι συντρόφισσες και οι σύντροφοι, ήταν και σύντροφοι της Λαϊκής Ενότητας Ανυπόταχτης Αριστεράς. Πρώτον, γιατί δεν διαγράφουμε. Δεν ξεχνιούνται χρόνια και υπάρχει και η σοβαρή επίγνωση των διασκοριών των παχών που αυτές θα σημαίνουν την αναγκαιότητα μιας πραγματικά ενός πλατιού δυναμικού. Άλλωστε, συντρόφισσες και σύντροφοι, και μια που αναφέρθηκε και η ιστορία της Ενωτικής Πρωτοβουλίας, η δικιά μας η πρόταση ήταν η συγκρότηση έστω την τελευταία των στιγμών, γιατί δεν υπήρχαν άλλες προϋποθέσεις και θα τις πω, ενός σφάσματος από τη ΛΑΕ μέχρι και την Ανταρσία. Δεν συμφωνούμε με τις επιλογές που έγιναν, δεν συμφωνούμε με τις επιλογές της ΛΑΕ και τον τρόπο που προσέγγισε όλο αυτό το εγχείρημα. Δεν θα κρίνω και δεν θα ανοίξω τώρα όλη τη συζήτηση περί πέρα 25 εκλογικής συμμαχίας. Δεν θα συμφωνήσουμε ότι το μόνο πρόβλημα ήταν η πλειοψηφία, δηλαδή τον ΑΡ. Θεωρούμε ότι και το ΣΕΚ είχε με άλλο τρόπο να σταθεί στα πράγματα. Κρατάμε όμως ότι έγινε αυτή η προσπάθεια, έχει βάλει στο τραπέζι συμπεράσματα και τουλάχιστον ας προσπαθήσουμε αυτά να τα αντιμετωπίσουμε όσο το δυνατόν πιο σοβαρά, πιο ειλικρινά, για να μπορέσουμε πραγματικά να πάμε παρακάτω και να ανταπεξέλθουμε των όσων περιγράφονται ως μέλλον μας. Ευχαριστώ πολύ πολύ όλες και όλους που ήταν σήμερα εδώ.